Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Κυλητήδη, πόσες χιλιάδες ένσημα έχεις, ρε. Εννιά χιλιάδες ένσημα. 7.000 έχω εγώ. Ρε εσύ Χιλιτίδη, καλημέρα, καλό μήνα. Δεν μου λες, Χιλιτίδη, θα βγούμε συντάξιοι ποτέ, ρε. Όχι, μάλιστα. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Έλα, κάτι θες να μου πεις. Την καλημέρα μου καταρχάς. Καλημέρα και καλό μήνα. Και καλό μήνα, ναι. Φρόντισα να μην σε γελάσουν, ε. Μη σε πει καμιά γκόμενο ότι είσαι ωραίος, γιατί θα σε γελάσει, θα σε κοροϊδέψει. Ρε Χιλιτίδη. Έλα. Εδώ ο κόκκινος κάθε μέρα λέει ψέματα. Τι πρωταπηγιά τώρα θα περιμένουμε να μας πει. Χρόνια πολλά καταρχάς στους πολιτικούς μας. Τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Ψέματα λέει ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Καθημερινά. Ένα πράγμα λέει ψέματα, ότι σε αγαπάει. Ναι. Αυτό είναι ψέμα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Μέγα Ρουφιάνο Χριστιανό. Πού σου δεν τρέπεσαι λίγο. Πασόκο Ρουφιάνο. Λέγε. Δεν ευθύνεται. Ναι. Δεν ευθύνεται λοιπόν αυτό ο οποίο. Έχει πληρώσει για να πάρει σύνταξη. Δεν είπα εγώ αυτό. Ναι, έτσι όπως τα έβαλες όλα σε ένα καζάνι, γι' αυτό παρεξηγήθηκαν κάποιοι. Ναι. Εμείς που σε ξέρουμε, δεν παρεξηγιόμαστε και καταλαβαίνουμε, ξέρουμε τη ροή της σκέψης σου. Κάποιος όμως που δεν σε ξέρει, λέει αμάν, τι λέει ο Ραπτόπουλος, ας πούμε. Σοκαρίστηκε. Όπως εγώ κάποια στιγμή τι είχα πει, ξέρεις. Ναι. Πριν από 6-7 χρόνια. Για να σωθεί η Ελλάδα, πρέπει να πεθάνουνε, να πεθάνουμε μάλλον είπα. Όλοι από το συμμορητό πόλεμο, από τον εμφύλιο, από τους κατσαπλιάδες, από οτιδήποτε, μέχρι το σε άλλα 30 χρόνια. Όταν φύγουν όλοι αυτοί, τότε θα ηρεμήσει η Ελλάδα και θα πει, ρε εσείς, τι κάνατε εσείς τότε στον, που σφάξατε εκείνους, εσείς τι κάνατε που δεν πήρατε τα όπλα, κατάλαβες τι γίνεται. Και παρεξηγηθήκαν κάποιοι, λέει γιατί χιλετίζει το λες αυτό, μα γιατί είναι την αλήθεια. Το κοινό μας είναι ευαίσθητο. Άνοιξε λίγο τη φωνο, το μικρόφωνο σου πιο ψηλά, σηκώσετε έτσι, μπράβο. Το κοινό μας είναι ευαίσθητο. Τι είναι? Ευαίσθητο. Κοίταξε, το δικό σου κοινό είναι πάντα ευαίσθητο. Πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι. Πάντοτε, πάντοτε. Πήγε με μαγκούρα να σε βρει, να σε ψάξει. Ναι, ρε. Και βρήκε τον κόκκινο και δεν κοπάει. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πατέρα, έλα εδώ. Παππού, τι είσαι, έλα εδώ πέρα, έλα εδώ. παρεξηγήσε, γιατί του βάζει όλου ένα καζάνι. Δεν είναι όλοι σε ένα καζάνι. Όπως λέει, μαζί τα φάγαμε. Ναι, ρε φίλε, μαζί τα φάγαμε. Αλλά εγώ δεν τα φάγα. Τα φάγες με τα κομματόσκυλα. Κατάλαβες τι γίνεται. Θα μου πεις τώρα και εγώ έκλειψα ένα κομματάκι. Ναι, δεν τα φάγαμε μαζί, εγώ έκλειψα ένα κομμάτι. Εξάλλου ο Τσίπρας φωνάζαν τόσα χρόνια, θέλανε αριστερούς οι κυβερνήτες. Έχουν τον Τσίπρα, τι φωνάζει τώρα. Εγώ τον φταίω, τον συνταξιούχο να πούμε. Ποια αριστερά. Ποια αριστερά. Καμία σχέση με ο Τσίπρας με την αριστερά. Γιατί πλάκα μας κάνεις μόνο τώρα. Δεν έχει. Γιατί άμα ανέβει ο Χριστάκης ο κομμουνιστής θα κάνει διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα σε ρωτήσω ένα πράγμα. Γιατί ο Χριστάκης ο κομμουνιστής το λέμε καλά και όταν είναι για τη Χρυσή Αυγή τους λέμε άλλο. Κάθε πράγμα το οποίο στην άκρα, άκρα δεξιά ή άκρα αριστερά, για μένα είναι λάθος. Όποιος πάρει την εξουσία γίνεται καπιταλιστής αυτομάτως. Κατευθείαν, ναι. Εάν δεν γίνει καπιταλιστής αυτός που έχει την εξουσία. Είσαι δηλαδή κομμουνιστής μέχρι να πάρει την εξουσία. Και είσαι άθεος μέχρι να αρχίσει να πέφτει το αεροπλάνο. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, άντε φιλιά από μένα, τα λέμε. Έφερε καραμέλι, κάνα βασιλικό παρτό να αναζωογονήσουμε. Τον καιρό τρέχουμε και ναι. Δεν φτάνουμε κυριολεκτικά. Γιατί ξεκίνησε σεζόν. Αφήσαν οι αμυγδαλιές, ναι. Ξεκίνησαν οι μετακινήσεις. Αυτό είναι. Προσδοκούμε σε μια καλή χρονιά να δούμε. Έτσι. Πού τα είσαι, στη Θάσο τα είσαι, όχι ακόμα, πρέπει να δυναμώσουν. Πάμε σε μέρη που έχουν αμυγδαλιές. Πού έχει, καρδαμώσουν. Πού έχει αμυγδαλιές. Και αυτή τον καιρό έχει πολλά εκεί που τα πάμε εμείς, θα πάμε προς την Καβάλα. Πόσα στρέμματα δηλαδή τα. Τι εννοεί στρέμματα. Σε πόσα στρέμματα το βάζεις, τις αμυγδαλιές. Δεν τα βάζουμε σε τέτοιο όλα μαζί, αλλά εδώ, αλλά εκεί και στις αίρες παντού. Ναι. Mm-hmm. Για να καρδαμώσουν και τα πιο δυνατά μετά θα πάνε για τέτοιο. Ναι. Θα πάνε να μας φέρουν. Βέβαια. Μέλι. Το μέλι είναι ευεργετικό πράγμα. Βεβαίως. Και ο βασιλικός παλτός και το μέλι και όλα αυτά. Ναι, εντελώς. Αυτοί που έχουν ζάχαρο μπορούν να φάνε. Με προσοχή θα έλεγα. Είναι νόστιμο το άτιμο. Ναι, βασιλικό παλτό όχι φυσικά. Γιατί ο μαλάτος που έχει ένα μικρό θέμα μου λέει τρώω λίγο. Λίγο, ναι. Λίγο. Βασιλικό παλτό όμως όχι. Όχι. Όχι βασιλικό παλτό. Γιατί μωρέ όμως. Δεν κάνει. Είναι γεμάτο αμινοξέα. Είναι γεμάτο. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Σοβαρά. Ειδικά άμα έχει καμιά πίεση, καμιά καρδιά δεν το με τίποτα. Ναι, ναι. Τίποτα, πρέπει τίποτα. Να προσέχουν. Δεν μου λες τώρα, εσύ, αυτά εδώ τα μέλια και η βασιλική πολιτή
Δεν θα έπρεπε να είναι με συνταγή γιατρού, ας πούμε. Όχι. 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 Κράτο Αργιανό. Υπερβολικό. Ναι, σε πήρα το μεροκάμα. Θα αργήσω και θα κάνω και θα ράνω. Έλα, κάτσε. Εντάξει, Ευρωλίγκα έβλεπα. Τι είναι Ευρωλίγκα, τι ομάδα είναι. Ποιο έπαιζε. Ποιο κέρδισε. Ο Παναθηναϊκό. Στην παράταση. Κέρδισε ο Παναθηναϊκό. Το βάλαμε και ο Βεράκη να πει. Ο Βεράκη, ναι. Και είναι και κουμαρτζή, θα πούμε. Καλά. Αργιανό και να μην είναι κουμαρτζή, γίνεται. Αργιανό και κουμαρτζή, ναι. Το έχουν αυτό οι Αργιανοί. Το έχουν αυτό οι Αργιανοί. Εδώ πέρσι παίκτη λέει. Φοράμε. Μάλωσε με άλλο παίκτη του Άρη γιατί δεν του είπε για να μάτσε, μα θα εγώ. Ναι. Πέρσι. Παίκτη του Άρη, ξένο. Ναι. Μάλωσε με Έλληνα παίκτη. Και δεν του είπε για το μάτσε. Του λέει ρε εσύ. Τάδε. Ναι. Γιατί δεν με είπε. Ο Έλληνα του είπε του άλλου. Ναι. Ναι. Και ο άλλο δεν ήξερε ότι το έχει τηλεόραση. Ναι. Αυτό. Ναι. Ο ξένο ο παίκτη. Ναι. Δεν ήξερε, ναι. Παλιά άνθρωπο. Δεν μπορούσε να διαβάσει το πρόγραμμα ακριβώς. Παλιά άνθρωπο. Έτσι. Παλιά άνθρωπο, βέβαια, δεν γίνεται αυτά. Δηλαδή, βλέπει ένα μάτσο ότι το έχει τηλεόραση και δεν το λες στους φίλους σου. Ναι, φίλε. Να το μαζί όλοι να το διασκεδάσετε. Ναι. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ οι δικοί μας φέρονται σαν μαθητούδια. Με τα like τους. Δεν μπορούμε να αντιθασέψουμε τα like τους. Και τι έγινε, δημοκρατία υπάρχει τώρα. Έκανε ο Τζαβέλας αυτό και πάτσαν τα παιδιά το like. Και τι έγινε δηλαδή. Βάλετε ο Ίβιτς. Το like ίσα ίσα, εγώ άμα ήμουν Ίβιτς, θα είναι και κορόιδο. Για Σέρβο, εγώ το είναι για πιο έξυπνο. Τίποτα δεν θα έλεγα. Θα έλεγα, θα ξέρω ποιοι με πολεμάνε, ποιους θα προσέχω, ποιοι να κάνουν, ποιοι με δείχνουν τα μέσα τους, ποιοι με κάνουν like στον εχθρό, να δω το καλοκαίρι ποιους θα καθαρίσω. Ναι, δουλεύει. Εγώ πάλι για να τρολάρω τον Τζαβέλα, θα έκανα, αν ήμουν Ίβιτς, θα έκανα και εγώ like. Ναι. Ακάνα το χαζό. Αλλά ορίστε, μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι, έλα μπορεί τώρα, ο Ίβιτς είναι βαρύς τύπος, δεν τον ναι, βλέπεις. Είναι. Πιστεύω είναι. Και στον μπαρ δηλαδή με την παρέα θα είναι ψιλοαγέλαστος. Δεν θα κάνει λες. Κέφι. Όχι, για να χορέψει απάνω τσιφτετέλια και τέτοια με τίποτα. Ούτε και με τα λάσνα ήταν, θα καθόταν σε μια γωνία και θα έπαιρνε την πύρα του. Τίποτα, μοχθηρός τύπος. Ναι. Μοχθηρός τύπος. Αλλά προπονητής, εγώ τον πιστεύω. Καλά πάει, ναι. Το, ναι. Μοχθηρός τύπος. Ραπτόπουλε έμαθα ότι ο Κόκκινος πήρε μια μεγάλη σακούλα μαζί του στην έκθεση για να βάζει τα τυροπιτάκια που θα έπαιρνε από τα άλλα περίπτερα. Αληθεύει. Τυροπιτάκια. Σε ποια έκθεση καταρχήν, τι έκθεση είχατε? Κοίταξε μωρέ, κάτι μαραθώνιοι γίνονται. Ναι. Και κάθε χρόνο. Εσύ δεν θα τρέξει εσύ φέτος? Εγώ θα τρέξω την Κυριακή, δεν λες? Δεν τρέχω εγώ δύο φορές την εβδομάδα και άλλες τρεις πάω πυγμαχία. Πρέπει να τρέξω και για καμία εταιρεία δηλαδή. Όχι. Δεν με είπε και το team. Εγώ θα τρέξω την Κυριακή. Δεν με είπε το team, πώς το λένε, παιδί μου, πώς το λένε αυτού τους. Κάνουν το marketing, δεν με είπαν. Δεν με είπαν, θα πάει ο Γουλιανός, δεν γλίτωσα εγώ. Ναι. Ο Κόκκινος θα πάει. Πέρσι πήγαν όλοι ναι. Και δεν έτρεξε κανένας. Κανένας. Δεν θυμάμαι, ήταν ο Ραγκάτσης ήταν ο ένας. Ο Κόκκινος ήταν ο άλλος. Καλά, ο Κόκκινος ούτε με τη Βέσπα δεν μπορεί να τρέξει. Ο άλλος ήταν ο Κουλιανός, δεν έτρεξε. Έβρεχε λέει, άκου να δεις. Έβρεχε λέει. Και θα είμαστε και εμείς εκεί. Κάναν το σποτάκι και τους περιμένανε. Ωραίο μάρκετινγκ λέω έκανες ρε Κόκκινε. Πάλι λέω τα έκανες σαλάτα να πούμε. Δεν έχει τίποτα. Ποιος θα τρέξει από εσάς? Ποιος θα τρέξει, μόνο κοίταξε να δεις. Δεν θα τρέξει κανένα. Εσύ πιστεύει θα πάει να τρέξει κανένα? Κανένα. Εσύ τι λες, θα τρέξει? Δεν ξέρω. Κουλιανός στα 5 χιλιόμετρα τα κάνει σε μια μισή ώρα. Ο Μπούζος τρώει χορταράκια, τρώει αυτά, κολύμπι πάει. Τένις κάτι τέτοια αδερφίστικα αθλήματα να πούμε. Λοιπόν, ο Ραγκάτσης δεν το βλέπω για. Αν και κάνει γυμναστήρια και τέτοια, ο Ραγκάτσης μπορεί να τρέξει και στεγνός να πούμε. Ναι, ο Κόκκινος δεν κάνει γιατί πάθει κανένα έμφραγμα. Δεν. Είναι σε τέτοια φάση. Δεν κάνει. Περπάτημα. Κάποτε έκανε περπάτημα εκεί και τα λοιπά. Τώρα σταμάτησε, ούτε περπατά ούτε τίποτα. Από εδώ πέρα θα μπορούσε να τρέξει ο Μάτζιος, ναι. Ο οποίος είναι στεγνός, αλλά δεν πάει να γυμναστεί. Το θέμα είναι να έχει και φυσική κατάσταση. Όχι. Στεγνός. Δεν πάει να γυμναστεί. Εκείνος που είναι πολύ γυμνασμένος στο Μετρόπολης, δηλαδή και από μένα πιο γυμνασμένος είναι. Πολύ πιο γυμνασμένος και από μένα είναι ο Πάγκος. Mm-hmm. Ο Πάγκος είναι, πώς να το πω, σαν το λεοντάρι του παραμυθιού. Αχα. Τόσο δυνατό παιδί, τόσο ηθικό παιδί, τόσο. Αυτός θα μπορούσε να τρέξει. Και νομίζω ότι κάνει και ποδήλατο, κάνει και τζόκινγκ, κάνει και βάρη και αυτά. Κανελάκης. Κανελάκης, τι να τρέξει. Άρα. Ο κάθε άνθρωπος, το DNA του είναι διαφορετικό. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Κανελάκη να τρέχει. Καμόρα. Ούτε ο Καμόρα. Ούτε ο Καμόρα να τρέχει. Ο Κίρτσος θα μπορούσε που έφυγε. Ο Κίρτσος θα μπορούσε. Ο Μάτζιος θα μπορούσε που είναι στεγνός να πούμε να τρέξει. Από. Ο Ζαΐρης. Θα κάνει καραϊσκάκια, μα πάει και το κυνηγάνε, μπορεί να τρέξει. Μόνο εκεί. Μπορεί να τρέξει ο Ζαΐρης. Όχι. Αν και ο Ζαΐρης είναι σκληρός άνθρωπος. Αυτός ο άλλος, ο ψηλός που έχετε μέσα που κάνει
που γράφει αυτό του μπάσκετ. Αυτό το γομάρι, ναι, βέβαια. Το αθληταρά. Αυτό ξέρει ότι είναι ερωτευμένη μια φίλη μου. Ναι. Ναι. Πού τον ξέρει, Φατσικό. Ναι, τον είδε Φατσικό μια μέρα που με έφερνε με τα μάξι. Ναι. Και έβγαινε αυτό. Ναι. Και μου είχε λέει ποιο είναι αυτό και λέω εδώ, λέω κάτι το ρεπορτάζ του πάω. Ναι. Βέβαια. Για τον Παρθενάκη μιλάς. Ναι. Ναι, ο Παρθενάκης είναι μορφοκούνελος. Και αυτός τρέχει. Μπράβο. Ο Παρθενάκης τρέχει, πάει 12 η ώρα το βράδυ. Πάει από το Μέγαρο μέχρι το λιμάνι και ξαναγυρίζει πίσω. Ωραίος. Δεν ξέρω αν στο Μαρκής πίνει κανένα ποτό και στο διάλειμμα και εκεί. Μην πάθει θλάσσι, τα σκαμπό για αυτούς. Σε χάσει, ρε φίλε. Λοιπόν, το Αργιανάκι που είναι. Εδώ. Έλα εδώ, ρε. Έχουμε και τον Αλέκο τον καθηγητή, παλιά μορφή του. Τη βραδινή εκπομπή. Αντιαργιανό είναι. Ποιο είναι αντιαργιανό? Αυτό εδώ κύριε. Είναι αντιαργιανό. Είναι γερμανοέλληνα είναι. Ο παπά είναι γερμανό, η μάνα ελληνίδα. Αυτό λογικά ολυμπιακό είναι. Εδώ. Μου βγάζει μια ολυμπιαξίνη φάτσα. Όχι, χρυσαυγίτικη μούρη είναι. Έχει μούρη χρυσαυγίτη. Και για μένα λένε ότι έχω μούρη χρυσαυγίτη, αλλά εγώ του βρίζω του χρυσαυγίτε. Γιατί είναι. Όχι, δεν είμαι αγριομούρη. Απειδή είμαι φαλακρό. Όχι, δεν έχει σχέση με τα. Έχω αναπτύξει φιλίες με ένα Πακιστανό εδώ και 2 μήνες. Άκου να δεις τι φιλία έχω κάνει. Εκεί που πάω την κόρη μου το πρωί με τη γυναίκα μου στο σχολείο, γιατί το σχολικό δεν θέλουμε, γιατί το χεράκι έσπασε κτλ. Και να χαϊδευτεί λίγο κτλ. Την πάμε εμείς. Εκεί μόλις στρίβεις για το τζάμπο, από τον περιφερειακό, στρίβεις δεξιά για το τζάμπο. Εκεί στο φανάρι έχει ένα φανάρι, πάει δεξιά για θέρμη και αριστερά πάει για τζάμπο κτλ. Είναι καρφωμένος ένας Πακιστανός. Τον οποίο κάθε μέρα γίναμε φίλοι. Ναι. Τον δίνω 40 λεπτά κάθε φορά και με καθαρίζει το τζάμι. Το λες και είναι εξωγήινος Πακιστανός. 40 όχι 50 δηλαδή. Τι? 40 όχι 50 λεπτά. Έχω ψηλά εγώ στο αυτοκίνητο. 10 λεπτά, 5 λεπτά, 20 λεπτά. Τα βάζω εκεί και τα κάνω. Λέω να του δώσω αύξηση τώρα άλλο μήνα. Να το πάω στα 50 λεπτά. Αλλά είναι πολύ καλός. Χαιρετιόμαστε κτλ. Καμιά φορά όταν είναι το πράσινο το φανάρι, πάω σιγά έτσι και είμαι μόνος να με πιάσει. Για να ξέρω, σε πιάσει, για και να βρίζουν όλοι οι άλλοι από πίσω. ναι, ωραία. Έτσι δημιουργούνται φιλίες και τέτοια. Μ' αρέσει να έχω και φτωχούς φίλους. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και ραδιοφωνική παραγωγή, αν τους πιάσει έναν, και εδώ μπορούμε να πούμε 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340, αν μπορείτε να φανταστείτε πλην του Ραπτόπουλου κάποιον ραδιοφωνικό παραγωγό που να έχει φτωχό φίλο. Να έχει φίλο, ο οποίος να μην είναι δηλαδή η σχέση λαμογιάρκη. Γιατί συνήθως οι δημοσιογράφοι και η ραδιοφωνική παραγωγή λένε ότι πάνε με τον ισχυρό, πάνε με τον πλούτο, πάνε με την. Να έχουν κάτι να βγάλουν. Με το ρεύμα, να έχουν κάτι να βγάλουν με τη σχέση. 9.55 και ενώ μήνυμα. Καλό, κόκκινο δεν υπάρχει περίπτωση να έχει φτωχό φίλο. Μην γράψετε για τον κόκκινο, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει φτωχό φίλο. Από μισθωτό του δημοσίου και πάνω, ας πούμε. Μην νομίζετε ότι έτσι. Μισθωτό του δημοσίου, δηλαδή το θεωρούμε πλέον high society. Να σου κατά τη πω. Από μισθωτό του δημοσίου και πάνω, λέει. Φαντάσου. Έτσι τώρα που φτάσαμε. Έτσι. Κάτσε, ρε φίλε, σε πτωχευμένη χώρα είσαι. Περίμενε. Επί Παπανδρέου τότε λέγαμε μισθωτό, ήσουν μικρομεσαία τάξη. Ακριβώς. Τώρα το λέμε ότι είσαι high society. Ναι. Το μόνο πλεονέκτημα που είχε το δημόσιο κάποτε ήταν η μονιμότητα. Τώρα θεωρείται και ο μισθό. Εσεί εδώ τι λέτε? Εμείς τι να πούμε εδώ, καλησπέρα. Είσαι ο και λέγεσαι. Είμαι ο Τίμος. Και είσαι? Είμαι άνθρωπος. Καλά, το ξέρω, ναι. Νομική. Σπουδάζεις? Όχι, σπουδάζω. Τα ξέχασες. Ναι, είσαι δικηγόρος. Ναι, ψεύτης δηλαδή. Εντάξει, ψέματα δεν λένε. Καλά, ψέματα. Κάνεις, ναι. Τους διδάσκει να λένε ψέματα. Αδιδάσκει να λένε ψέματα. Ναι. Διδάσκω να μην λένε ψέματα. Ναι, άμα δεν λέει ψέματα ένας δικηγόρος, θα πτωχεύσει, ρε φίλε. Άμα ξέρει τον νόμο, εντάξει, μπορεί να μην χρειάζεται πάντα να λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Βασίζεσαι στα παραθυράκια που εξυπηρετούν το να ξεπεράσει ένα νόμο. Δηλαδή, ρε φίλε, εμένα ο δικηγόρος μου. Αυτός είναι ο καλός δικηγόρος. Που ξέρει τα παραθυράκια. Αυτός είναι ο δάσκαλος. Εκατοντάδες ψέματα για να με γλιτώσει. Και είναι καλός δικηγόρος. Ναι, τα ψέματα που είπε δεν βάζονται στα παραθυράκια. Όχι, ρε, τι παραθυράκια. Πώς. Πήγε να πείσει το δικαστή ότι εγώ είμαι αθώα περιστερά. Ότι δεν είχα λόγο να βρίσω, δεν είχα λόγο να προσβάλλω κτλ. Και έπεισε, αυτό είναι να έχει πειθώ το δικαστή και ο δικαστής να το δει με καλό μάτι. Ναι, παίζει και αυτό ρόλο. Ποιο επάγγελμα? Δικαστή, μεγάλο ρόλο. Μετά το δικηγόρο, το επόμενο επάγγελμα του ψεύτη είναι του δημοσιογράφου. Προηγείται ο πολιτικός. Πολιτικός. Δημοσιογράφος και δικαστή και δικηγόρος. Ναι, το τέταρτο ποιο είναι? Βρείτε το τέταρτο. 9.55. Λοιπόν, πολιτικός, δημοσιογράφος, δικηγόρος. Τα τρία επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ψευτιά.
Ποιο είναι το τέταρτο? Εδώ σε θέλω. Μην πείτε τίποτα. Να δούμε τι θα πει ο κόσμος. Γιατί αυτά τα τρία θεωρούνται δεδομένα. Στανταράκια είναι. Γιώργο μου, συμφωνείς? Μην κουνάς το κεφάλι να μου το πεις. Ναι, συμφωνώ. Ναι, συμφωνεί ο Γιώργος. Το Γιώργο συμφωνεί. Λοιπόν, και το άλλο, αν πιστεύετε ότι υπάρχει άνθρωπος που κάνει ραδιόφωνο, τηλεόραση, δημοσιογραφή κτλ. Και έχει φτωχό φίλο. Έχει ένα φίλο που πάει στο καφενείο και λέει: ρε φίλε, τι έγινε, να δώσω εγώ το κουλούρι, να πούμε κτλ. Αν υπάρχει ένας τέτοιος δημοσιογράφος ή παραγωγός, ποιος μπορεί να είναι αυτός? Λοιπόν, θέματα. Λέγε. Ακούω. Τι θέμα? Είδα, η εβδομάδα ήταν τρομερή. Είναι... Ο Αλέκος, ο καθηγητής εδώ, να πούμε ότι είναι αντιαριανός. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κάποτε, αν με θυμούν οι αριανοί φίλοι. Κάποτε σε ψάχναν οι σουπεράδες. Ο Παδός ποιας ομάδας είναι? Τη ομάδα τη πόλη. Μία ομάδα τη πόλη. Ηρακλής δηλαδή, τι? Τη μεγάλη ομάδα τη πόλη. Ναι. Μία ομάδα εκεί πόλη. Ναι. Ποια είναι η ομάδα? Η μία ομάδα. Αθλητικός αστέρας, η μία ομάδα τη πόλη υπήρξε, έπεσε, αφανίστηκε, τελειώνει σιγά σιγά. Δεν μπορεί να ανέβει ποτέ. Ναι. Η άλλη ομάδα πέφτει. Και μία ομάδα είναι στην Αλφα Εθνική. Ναι. Αυτή η ομάδα τη πόλη. Έτσι. Κατάλαβε ο κόσμο. Ποια είναι η πόλη? Καλά που έχει φέρει τόσου τίτλου και χαιρόμαστε δηλαδή σε αυτή την πόλη. Ναι. Εντάξει, όσου τίτλου έχω φέρει στην πόλη, εγώ του έχω φέρει. Ποιου τίτλου? Ποιου εσύ? Λιγότερου από μένα έχει. Εσύ πότε έφερε τίτλου? Εγώ. Περισσότερου τίτλου έχω από εσένα. Στο ποδόσφαιρο πότε έφερε? Έχω τρία πρωταθλήματα, έχει δύο. Ναι, πότε ήταν αυτά τα πρωταθλήματα? Όποτε ήταν. Τι σημασία έχει, γράφει? Τα κόκαλα φρονών έχουν γράφει. Δηλαδή όταν πήρε η Νότιχαμ τα πρωταθλήματα στην Αγγλία δεν γράφανε? Όταν τα είχε πάρει και η Πρέστον δεν γράφανε? Τα κόκαλα αυτών που πήραν τα πρωταθλήματα έχουν λιώσει. Άσε τι τελειώσαν. Έχουν αλλάξει. Είναι καταγεγραμμένα. Κατοχή είχαμε και τέλειωσε. Είναι καταγεγραμμένα. Καλά, εντάξει. Με τετράγωνη μπάλα παίζαν τότε. Τι, δεν κατάλαβα. Δεν υπήρχε, ναι. Τι παίζαν τότε? Κατοχή είχε. Πρέπει να είχε τότε, δεν είχε? Πότε πήρε το τελευταίο πρωταθλητισμό Άρης? Το 48 πήρε. Πρωτού. Τι εμφυλίου, εντάξει, είχε εμφύλιο. Εντάξει. Περάσαμε στον εμφύλιο. Και εσύ πήρε πρωτάθλημα με Πασόκ, εντάξει. Αντρέα Παπαντρέου. Μετά τον εμφύλιο τουλάχιστον. Μετά τον εμφύλιο σίγουρα. Δεν θα ανέβετε ούτε φέτος. Μπορεί. Παίζεται. Χαίρεσαι που δεν θα ανέβουν. Καλά είναι. Τι θα ήταν που λέγανε μη γελά όταν πέφτω, να κλέσουν να θα ανέβει. Δεν θα ανέβει ποτέ όμω. Δεν θα κλάψω κιόλα. Δεν θα φανεί, θα δούμε. Ναι, αλλά για τον Ηρακλή όμω. Τον Ηρακλή στεναχωριέμαι. Ναι, το φουκαρά, ε. Το συμπαθώ. Τι στεναχωριέσαι, κάθε χρόνο σε κόβει πόντους. Το συμπαθώ τον Ηρακλή. Το συμπαθώ τον Ηρακλή. Κάθε χρόνο σε κάνει ιστορίες. Να ο Μπαστακός φέτος, την άλλη ο Λεωζίνιο, ο Λεωζίνιο, φώνεζε ο άλλος. Πώς θα γίνει? Γιατί τον Ηρακλή. Κοίταξε, για τον Ηρακλή σου απαντήσω εγώ. Έχω εγώ άποψη. Ναι. Ο Φουκαράς ο Χατζηπαναγής, το είπα και το μεσημέρι. Ο Φουκαράς ο Χατζηπαναγής δεν ενόχλησε τον ΠΑΟΚ. Δεν του πήρε πρωτάθλημα, δεν του πήρε κύπελο. Κατάλαβες. Ενώ τον Γκάλι που σε έκανε μαγκές, να πούμε, και σε έπαιρνε πρωταθλήματα. Μα από εκεί δημιουργήθηκε τότε Αριανελίκη. Να αντικάτσε να μάθουμε. Ξέρεις, είναι 10 χρόνια να βλέπεις την πλάτη του Γκάλι. Είναι άσχημο πράγμα. Ήταν και τρίχες η πλάτη, ήταν και αντιαισθητική. Μετά έκανε. Δηλαδή, φίλε, είχαμε άλλη ιστορία. Ήταν και τριχωτό σαν αρκούδα. Και Άρης πάντα είχαν αντιπαλότητα. Διαφήμιση αγνώ τότε εκεί με το τέτοιο. Θυμάσαι ο Γκάλι. Πάντα υπήρχε. Δεν έγινε από τον μπάσκετ. Λοιπόν, ο Καμόρα θα μπορούσε, λέει, να έχει φίλο φτωχό, λέει ο 149. Και ο 951 λέει: καλημέρα, Ραπ, το τέταρτο επάγγελμα που με το μεγαλύτερο ψέμα μετά τον πολιτικό, τον δημοσιογράφο και τον δικηγόρο είναι να είσαι πρόεδρος, λέει, του Ηρακλή. Επάγγελμα. Καλό. Εμφανίστηκε όμως. Ποιος? Ο πρόεδρος, ο πρόεδρος του Ηρακλή. Ποιος πρόεδρος? Δεν εμφανίστηκε στο Δουσού. Ο Καγιούλης? Όχι, ο κ. Παπαθανασάκης. Ναι. Πού ήταν για όλοι αυτοί που οι λεβέντες δεν τον περίμεναν απ' έξω? Που λέγανε ότι θα τον κάνουμε και θα το ράνουμε και ζει κυνηγημένος και τέτοια. Ο κόκκινος είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ψεύτης του κόσμου, λέει ο 588. Και ο άλλος λέει, ο 661, ταξιτζής ρε Ραπτόπουλε, νούμερο ένα ψεύτης, λέει. Ο Πακιστανός είμαι από εκεί στα τζάμπο. Ο 661. τον άνθρωπο. Λοιπόν. Θα πούμε για πλέον για το καινούργιο πρωτάθλημα. Τι γίνεται, ιστορία. Ποιο νοιάζεται? Τι ποιος νοιάζει? Καλά ρε Αριανέ, όντως πραγματικά δηλαδή. Εσύ τι νοιάζεσαι δηλαδή? Τι να πούμε την άποψή μας. Δηλαδή δεν είσαι στην Αλφα Εθνική και δεν νοιάζεσαι. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, λέει, δεν το κατάλαβα. Ναι, μα δηλαδή. Σε σκάβουν το λάκκο από κάτω, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Σε σκάβουν το λάκκο ή από κάτω, κάνουν playoffs. Μισό λεπτό. Και δεν έχουν πάρει χαμπάρι και πανηγυρίζουνε. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λέει. Πανηγυρίζουνε. Βέβαια. Πόσο μυαλό έχουνε? Γιατί να μην πανηγυρίσουν, γιατί δεν έχουν μυαλό? Γιατί όλη η ιστορία, θα σε πω γιατί έγινε. Ναι. Γιατί όλη η ιστορία έγινε για να μπορέσουν να κρατήσουν κάτω τους τίτλους. Γιατί όταν θα πάνε στα playoffs. Μην βαράς το χέρι, ναι, όταν θα πάνε στα playoffs κάτω. Ναι. Λοιπόν, αυτοί εκεί κάτω είναι συνεννοημένοι να βοηθήσουν ένα τον άλλον. Δεν θέλουν να αφήσουν πρωτάθλημα. Την έχουν πάρει χαμπάρι ο Σαββίδης. Είναι ο μόνος οικονομικός παράγοντας που μπορεί
να ανταγωνιστεί και να πάρει πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή βάσει οικονομικών δεδομένων. Ναι. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία για να κρατήσουν τα data κάτω. Εγώ ξέρω ότι το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Αλέφαντο κλαίει και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ χαίρεται. Εγώ αυτό κατάλαβα. Όλα με το φτωχόμενο μυαλό. Ναι. Ότι είναι μια ωραία ιστορία για να βοηθηθούν κάτω. Λοιπόν. Εμά να βοηθηθούν με τρόγοντε αυτά τα σχολεία. Παρακαλώ να ακούσετε τον Γιώργο. Αφού ακούσαμε και την ασπρόμαυρη φωνή, ναι. Να πω τώρα και εγώ την άποψή μου. Κοίταξε. Άμα έχεις μαζί σου τη γνωστή τριάδα, τους γνωστούς κυρίους και είτε γίνουν 40 μάτς, είτε 5, είτε 2, εσύ θα βγεις πρωταθλητής. Δεν πάει με την τριάδα πλέον εσύ. Την τριάδα πάει. Μια ζωή με την τριάδα πάει στο ποδόσφαιρο. Αλλάξαν τα δεδομένα. Καλά, εντάξει. Αλλάξαν τα δεδομένα, δεν πάει έτσι. Ξεχνάς φαίνεται. Λοιπόν, πλέον δεν πάει έτσι και το είδες στο φετινό πρωτάθλημα. Ξεχνάς τα δύο, κανένα 2-0 στο Χαριλάου, 3-2 το κάνει ο Ολυμπιακός, θα ξεχνάς αυτά. Αυτά είναι παλιά, πλέον αλλάξαν τα δεδομένα. Ναι, φέτος είδες τίποτα όρια με τη διαιτησία, είδες τίποτα θέματα με τη διαιτησία. Είδα όταν χρειάστηκε. Μα με τι όταν χρειάστηκε φέτος. Να κάνει φέτος είναι το πιο καθαρό πρωτάθλημα που είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό λέω, να κάνει για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να γίνει, αφού δεν έχουν ομάδες. Πλέον τα δεδομένα πάνε αλλού. Οι ομάδες δεν έχουν ομάδες οι άλλοι. Λοιπόν. Έτσι που λες, εγώ ξέρω να πω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο πεθαίνει, το οποίο έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον και κάνουν αυτοί κάτω της Νόβα κυρίως θεωρώ, κάνουν οτιδήποτε να το κρατήσουν στη ζωή. Δεν άκουσε τον κανένα. Κανένας δεν ασχολείται. Ποιος ασχοληθεί. Ναι, η Νόβα. Καλά κάνει η Νόβα. Γούρι. Λεφτά. Για μένα ο μόνος τρόπος να έχει μια δίκαιη υπόσταση το καινούριο σύστημα είναι να κρατήσουν τη διαφορά της βαθμολογίας από το πρωτάθλημα στα play-offs. Δηλαδή αν ο πρώτος τελειώσει με 8 βαθμούς ή 10 από τον δεύτερο, να ξεκινήσει έτσι στα play-offs. Εκεί θα σου πω ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Ναι. Αν γίνει δια του 5 ή δια του 3, δεν υπάρχει κανένα δίκαιο σύστημα. Και το λέω χωρίς να ξέρω για την καινούργια σεζόν, τη γνώμη μου. Ναι. Δηλαδή, αν εσύ μπορέσει ο Σαββίδης να κάνει μια επένδυση και φέρει άλλα 2-3 παιχταράδες και τελειώσει με 10 βαθμούς από το δεύτερο, πρέπει να τους κρατήσει τα πλέον. Αυτό είναι θεωρητικό. Ναι. Αν δεν τους κρατήσει, μετά έχει θέμα. Μάλιστα. Το λέω από τώρα. Με σένα τι γίνεται τώρα, για πέρα. Το θέμα, να πω λίγο κάτι και κάτι ακόμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν δει ότι το survivor. Έχει πιο πολύ, πώς το λένε, σε νέο κόσμο έχει πιο πολύ θεματικότητα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι αλλαγές. Ναι, δεν θα έπρεπε να γίνουν. Για μένα, άμα δεν υπάρχει δίκαιο, στο ξαναλέω, αν δεν υπάρχει δίκαια κατανομή, δίκαιο, πιο δίκαιο ποδόσφαιρο, γιατί δίκαιο, εντάξει, ένα άθλημα δεν μπορεί να είναι ποτέ. Πάντα θα ευνοεί το δυνατός. Αν δεν γίνει λίγο πιο δίκαιο το προϊόν, είτε είναι πάνω ο ΠΑΟΚ, είτε ο Άρης, είτε η ΑΕΚ, είτε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Πάλι θα έχει την αποστροφή του κόσμου. Εντάξει, σίγουρα, αν αλλάξει τώρα το καθεστώς και φύγει ο Γαύρος από τη μέση και μπει κάποια άλλη ομάδα ή κάποιες άλλες ομάδες, για 2-3 χρόνια θα έχει λίγο ενδιαφέρον. Με αυτό το σύστημα βαθμολόγησης που είπα, συμφωνείς ή όχι για τα play-off, αυτό που σου είπα τώρα. Κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι πρέπει να κρατήσουν τη βαθμολογική διαφορά και στα play-offs. Συμφωνείς ή όχι? Συμφωνώ, ναι. Αυτό, αν γίνει έτσι, θα είναι δίκαιο. Συμφωνώ. Αν όμως δίνει δια του 5, δια του 3 και η ομάδα που έχει κάνει το καλύτερο πρωτάθλημα φτάσει να ανταγωνιστεί στους επόμενους 5. Με 1-2 βαθμούς, δεν είναι δίκαιο. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Για πες για την ομάδα σου τώρα, τι γίνεται εκεί πέρα. Ψηφίσατε πώς το λένε, αυτό που πιάζει με τον Έτο. Τη Εσάκερε, πώς το λένε. Τον μπάσκετ τώρα. Ναι, τον Γαλατσόπουλο. Ψηφίσατε τον Γαλατσόπουλο. Ναι, και τι έγινε, λέει. Γιατί να μην δεν το ψηφίσουν. Σκουλίκια σας έλεγε. Κοτρώνεσαι. Τι μας έλεγε, δεν μας έλεγε. Δεν ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Δεν ασχολείστε. Μα με συγχωρείς, άμα έχω 1 εκατομμύριο budget και εδώ που είδαμε τον Παναθηναϊκό που θέλαμε να του πάρουμε και κύπελο. Ναι. Παίζει με τη ΖΣΚ και βγήκε τέταρτος και πάει για Final Four. Ναι. Τότε τι να ασχολούμαστε με τον Γαλατσόπουλο. Αν ο Λάσκαρης βάλει το χέρι στη τσέπη, φέρει το Γιαννάκη προπονητή και κάνει 4-5 εκατομμύρια budget, εκεί θα ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα σοβαρά. Με 1 εκατομμύριο budget δεν μπορούμε να ασχολούμαστε σοβαρά. Μην πάρω λετονός. Άσε βρε τώρα το Λετόνο. Αυτά είναι τώρα. Δεν ξέρω τα χρυσά. Κάτι ράβδε χρυσού. Δεν ασχολούμαστε με αυτά σοβαρά. Δεν ασχολείσαι. Όχι, δεν ασχολείσαι. Α, μην ασχολείσαι. Εμένα θα με ενδιαφέρε πάντως. Εμένα με ενδιαφέρει που καθαρίζει τα χρέη ο άνθρωπος. Ναι. Πλέον τελειώνει το άρθρο 99 και ο Άρης του χρόνου θα αγωνιστεί πλήρως ξεχρέωτος. Μπορεί να το διώξετε τώρα την πάρετε τζάμπα την ομάδα. Όχι, δεν τα κάνετε αυτά εσεί. Αν αυτά πεθάνανε. Εγώ σου λέω το χρόνο τέτοιο καιρό. Το Λάσκερ θα τον κυνηγάτε. Όχι. Στα στενά τη Γιάννη Αγγέλου. Άμα είναι. Ναι, καλά. Κοίτα, σου πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ ρε, δεν κυνηγάμε τον Καρυπίδη. Θα κυνηγήσουμε τον Λάσκερ, με δουλεύει. Καρυπίδη δεν μπορεί να τον κυνηγήσετε. Καρυπίδη θα τον κυνηγούσατε αν έβγαζε. Δεν είναι ο λεφτά. Πού τα έχει δώσει. Εκεί που πρέπει. Άλλο λέω εγώ. Ο Καρυπίδη θα τον κυνηγούσατε αν έβγαζε την ομάδα ΑΕθνική χωρί να είναι χρεωμένη. Μπαμ, θα τον κυνηγάγατε.
εκεί κάτι παράγοντες έτοιμοι που είναι, εγώ τους ξέρω εγώ. Με λένε Πόπι, Ξάτη, μαμά μου την Καλλιόπη. Λέγε ρε, παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, τι άλλο, τι θέλετε. Τι άλλο, μωρέ. Ψηφίζετε τον Καλατζόπουλο. Πάτε στα Τρίκαλα να πούμε, σας κάνει ο Περικλής Αμανατίδη σε αδιάφορο παιχνίδι. Εγώ βέβαια η Περικλή Αμανατίδη. Είναι αδιάφορο. Αδιάφορο. Δεν είναι αδιάφορο. Πώς δεν είναι, τι. Με τα νέα καταστώτα που υπάρχουν πλέον, ναι, και ο τρίτος και ο τέταρτος μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Λες. Για να ανέβει την κατηγορία. Βέβαια. Κάνε το καλοκαίρι μεγάλο. Γιατί ποιοι δεν παίρνουν αδεία. Δεν παίρνουν, σίγουρα Βέρεια και Ηράκλης. Αυτοί πέφτουν απευθείας. Θα πέσουν για όμως. Απευθείας. Μπορεί κάποιος να μην πέσει. Δηλαδή με συγχωρείς, ο Κομπότης ή ο ένας ή ο άλλος σου δίνει ότι θα πάρει σίγουρα άδεια. Μάλιστα. Είσαι σίγουρος. Εδώ ο Αλέκος ο καθηγητής. Έχουν προϋποθέσεις. Έχουν σφίξει τα πράγματα. Ο Αλέκος ο καθηγητής έχει πει διάφορα για τον Άρη. Για πες μου. Δικαιώνεσαι. Από ό,τι φαίνεται δικαιώνεσαι. Για πες τι έλεγες. Εγώ έλεγα ότι όταν με το καλό θα πέσουν όπως και πέσανε, δεν θα ξανανεύουν ποτέ. Έχουν περάσει χρόνια. Τα έλεγα αυτά. Τα έλεγα αυτά. Ναι. Περίμενα. Θυμάσαι πώς και πώς μετρούσαμε τους βαθμούς. Να βάλουμε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο, θυμάσαι. Ναι, μπαμ μπαμ το φέρετρο. Μπαμ μπαμ το φέρετρο, δεν το βάλαμε το φέρετρο. Δεν το βάλαμε εμείς, να λέμε και την αλήθεια. Έτσι. Το βάλαμε αυτόν τον κόλο, ο Οικονομόπουλος. Σημασία έχει ότι το βάλε. Και έπεσαν με το καλό, ας πούμε, και τώρα και βολοδέρουν. Ο Οικονομόπουλος τι έβαλε, τι αυτόν τον κόλο. Πότε ήταν, στο Χαριλάου, το 1-1 που έγινε. Εντάξει. Με αυτόν τον κόλο. Ναι. Και από τότε βολοδέρουν και θα βολοδέρουν, ας πούμε. Εσύ, αν πάω, ξύσεις ευχαριστημένος. Γιατί βλέπω τον πρόεδρο στην πόλη, ένας τον αγαπάει μόνο. Ένας σκίζεται μόνο. Είμαι ευχαριστημένος. Είσαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος. Γιατί είσαι πρώτος στην πόλη, γι' αυτό. Ναι. Γιατί κάνω με το budget που έχω αυτό μπορώ σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι αυτό που είναι. Δηλαδή το budget που έχεις αναλογεί σε αυτό που θα έπρεπε να έχεις πετύχει μέχρι τώρα. Κρίνεις εσύ σαν παοξής. Δεν μπορώ να πετύχω κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα. Τι καλύτερο θα έχεις φέρει, έχεις κάνει μεταγραφές. Έφερες Πρίγιοβιτς, έδωσες λεφτά. Έφερες Ενρίκε. Ο Ολυμπιακός έχει ξεπουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει. Θα κάνεις το βήμα παραπάνω, μου πάρεις το κύπελο. Παίρνεις τις ενώσεις. Παίρνεις τις ενώσεις. Ναι. Αυτό ισχύει που λες. Και ο σκοπός φέτος είναι να πάρω το κύπελο. Προφανώς. Από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια. Εγώ και ο Ήβιτς μου αρέσει πολύ. Σ' αρέσει πολύ, ε. Πολύ, ναι. Σ' αρέσει ο Ήβιτς. Μπράβο. Μάλιστα. Κοίταξε, ο Πάοκ αυτή τη στιγμή με τον Σαββίδη, για να μην του τραβού το δίκαιο, βάσει τα λεφτά που έχει δώσει. Δεν πήρε. Σωστά έπρεπε να έχει πάρει κάτι παραπάνω. Κάτι το ψηλά έπρεπε να έχει πάρει. Μην χαϊδεύουμε αυτιά. Τι θα μπορούσε να είχε πάρει. Θα μπορούσε να έχει πάρει ένα κύπελο. Ή ο Μίλος Champions League, έτσι δεν είναι, φίλε. Ναι, στους ομίλους μέσα, μπράβο. Και ειδικά σε μια χρονιά που έχει την ευκαιρία που οι άλλοι κάνουν την πατάτα και αποκλείονται και περνά και γύρω τσάμπα. Γύρω τσάμπα περάσαμε, μην το ξεχνάμε. Και φέρνουμε ένα-ένα μέσα στη Γερμανία, έτσι, όχι αστεία. Με μάτς στην Τούμπα ήταν να περάσουμε. Δεν ήταν ότι πηγαίναμε χαμένοι στη ρεβάνς. Μηνύματα. Ο Μπούζος θα μπορούσε να έχει φτωχούς φίλους. Πώς γελάει ράπ ο κύριος διευθυντής, ο 612. Ο 588. Ράπ επίσης μεγάλος ψεύτης είναι ο Νταλικέρης και ο Καπετάνιος. Σε κάθε νομό και Ήπειρο έχει και από ένα κουτσούβελο. Λέω 588. Νταλικέρης και Καπετάνιος. Ψεύτες. Μετά το δημοσιογράφο, τον πολιτικό και τον δικηγόρο. Το ψαρά, πως και δεν είπε κανένα. Κάτσε να δούμε. Έτσι γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε εκεί στον Εύωσμα. Στην Παπαναστασίου λέει, στην Καλαμαριά και 5-6 εκεί λέει. Σε ένα γηπεδάκι στην Αγίου Δημητρίου, καλό αφανισμό εκεί στη Β' Εθνική. Γιώργο, πάρει ο Βλάχος, λέει γλέντα τον. Καλησπέρα από Μπούζος, δεν θα είχε ποτέ φτωχό φίλο. Αδιαφωνεί αυτός. Δεν θα είχε ποτέ φτωχό φίλο. Χειρότερος από κόκκινο το θεωρώ, λέει. Ψεύτες μεγάλοι. Τι λέει, πολίτες. Ασφαλιστές, ναι. Πολιτές, μα. Πολιτές. Δεχτεί ασφαλιστές. Ασφαλιστές, τραπεζίτες. Θα ακούσω μαλάτος αυτό. Για σου πού, παλικάρι. Για ποιο λόγο, ρε παλικάρι, θεωρείς ότι ο ασφαλιστής είναι. Κουρελί. Ρε κουρελί. Ρε ξεγάνωτε. Έτσι. Και 31 κάνουμε διάλειμμα και μετά 10:30. Πώς το λέμε, 1:30, ε. Μάλιστα. Δεν βγήκε κανένα συνταξιούχος να μας την πει, την έχουμε γλιτώσει προς κοιμούνται το μάρο. Κοιμούνται τώρα συνταξιούχοι. Θα κοιμούνται, διάλειμμα. Ποιο επάγγελμα μετά τον δημοσιογράφο, τον πολιτικό και τον δικηγόρο θεωρείται το τέταρτο σε ψευτιά. Εδώ έχουμε δίστανται απόψεις. Πολιτής λέει ο ένας, ασφαλιστής λέει ο άλλος κτλ. Και επίσης, πείτε μου ένα δημοσιογράφο ή ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος μπορεί να έχει φτωχό φίλο. Συνήθως οι δημοσιογράφοι. Για το πρώτο, εγώ έχω μία απάντηση πάντως. Σ' ακούω. Προπονητής. Προπονητής ποδοσφαίρου. Βεβαίως. Να λέει ψέματα. Βέβαια. Γιατί. Γιατί οι περισσότεροι προπονητές τα έχουν, ας πούμε, καλά με τον πρόεδρο. Πρόεδρο. Και ναι, λένε δικαιολογίες κάποιες, ας πούμε, σε περίπτωση που έρχονται άσχημα αποτελέσματα. Για να γλιτώσουν την καρέκλα και τη θέση τους. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει δημοσιογράφος ή ραδιοφωνικός παραγωγός που να έχει φτωχό φίλο. Κάποιον, πείτε μου, και εσύ. Δημοσιογράφος ο οποίος να είναι γνωστός. Έτσι είναι ανάγνωστος. Δύσκολο. Πολύ. Δύσκολο. Εσύ δικηγόρε. Εντάξει, γιατί όχι, εγώ πιστεύω υπάρχουν. Πες όνομα. Να, εσύ, ας πούμε. Καλά, εγώ είμαι περίπτωση.
Εσύ έχεις τους πάντες. Παραγωγός είναι, δεν είμαι σοβαράφος. Και παραγωγό, λέω. Ναι. Αυτός είναι εξαίρεση, είναι εξαίρεση. Για πες, εγώ πιστεύω, ναι. Πες μου ένα. Όλοι, όποιοι. Έναν. Τι. Και ο Καμόρα και ο Μπούζος και ο Αλφα και ο... Δεν έχει να κάνει θέμα αυτό τώρα αν έχεις πλούσιους ή φτωχούς φίλους. Δεν... Έχει φτωχό φίλο Μπούζος. Ναι, γιατί να μην δεν έχει. Δεν ξέρω τι φίλους του Μπούζο, αλλά μπορώ να φανταστώ. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε κύριε Υπουργέ. Καλά είστε κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Άλλο, τι έχουμε, τι, να σου πω λίγο κάτι. Ναι, τι έχουμε αφήσει. Εδώ έχεις κάνει ένα λάθος. Αυτοί όλοι που αναφέρεις ναι. δεν έχουν πλούσιους φίλους. Έχουν πλούσιους γνωστούς. Ναι. Έχει τεράστια διαφορά. Και αυτό καλό είναι. Γιατί αν είχαν πλούσιους φίλους, όχι. Δεν θα ήταν δημοσιογράφοι ή ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Και να διαχωρίζουμε άλλο δημόσιες σχέσεις, άλλο φιλία. Η διαφορά, ναι, διαφορά το ένα με το άλλο. Έτσι? Ναι. Εγώ για φίλους λέω. Φίλους, φίλους, ρε φίλε, εντάξει. Ε? Φίλους, φίλους, ο καθένας έχει κυρίως ας πούμε τους φίλους από τα παιδικά του χρόνια, μετά. Εγώ φίλε. Εκεί δεν είναι φίλες. Σε αυτή τη δουλειά δεν έχει. Δημοσιογράφος φτωχό φίλο δεν έχει. Στο λέω. Καλά, ό,τι πεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Μη σε χαλάσουμε την εκπομπή. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι νομίζω. Καλά, φτωχό τι εννοείς ακριβώς, βέβαια. Φτωχό ρε παιδί μου, δηλαδή να σε δυσκολία, να του έχω κάνει το 8ωρο, 4ωρο, να είναι στο ενίκιο, να μην έχει να τη βγάλει για κανένα δίμηνο. Σε αυτό το στυλ. Κατάλαβες. Εδώ και δημοσιογράφοι υπάρχουν τέτοιοι πάντως. Που να μην έχουν και οι ίδιοι, έτσι. Ναι. Ναι. Να μην έχουν και οι ίδιοι. Δημοσιογράφος άμα είσαι βρίσκεις άκρη. Είναι ένα μικρόφωνο. Το παίρνουν τρεις μαζί, ναι. Θα το πιάνετε σιγά. Λοιπόν, εδώ καλά είναι. Στη μέση, εντάξει. Στη μέση καλά είναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, 9.55 περιμένουμε. Και ενώ 54.340. Κόκκινος, ναι. Δεν μου λες ρε Γιώργο. Ρίχτω. Δεν μου λες ρε Γιώργο. Πώς είναι στο ταξίδι του μεγάλου. Ποιο ταξίδι, του αρχηγού. Του αρχηγού. Εντάξει, και αυτός προσπαθεί. Κάνει επικοινωνιακά. Στο επικοινωνιακό το, ναι. Τα πάει καλά. Εντάξει. Έχει ακόμα δρόμο, ε. Αν εξαιρέσεις αυτούς που πήρε μαζί του, κατά τα άλλα καλό ήταν το ταξίδι. Συμφωνείς μαζί μου δηλαδή. Συμφωνείς. Μ' αρέσει που συμφωνείς. Ναι. Γιατί τα συγκεκριμένα άτομα δεν μπορούσα να καταλάβω. Ναι. Εκτός αν ήθελε ότι και καλά, να εγώ παίρνω τρεις, με εξαίρεσε, άντε πες στο Σαλμπιγκίδη, εντάξει. Γιατί έχει δεχθεί και πόλεμο και μπούλινγκ και το ένα και το άλλο. Δεν τον χωνεύει κανένας, ναι. 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 Αλλά από τους άλλους δύο τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Εκτός αν δεν ήθελε να πάρει μεγάλες μορφές, ξέρω εγώ. Για τον κόκκινο δεν έχεις δίκιο, φίλε. Λέει, έχει γλύψει όλους τους άφραγκους προέδρους. Ναι, αλλά με την προϋπόθεση ότι ήξερε ότι ήταν άφραγκοι. Δεν ήξερε ότι ήταν άφραγκοι. Δεν ήξερε ότι ήταν άφραγκοι. Εγώ το θέμα. Θα πιάσουμε θέμα Ηρακλή τώρα και θα πω δύο κουβέντες. Θεός χωρέσει τους και αυτούς. Αυτή η κηδεία που γίνεται στον Ηρακλή από τα μίντια είναι ελεηνή. Γιατί είναι ελεηνή αυτή η κηδεία που γίνεται του Ηρακλή στα μίντια. Εγώ πριν δύο χρόνια είδα σε ένα εστιατόριο στα Λαδάδικα. Είχα πάει εκεί με τον Τρέγιο, τον Τρούλεν και τον Μπουγάτσα να φάω. Όχι ψέματα, να πιω ένα καφέ. Και θα κάνω μια την τελευταία εκπομπή. Ναι, που έγινε η εκπομπή. Σε διπλανό εστιατόριο έτρωγε ο Παπαθανασάκης με τον Νίκο Παπαδόπουλο του Άβελ. Ναι. Και πήγα και κρύφτηκα πίσω από μια κολόνα για να ακούσω τι λένε και τα λοιπά. Τόσο μεγάλη κολόνα ήταν και μπόρεσε και κρύφτηκε. Σκώθηκα εκεί γύρω. Ήταν καλοκαίρι και ήταν ανοιχτά τα παράθυρα κτλ. Κάποια στιγμή ζητάει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος το λογαριασμό. Σε 15 δευτερόλεπτα σηκώνεται ο Παπαθανασάκης και πάει στην τουαλέτα. Δεν βγαίνει από την τουαλέτα. Δηλαδή, κόψιμο να τον είχε πιάσει. Γαστρατηρίτητα να είχε, να πούμε, θα είχε βγει. Περιμένω, έρχεται ο λογαριασμός, τον κοιτάει ο Παπαδόπουλος, κάθεται για 2-3 λεπτά και πληρώνει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Από εκεί και πέρα. Το είπες εσύ τότε στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Το έχω πει την άλλη μέρα. Το θυμάμαι αυτό, ναι, το έχω ακούσει κιόλας. Το είχα πει την άλλη μέρα. Τώρα, τα καναδέζικα δολάρια και οι ιστορίες να τα αφήσουν. Στην ιστορία Ηρακλήδης. Κοίταξε, ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτός εκμεταλλεύτηκε ότι ουσιαστικά ο Ηρακλής πριν έρθει αυτός, μην ξεχνάς ότι ήταν και πάλι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Δεν είχε ένα ανταγωνιστήριο, δηλαδή κανένα δυνατό παράγοντα. Ναι. Δεν ήρθε, ας πούμε, δηλαδή μετά την εποχή του Θοδωρίδη. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που μπορεί να κράζουν το Θοδωρίδη Ηρακλήδης, αλλά μετά έρθει ο Μυτιλινέος. Δηλαδή. Ναι. Εκεί φάνηκε ότι ήταν δυνατός παράγοντας ο Θοδωρίδης. Ναι. Ήρθε δυνατός παράγοντας μετά από αυτό. Πιο δυνατός. Ναι, δεν ήρθε ο κατημάς, ας πούμε. Ναι. Αυτός ήρθε τώρα εκεί πέρα που ο Ηρακλής ήταν σε άθλια κατάσταση. Να θυμίσω φυσικά, εννοείται, ότι ήμασταν στη Μαρμίτα και φώναζε τότε. Είχαμε διαφωνήσει και με συντελεστή της εκπομπής εκεί πέρα. Ο οποίος έλεγε ότι ο Παπαθανασάκης πρέπει να πάρει λεφτά κιόλας για να πάρει τον Ηρακλή. Ναι. Τότε δηλαδή. Ναι. Πρέπει να τον πληρώσουν κιόλας, ας πούμε, και ναι, τα λοιπά. Ναι. Τα είδαμε τα χαΐρια. Τα είδαμε τα χαΐρια. Βλέπεις σωτηρία για τον Ηρακλή.
Έτσι πως είναι τώρα. Τα επόμενα 10 χρόνια που βλέπεις τώρα. Α, όχι, αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Έτσι πως είναι πλέον το ποδόσφαιρο, που είναι μια καθαρή επιχείρηση, μπορεί να εμφανιστεί δηλαδή κάποιος με λεφτά, είτε δεν ξέρω πώς θα λέγεται, να αγοράσει τον Ηρακλή, ξοφλημένο, πλημένο και να τον ανεβάσει. Τον ανεβάσει σε 2 χρόνια αλφαεθνική. Ναι, πολύ ωραίο για να είναι έργο της Φίνος Φίλιμ αυτό. Δεν είναι θέμα έργου, είναι θέμα να βρεθεί ένας εμπεδητής, ρε Ραπτόπουλε. Δηλαδή ο Σαββίδης πώς ήρθε στον ΠΑΟΚ, από το πουθενά ήρθε. ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν είναι 2 μέτρα με τον Ηρακλή. Εντάξει, και εντάξει, μισό λεπτό κι εγώ σου λέω, δεν θα έρθει ο Σαββίδης στον Ηρακλή, αλλά γιατί ο Ατρόμητος τι παραπάνω έχει από τον Ηρακλή. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί ένας Πανός να πάει στον Ηρακλή. Θα σου πω. Και δεν μπορεί να βρεθεί ένας Πανόπουλος να πάει στον Ηρακλή. Μιλάμε για 6 εκατομμύρια που κάποιο παράγοντα θα βρεθεί. Εδώ πάνω είμαστε. Γιατί ο Πανός δεν έχει 3 εφημερίδες, 5 ραδιόφωνα και 2 συνδέσμους από πάνω από το κεφάλι του. Γιατί ο Πανόπουλος δεν έχει αυτή την ιστορία πάνω από το κεφάλι του. Πρώτον. Δεύτερον, η Θεσσαλονίκη είναι πόλη της Λαμογιάς. Απεδείχθη μέσα από το ποδόσφαιρο και μέσα από το Δήμαρχο, ναι, και μέσα από το Δήμαρχο τον προηγούμενο, ότι είναι μια από τις πιο λαμογιάρικες πόλεις της Ελλάδος. Μαζί με την Αθήνα, εγώ τη βάζω στην κορυφή. Και είναι ισχυρότερη λιμάρα η Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχει να κινηθεί και πολύ χρήμα. Κατάλαβες. Οπότε αυτό το Δερβίσης, Θεσσαλονικιός, Βορειοελλαδίτης, Τίμιος κτλ. Ανήκει στο παρελθόν. Εδώ λοιπόν και από τις ενώσεις μαθαίνω ότι δεν αγάπησαν τον Σαββίδη επειδή είναι ΠΑΟΚ και επειδή είναι Βόρεια Ελλάδα, τον αγάπησαν επειδή ταΐζει να πει. Να κάνω μια ερώτηση. Άντε, μπράβο. Για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ένας επενδυτής με τα λεφτά που είχε, ας πούμε, Κάλλας. Ναι. Δεν μπορεί να έρθει στο Ηρακλή. Όχι. Γιατί. Γιατί. Τι να κάνει στον Ηρακλή. Α, τον ανεβάσει αλφαεθνική. Ή γιατί να μην πάρει την Καβάλα. Ο άλλος στην Καλαμαριά πήρε, ομάδα Θεσσαλονίκης πήρε. Ποιος? Ο Κάλλας, ομάδα Θεσσαλονίκης πήρε. Ναι. Ο Μπύρος, ας πούμε, πήρε τη Δόξα. Ναι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν επενδυτές. Ναι, εντάξει, απλά ο Ηρακλής που πήρε τη Δόξα. Εσύ τι θες, ο Ηρακλής να κάνει πρωταθλητισμό? Δεν έκανε ποτέ του στο φινάλε. Ο 8ο ήταν με εξαίρεση τις χρονιές. Με εξαίρεση τις χρονιές του Χατζηπαναγή, ο 8ο ήταν ο Ηρακλής. Μια ζωή. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και ο Ηρακλής με τον Χατζηπαναγή, 7ο ήταν. Έκτος ήταν. Όχι, εντάξει, ήταν και τρίτος. Με Αλέφαντο τότε. Μια φορά με τον Αλέφαντο και μια φορά με τον Σίμωρσον. Αυτό που ο Ηρακλής είχε με τον Θεοδωρίδη αυτονόητο, τώρα φαντάζει ονειρεμένο για τον Ηρακλή. Αυτό να βλέπουμε. Αυτό που ήταν τότε με τον Θεοδωρίδη αυτονόητο, που ήταν μια θέση, είχε και Ευρώπες, είχε και 5-6 θέσεις και είχε μια καθιέρωση μέσα στην οκτάδα. Αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλειδέ, αυτά φαντάζει όνειρο. Αυτά να βλέπουμε. Ναι, καλά λέει ο Σαχατζινάκος. Βέβαια, σωστό. Έτσι. Αλλά είναι λαμογιάρη και η πόλη. Μπορεί όμως να βρει έναν επενδυτή αυτή τη στιγμή για να τον έχει στην οκτάδα, μωρέ. Τι να βρει. Σιγά. Ποιο θα βρει. Δηλαδή, πες μου αυτή τη στιγμή του επενδυτέ των άλλων ομάδων, α πούμε, του λεφτάδε. Βγαίναν σαν αυτού που έχει τα Γιάννενα, α πούμε. Ναι. Ένα σαν αυτόν που έχει τον Πανατολικό. Ναι. Το Βελί, του Απόλλωνα. Ναι. Δεν μπορεί να βρει ένα τέτοιο. Αυτό που έχει τα Τρίκαλα. Και ποιο θα κάνει τον έλεγχο, ρε Γιώργο, ποιο θα κάνει τον έλεγχο. Δηλαδή, έρχεται ο Παπαθανασάκης, ποιο τον ελέγχει. Ο κόκκινο. Υποτίθεται, ρε παιδάκι μου, υπάρχει εδώ... κάποιο, περίμενε. Ναι. Έρχεται κάποιο να πάρει τον Ηρακλή. Ναι. Τον Άρη, τα Γιάννενα, οποιονδήποτε. Υπάρχει κάποιο ελεκτικό στο μηχανισμό να πει, κύριε, ήρθε εδώ, πήρε αυτή την ΠΑΕ. Άκου τι ισχύει. Εδώ υπάρχει υποτίθεται. Υπάρχει ο ερασιτέχνης. Ο ερασιτέχνης. Ο ερασιτέχνης. 50 εκατομμύρια όλοι οι ερασιτέχνες χρεωμένοι. Σοβαρά μιλάμε. Για ποιο ερασιτέχνη μιλάμε. Θα τον ελέγξει ο ερασιτέχνης. Άρη ή ο ερασιτέχνης Ηρακλής θα ελέγξει οποιοδήποτε παράγοντα έρχεται να βάλει λεφτά. Ναι, ρε. Ο ερασιτέχνης. Ποιο ερασιτέχνης. Μαμά του είναι όχι οικολογική και όλοι χρεωμένοι. Είναι μητριά. Είναι μητριά. Είναι μητριά. Πώ θα το κάνουμε τώρα. Ναι. Νομίζω λέει ένας ότι το προτάσμα μας ταιριάζει σαν το ελβετικό, δηλαδή 10 ομάδες με 2 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας χωρίς play-off. Ναι, και αυτό είναι να πούμε ένα θέμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα αλλάξει το σκηνικό και θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα που θα και ο πρωταθλητής θα παίζει play-off και θα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Λέω, ο κτηνίατρος, ναι. Τελικά η κατάρα της γριάς έχει και εσωτερική εφαρμογή. Ναι. Κοροϊδεύει. Ο οποίος έκανε μια δήλωση και λέει: Εγώ είμαι πλέον, λέει, ξάνθη. Ποιος? Ο γιατρός. Ο γιατρός. Ναι. Εντάξει. Ναι. Την έσωσαν μια φορά, τους έσωσε μια φορά. Ναι. Εντάξει. Είμαι ξάνθη, λέει πλέον. Πλέον με το νέο σύστημα, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι εκεί που περιμέναμε ένα συναρπαστικό καινούργιο πρωτάθλημα, θα είναι ένα ξενέρωτο πρωτάθλημα, διότι θα κριθεί στα playoffs και θα έχουμε συναρπαστικά playoffs. Ναι. Πλέον. Ναι. Βέβαια. Εφόσον έγινε έτσι ιστορία, θα έχουμε ξενέρωτο είναι φανερό. Πρωτάθλημα και συναρπαστικά είναι πρωτάθλημα. Φανερό ότι πάει να αναβαθμιστεί ο τρόπος που παίζεται το πρωτάθλημα, πάει να μην έχει τα διάφορα μάτς έτσι ώστε να μην έχουν στημένα κτλ. Θα έχει πάλι βέβαια,
αλλά όχι τόσο πολύ. Θα υπάρχουν όλοι να είναι ενδιαφερόμενοι μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έπρεπε να το έχω κάνει εδώ και καιρό. Έπρεπε ο Κανελάκης να πάει επί την Όβα να το κάνουν εδώ και καιρό. Έφτασε στο τέλμα να πούμε το προϊόν. Κανένα σοβαρό πρωτάθλημα δεν έχει playoff. Έτσι. Κανένα σοβαρό πρωτάθλημα της Ευρώπης δεν έχει playoff. Ναι, εντάξει. Θέλετε να ανοίξουμε γραμμές. Αλέκο, καθηγητή. Δεν βγαίνει. Αργιανούς περίμενα να βγουν. Γιατί περιμένεις Αργιανούς? Γιατί κάποτε με κυνηγούσανε, τώρα που εμφανίστηκε εδώ πέρα τους περιμένω να βγουν. Με αλλιώθηκες. Με συγχωρείς, μετά από πόσο καιρό εμφανίστηκες? Η κατάρα σου έπιασε. 90-90-90. Γιατί μετά από πολύ καιρό? Γιατί το κυνηγούσαν πολύ, φαίνεται. Εμείς έχουμε εμφανιστεί σαν δυσκολότερα όμως και είμαστε εδώ πέρα παρόντες. Ναι. 98-80-90. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.3.40. Η αξία, αδερφέ μου, είναι να εμφανίζεσαι, ναι, στα δύσκολα, όχι τώρα μετά τετελεσμένων γεγονότων. Ναι. Τι εννοεί στα δύσκολα? Ναι. Δηλαδή, όταν ήταν η κατάσταση. Εμφανιζόμουν όταν ήταν η κατάσταση. Ναι, εγώ δεν σε γνωρίζω, σου με ρε. Εντάξει, εγώ Ραπτόπουλο εδώ και 2-3 χρόνια, τώρα σε βλέπω, τώρα σε γνωρίζω. Εντάξει. Το Σαωρίδη το ρώτησε για να ακούς? Εγώ. Ναι, εσύ. Κανένα Σαωρίδη ρωτούσα ποτέ. Για να ακούω Ραπτόπουλο ή οποιονδήποτε. Δεν σας λέγανε μάμος? Δεν έχω εγώ καμία σχέση ούτε με συνδεσμητικά ούτε με τίποτε. Κρυφά άκουγες, ρε. Εγώ ακούω όλες τις απόψεις, όλες τις γνώμες. Δεν υπάρχει θέμα. Και το ξέρεις αυτό και το βλέπεις. Ναι, σωστό. Ένας μας περιμένει. Ένας καλός άνθρωπος είναι αυτός. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Ναι. Ένα συνταξιούχος που δεν κοιμάται. Καλό μήνα σε όλους. Να το! Καλό μήνα. Καλό μήνα. Τάσος Κουνούτης. Πάρτε τα ακουστικά εδώ. Για φέρτε εδώ. Στη μέση. Για να ακούσουμε τον φίλο μας εδώ. Ο Τάσος είμαι, ε. Ρε παλιά άνθρωπε, πού είσαι? Καλά. Πήγες κάτω Αθήνα? Όχι ακόμα. Περιμένω μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα θα κάνουμε την έφοδο. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Πολύ μετά ωραία. Θαυμάσαι. Και είμαι συνταξιούχος προς το παρόν. Περιμένω να δω και να πάω να πιάσω δουλειά να το ξαμουτζόξω πάλι. Δεν θα είναι ένας στόχος ζωής αυτός να γίνεις καλά και να πάω να ξαναδουλέψεις? Ναι. Τι, δεν το συζητώ. Την ίδια δουλειά θα πας? Την ίδια δουλειά, ναι. Την ίδια δουλειά. Είμαι πολύ, δηλαδή, πώς το λένε, την κουστάρει τη δουλειά. Βρήκες καμία βελτίωση, είδες τίποτα? Όχι, όχι. Όχι ακόμα? Όχι. Τίποτα, 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 τίποτα. Δεν έχει αλλαγή εδώ και 3 χρόνια, πούμε έτσι, καμία αλλαγή, τίποτα. Τίποτα. Αυτό άμα γίνει καλά, θα γίνει ξαφνικά σε μια μέρα, δηλαδή, θα ξυπνήσει και να το δει. Έτσι πιστεύω εγώ, επί τόπου. Θα μου την κάνει, μου την κάνει. Ναι. Έτσι λέει και ο γιατρός. Έτσι είπε και έτσι. Όχι, δεν είπε τίποτα ο γιατρός. Με τον γιατρό δεν μίλησα και πολύ. Αλλά έτσι υποθέτω εγώ. Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό που αισθάνεσαι, το κορμί σου και το σώμα σου και τον οργανισμό σου, τον ξέρεις καλύτερα από τον κάθε ένα γιατρό και από τον κάθε ένα από εμάς. Δεν μου λες συνταξιούχε, έμαθες τι έγινε σήμερα. Τι έγινε? Σκάσανε μύτη. Έμαθα, γι' αυτό και γελούσα. Ναι. Και γελάω. Σκάσανε μύτη κάτι πασοκοσυνταξιούχη, να πούμε εκεί στη διεθνή έκθεση. Και ψάχναμε κάτι μαγκούρες να με βρούνε, να πούμε. Ναι, καλά τώρα. Αλλά βρήκα τον κόκκινο και ξέρεις, ο κόκκινος ανάλατος, ανεύρος, ανέραστος, αργός. Σε τι να τον κοπανίσουμε αυτόν? Σκοπός είναι να δημιουργήσεις συναισθήματα θετικά και αρνητικά παρά να είσαι αδιάφορος. Το κόμμα με πούλμα τους έφερε όπως παλιά ή όχι? Ποιο? Το κόμμα με πούλμα τους έφερε. Τα παλιά ήταν. Το πήκαν αυτά. Ναι, εντάξει. Δώσα λεφτά δηλαδή για τέτοιο. Εδώ δική μας. Θεσσαλονική δική μας. Μεγάλη χαρά. Πήγανε και πέσουνε. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ πάω τώρα για 3 χρόνια που αρρώστησα. Όταν αρρώστησα ήμουν 48 χρονών. Τώρα είμαι 51. Ναι. Είχα 7.500 βαρέα ανθυγινά. 7.500 βαρέα ανθυγινά. 7.500 βαρέα ανθυγινά. Με βγάλανε καλή συνταξούλα, δεν μπορώ να πω, εντάξει. Μπράβο. Έτσι καλά έπρεπε να γίνει. Εμείς με τον Άρη, ναι, πόσα βαρέα και ανθυγινά πρέπει να έχουμε, ρε φίλε, εδώ και μια τετράετία. Λοιπόν, εντάξει. Αλλά σε πήρα κι άλλο. Για πες. Τι έμαθα με τον Ροντρίγκες, τι έγινε? Έφαγε φέσιο ΠΑΟΚ. Εγώ στη θέση του ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι του χρόνου το πρωτάθλημα, πήρανε τον Ενρίκε να φέρει πίσω τον Ροντρίγκες, να ακυρωθεί η μεταγραφή. Να ακυρωθεί η μεταγραφή. Να παίξει με Ροντρίγκες Ενρίκε, να πάρει και ένα δεκάρι καλό. Γιατί αυτός ο Ουάρντα είναι τάχαμ δίθεν και τα λοιπά. Πέλκας είναι δεύτερο φορ και ο Μπίσεσβαρ είναι χοντρότατος. Να πάρει και μια σεντερμπακάρα, να πάρει και από τον Κοντρέρα στον Χιλιανό τον τερματοφύλακα και να κάνει μια τεχνική πρωταθλητισμό, αφού πήρε και τις ενώσεις. Και άμα δεν το πάρει και του χρόνου, να αυτοκτονίζεται όλοι μαζί. Μπρε, καλά τα λες, αλλά αυτό που λες μπορεί να γίνει, μπορεί να τον πάρει πίσω. Γιατί άμα τον πάρει πίσω? Να κάνει το εξής. Άμα δει ότι τρώει φέση και δεν πρόκειται να τα πάρει και να πάει δικαστικά, εγώ αν ήμουν Σαββίδης θα έλεγα: Ροντρίγκες είναι Μάρτιος μήνας, Απρίλιος. Πόσα σου δίνανε αυτοί, ξέρω εγώ, παραπάνω? 500 χιλιάρια παραπάνω.
Ωραία, θα σου δώσω εγώ αντί για 500, 200. Πέσαμε σε ατυχία. Γυρνάς πίσω και τα 200 που σου δίνω τα έξτρα θα γίνουν 500 σε περίπτωση που πάρουμε πρωτάθλημα. Για σένα, μόνο εσύ θα το ξέρεις. Πάει λοιπόν και του λέει: μόνο εσύ θα το ξέρεις. Πριν πρωταθλητισμού, αν το πάρουμε το πρωτάθλημα, του δώσω ένα κίνητρο τέτοιο του μαύρου να τρέχει. Και αν, τρέχει, και αν του χρόνου πάρουμε πρωτάθλημα ή παίξεις μπαλάρα κτλ., σε ξαναπουλάω εγώ και σε πάω στη Γαλλία, στην καλύτερη ομάδα, στη Γερμανία, στη δεύτερη, τρίτη ομάδα κτλ. Αυτό λέω εγώ. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης. Τώρα ο Μίχελ που πίνει τα μπράντι με το Μαρινάκι, τι του είπε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Πάντως είσαι τυχερός πολύ. Αύριο θα έχεις εκπομπή με τον Κόκκινο, είναι Σάββατο. Θα γλιτώσεις το ψέμα. Αύριο, φίλε, ο Κόκκινος γιορτάζει την 1η Απριλιά. Ναι. Θέλω να μου πεις. Κάνεις εκπομπή και το Σάββατο. Όχι, ρε, εγώ γιατί να κάνω, για να κάνω και Σάββατο εκπομπή, τι να κάνω. Κάνω και την Κυριακή να πάρω τον Παπαζαφυρίου μετά να κάνω και άλλες δύο ώρες. Δεν γίνεται. Δεν μου λες. Ποιο δημοσιογράφο θεωρείς ότι μπορούσε να έχει φτωχό φίλο. Δημοσιογράφο. Από το Μητρόπολης. Όχι μόνο από το Μητρόπολης και από τα άλλα ράδια και από τις άλλες τηλεοράσεις κτλ. Τον Κωνσταντινίδη. Ποιο Κωνσταντινίδη. Όχι, θα τον κοροϊδεύε. Βοηθήστε μας. Θα τον κοροϊδεύε με τίποτα. Κανένας, ε. Τον Καμόρα. Μόνο τον Καμόρα, ε. Τον Καμόρα. Είστε αδυναμία μου, εσύ και αυτός. Καμόρα, ε. Αρρώστησε σήμερα, έχει γρήπη. Πέραστε κάτω. Πάμε. Πέραστε κάτω, φίλο. Να είσαι καλός. Έγινε, να είσαι. Κωστή, αν πάνε για φαγητό ο Σαββίδης, ο Μελισανίδης και ο Αλαφούζος, ποιος λες να πληρώσει το φαγητό? Σίγουρα ο Σαββίδης. Σαββίδης. Σίγουρα ο Σαββίδης. Αφήστε ίσκο τον Πετράν μέρες που είναι. Έφυγε μόνο ο Πανσεραϊκός. Δεν ήθελε να σας ξέρει. Στα τελευταία του ραπ πολύ κοιλιά χωρίς τον γιατρό κάνετε. Σε Κεβάρα Κλαμπ. Δεν γουστάρουμε χωρίς τον γιατρό. Έτσι. Είναι ο γιατρός, λέει κορυφή. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Παράκληση. Ναι. Θέλω, αν μπορεί, για τους πολιτικούς το κάνετε. Ναι. Θέλω να το κάνετε και για αυτό το πολιτικό το Κούγια. Το Κούγια. Γιατί τι έκανε Κούγια. Που έκανε στο ραδιόφωνο, ναι, ναι. Να το κάνετε σποτάκι. Ότι. Ότι έσωσε την παίρνει ο Άρης, έχει δίκιο ο Άρης και μετά την άλλη, μετά δύο μέρες, πήγε στη Λαμία και λέει την παίρνει η Λαμία. Άμα πήρε και λεφτά από τη Λαμία, ρε φίλε, και ήταν δικηγόρος της Λαμίας. Άμα είναι ρε φίλε, ασχολούμαστε σοβαρά με τον Κούγια. Το χάσαμε τελείως. Όχι. Το απολέσαμε τελείως. Ο Κούγιας σαν δικηγόρος που είναι, που αν κάνει 400 κολοτούμπες. Οι δικηγόροι είναι ψεύτες. Δεν ασχολούμαστε σοβαρά με Κούγια. Δεν ασχολούμαστε καν σοβαρά. Εγώ ασχολούμαι με τον. Δεν δίνω αξία να τον. Εγώ τον Κούγια τον θεωρώ από τους καλύτερους νομικούς, ρε. Πλάκα κάνεις. Έτορνε κάτερον. Πλάκα κάνεις. Τι σημασία έχει ότι πρέπει να είσαι νομικό. Τα δεν μα κάτσε εμά δεύτερη χρονιά στην Γάμα Εθνική. Για στο παίρνατε με τον Γρόλιο μαζί δύο, να παίρνατε την υπόθεση παρέα. Μπορεί να το κάνεις ποτάκι εσύ και να δεις κάτι στο βεβάκι. Για φοβάστε. Να φοβηθώ ποιο ρε φίλε. Ξέρω ότι δεν φοβάστε. Δεν ξέρω καλά, δεν φοβάστε. Εγώ ρε φίλε να σου πω κάτι. Α, θα σου πω κάτι για το σποτάκι που λες, για να σε εξηγήσω. Εμένα, οι χολύπτες μου δεν μου κάνουν σποτάκι άλλων εκπομπών. Τη δικιά μου εκπομπή την κάνουν σποτάκια. Εγώ δεν κάνω σποτάκια. Κατάλαβες. Εμένα κάνουν σποτάκια. Άμα θέλει κανένας μεγάλος δημοσιογράφος εδώ τύπου διευθυντών και άνω, ας τον κάνει σποτάκια. Α, κάνω εγώ σποτάκια, δεν έχω αυτή την τεχνογνωσία να πούμε. Κατάλαβες. Δεν έχω. Δεν κάνω σποτάκια. Θέλω να κάνεις ένα γκάλωπ γιατί αναλαμβάνει αυτός ο άνθρωπος ομάδες από άλλες πόλεις. Όπως η Καγιάννενα, όπως η Παναχαϊκή. Γιατί προφανώς οι άλλες πόλεις τον πληρώνουν καλύτερα από τη δικιά σου την πόλη. Δεν μου λες τώρα εσύ είσαι Αργιανός. Αργιανός και σε έχω πάει και με το ταξί στο, όταν έπαιζε η Εθνική. Επίσης μου φέρνει τα λεφτά κατευθείαν. Άκου να δεις. Εσύ είσαι Αργιανός. Ναι. Πολύ ωραία. Όμως η ομάδα σου τα τελευταία. Πότε ανέλαβε ο Σκόρδας? 2003. Ναι. Τα τελευταία 14 χρόνια η ομάδα σου έχει πληρώσει κανέναν. Το θέμα μας αυτό είναι. Ναι, το θέμα μας αυτό είναι. Γιατί είναι αυτό το θέμα μας? Γιατί είσαι σε μια ομάδα η οποία 14 χρόνια έχει βάλει τόγκα, ό,τι κινείται, ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει και ό,τι τρώγεται στη ζούγκλα, να πούμε. Και στο τέλος το ρεζουμέ, πώς θα χρωστούσε. Ποιος είναι, λέει, ο. Πώς θα χρωστούσε. Ποιος. Ποιος. Πώς θα χρωστούσε, 32. 32. Ο Πάοκ πώς θα χρωστούσε. Ο Πάοκ πώς θα χρωστούσε με τις προσαυξήσεις. 60, 50, 70. Δεν ξέρω. Ναι. Και γιατί πιάνει τον Άρη και δεν πιάνει τον Πάοκ. Θα σου πω γιατί. Μήπως γιατί τα πληρώσαμε. Εσένα μπορεί να έρθει αύριο γιατί έγινε μια ρύθμιση.
και πήγε ο άλλος και έδωσε 11 εκατομμύρια. Εμπλέρωσε. Εσύ γιατί δεν πήγε ο Πόπης με τον Τίμη να δώσουν τα 5, τα 6, τα 7. Περίμενε, θα του πληρώσατε. Τι πληρώσατε, τελευταία. Πληρώσαμε, τώρα 44 του πληρώσαμε. Ήταν παγωμένα. Γιατί δεν πήγε τον Πόπη τον Τίμη να πληρώσει. Α, τα παγωμένα λες. Εκεί το Πασόκ καθάρισε. Παγωμένα, ξεπαγωμένα, δώσαμε και 5 φράγκα όμως. Δώσανε. Τι να κάνουμε. Εσύ ακόμα στο Καραβόμηλο δεν πλήρωσες ούτε τα νερά, ρε. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Το ξέρω εγώ, γιατί ο ιδιοκτήτης είναι φίλος μου. Εμείς, αδερφέ μου, πλήττουμε διοικητικής ανυπαρξίας εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Να το, έχει δίκιο ο Σκύζο Δήμος. Πλήττουμε διοικητικής ανυπαρξίας. Σκύζο Δήμο, ρε μου. Ο Κατσιράκος και λέει ο Σκύζο Δήμος. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Λοιπόν. Ναι. Το άλλο. Ποιο άλλο. Τι έχει γίνει τώρα, το πήρες καμπάρι και έγινε την περασμένη εβδομάδα. Τι έγινε. Πήγε ο Αστέρας, ο αγωνιστικός Αστέρας, το έπαιξε φιλικό παιχνίδι στο Πασαραϊκό. Ναι. Έχασε. Για να πάει τώρα ο Απόλλων να πάρει το παιχνίδι στο Πασαραϊκό. Καλά ξηγήθηκε, ρε φίλε. Να το. Αφού εγώ είμαι ανύπαρκτος. Να το. Και δεν έχω τα κάκαλα να πάρω το μάστο στον αγροτικό Αστέρα 3 χιλιόμετρα δίπλα από τη Χαριλάου. Είμαι ανύπαρκτος. Καλά, λέει. Και καλά ξηγήθηκε και έδωσε το μάτσα, μα ήθελε να το δώσει. Άμα. Δεν με φταίει ο αγροτικός Αστέρας. Άμα. Εγώ έτσι. Αυτά κράζω. Yeah. Ότι είμαι εδώ και 10 χρόνια διοικητικά ανύπαρκτος και δεν μπορώ να πάρω 5 μάτς. 5 μάτς για να πάρω να ανέβω την κατηγορία. Να σε κάνω μια ερώτηση. Έχουμε φρίξει από αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί έπιασε τον προπονητή μετά μια εβδομάδα ο αγροτικός Αστέρας. Γιατί... Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι έκανε ο αγροτικός Αστέρας μετά από μια εβδομάδα. Εγώ ξέρω ότι είμαι Άρης, παίζω στη Β' Εθνική και δεν έχω πάρει 4-5 παιχνίδια να με αντιμετωπίσουν λίγο, ρε παιδί μου, σαν Άρη. Γιατί δεν είμαι διοικητικά ανύπαρκτος εδώ και 15 χρόνια. Και αυτός είναι ο καημός του Αριανού. Πάμε στο γήπεδο και πάμε με το σταυρό στο χέρι εδώ και 20 χρόνια. Δεν γίνεται έτσι. Και το μόνο που μπορεί να κάνει ο κ. Καρυπίδης είναι για μένα, μια δική μου γνώμη, να βάλει 6 άτομα στη διοίκηση αυτή τη στιγμή. 6 άτομα. Και... Να βάλει 6 άτομα. Να βάλει 6 άτομα. Survivor. Τι είναι αυτό, Survivor, καλά λέει ο Γιώργος. Τι είναι. Τα άτομα ποια είναι. Ναι. Παρατησέτω, Εστάσεις και ΕΠΟ να παραβρίσκονται εκεί κάθε εβδομάδα και στην ΚΕΒ. Ο Νίκος ο Χριστίδης, ο Ντίνος ο Κούης και ο Γιάννης ο Βένος. Τα πιάσαμε τα λεφτά. Τα πιάσατε. Τα πιάσαμε τα λεφτά. Εδώ ο Κούης πήγε στα Τρίκαλα με το Καλαϊτζίδη και πήρε και έκανε αντιπολίτευση στην ΕΠΟ. Φίλε μου, ο Καρυπίδης είναι έμπειρος παράγοντας. Απλά αυτή τη στιγμή φάνηκε ότι έχει οικονομική στεγνότητα. Όχι ρευστότητα, στεγνότητα. Στεγνότητα. Με οικονομική στεγνότητα δεν ανεβαίνει κατηγορίες. Το Χανιά, το είδε στο Λαμία Χανιά. Είδε στο χέρι το πέναλτι, είδε και την κόκκινη κάρτα στο 0-1. Δεν έχω πάρει εγώ ένα μάτσο έτσι. Κάτω. Μπουγάτσα. Γι' αυτό λέμε να πάρει από κάτω. Έχουν προσωπικότητα. Και πειθώ. Του υπολογίζουνε. Τώρα θα πάρει βοηθό προπονητή ο Κωστέρογλου του Γαϊτάνο που είναι Πάσχα. Κάνουνε δίδυμο φωτιά. Καλά, ρε, καλά. Τι είναι αυτά που λέτε ρε, για τον Καρυπίδη. Αντί να τον. Έφερε, έδωσε. Πέταξε ένα σκασμό λεφτά. Καρυπίδη, έχω πει τα πέταξε, καλά. Πρόσεξε. Πέταξε ένα σκασμό λεφτά σε παίκτε. Ανέβασε την ομάδα, ρε. Μου λες ότι είναι έμπειρος παράγοντα. Τι έμπειρος παράγοντα είναι. Πλάκα μου κάνει. Δεν έχει λεφτά. Πέταξε τα λεφτά του σε τζιμπούριδε, σε μπράβουδε, σε χίλιου δυο. Αντί να τα κρατάει και να πηγαίνει να αγοράζει ροξάκια, παστάκια, γλυκάκια. Περίμενε, αλμυράκια. Για να πεις ότι αγόρα, ότι πήρε τζιμπούρκερα ορ μπράβο, πρέπει να τα έχει πληρώσει αυτά τα συμβόλαια. Πληρώθηκαν αυτοί οι παίκτες. Εσύ πιστεύεις ότι δεν πληρώθηκαν. Όχι. Α. Υπολόγισε αλλιώς τα οικονομικά, δεν του βγήκαν τελικά, περίμενε παραπάνω εισιτήρια ενδεχομένως, παραπάνω διαρκείας ενδεχομένως, δεν βγήκαν τα οικονομικά και έχουμε αυτή την κατάδεια που έχουμε. Αλλά παράγοντα που περιμένει τα εισιτήρια και τα διαρκείας και τα λοιπά δεν μπορούν να αρμόζουν στον Άρη. Πρέπει την ομάδα να την ανεβάσει για να βγάλει και εσύ την επένδυσή σου. Έριξε τη ΓΑΜΑ Εθνική, έκανε την εκαθάριση, το πήγε στο έργο όπως πρέπει. Πολύ ωραία το πήγε στο έργο, αλλά για τη Β' Εθνική έπρεπε να έχει μια καβάτσα 500 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο, για να είσαι σίγουρος για την άνοδο. Αν δεν είχε αυτή την καβάτσα και περίμενε διαρκεία ή κύπελο για να βγάλει αυτά τα έσοδα, απέτυχε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλώς το, καλημέρα. Έπεσε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τα καλά, καλό μήνα. Καλό μήνα. Τι μήνα πιάσουν οι ζέστες τώρα, Πάσχα, Μάσχα. Άντε να κάνουν μπανάκι. Μπανάκι! Θα μας πάρει
Ο φίλος μας εδώ στο ξενοδοχείο του στη Θάσο. Ωραία, άψογα. Την Θάσο έχουμε κλεισμένο, ε. Καλύτερα. Την Παρμίτα, ε. Ναι, ναι, χαρά. Όταν σταμάτησε το μπάσκετ ο Γκάλης, ναι, για κανιά δεκαριά χρόνια, τέτοια μέρα από τα παιδιά, χρόνο παραχρόνο, τα σπορ του Βορρά, η Αθλητική Μακεδονία Θράκης, βγαίνανε πρωτοσέλιδο «Επιστρέφει ο Γκάλης». Ήταν το πρωταπριλιάτικο. Ναι. Τώρα, αύριο, τι ψέμα θα ήταν πιστευτό άμα γράφανε οι εφημερίδες της πόλης μας. Τι ψέμα θα ήταν πιστευτό. Ότι παίζει ο Πρίγιοβιτς σε μια Πρίγιοβιτς. Ότι παίζει ο Πρίγιοβιτς σε μια εβδομάδα. Πιο καλό δηλαδή. Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό ήταν το ωραίο. Λες. Ναι. Θα το τρώγαμε. Ναι. Και μια φορά θυμάμαι ένα που είχε πιάσει και γίνει χαμό στα ραδιόφωνα. Τζον, καλό, ήταν, καλό. Ήταν όταν φέραν πίσω το Φασούλα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Δυνατό. Ναι. Δυνατό. Ναι. Δυνατό. Ένα ανεβαίνει από τη Β' Εθνική Απευθείας. Φέτος, όχι. Δύο. Από του χρόνου. Δύο απευθείας. Ναι. Από του χρόνου ανεβαίνει ένα απευθείας. Και άλλοι παίζουν. Και ο δεύτερο θα παίζει ένα πρωτάθλημα mini playoff. Με άλλου δύο από την Αλφα. Αν σε περίσσευε κοστί ένα τάλιρο, 5 ευρώ, και σου λέγανε να στοιχηματίσεις ότι ο Άρης θα προλάβει να ανέβει, να πιάσει μία από τις δύο προνομίζες θέσεις, ή ότι θα υδρώσει μέχρι τέλος, αλλά δεν θα τα καταφέρει, τι θα έριχνες? Στο ότι θα υδρώσει και δεν θα τα καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ προσωπικά μη σου πω ότι δεν θα υδρώσει κιόλας και στεναχωρήσω πολύ. Αυτό θα φανεί από αυτή την αγωνιστική. Τι θα φανεί? Γιατί αν θα υδρώσει και δεν θα καταφέρει. Αυτό που λέει, μπράβο, αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι το κριτήριο. Ναι, γιατί αν χάσει και άλλους βαθμούς θα το παρατήσουν μετά. Θα το παρατήσουν μετά. Συμφωνώ. Χανιά. Ήταν εκεί πρόεδρος παλιά. Ο Νίκταρης. Ξέρεις ότι χρωστάει στους παίκτες των Χανίων. Ξέρεις ότι θα σας έχουν εκεί με την κλίτσα και τη μαγκούρα. Το ξέρεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Χρήστο, Γεωπόλος. Γεια σου. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, είναι ντροπή για την ελληνική δικαιοσύνη που πέρασε η ένσταση κατά της Λαμίας. Που πέρασε? Η ένσταση κατά της Λαμίας. Μα δεν πέρασε. Πρώτα Απριλιά είναι σήμερα. Θα τρολάρω λιγάκι. Ναι. Χριστό, και αυτό, μπράβο. Ωραίος. Και αυτό θα ήταν ωραίο πρωτοσέλιδο για πρώτα Απριλιά. Ο Χρήστος από τη Λαμπράκη λέει, καλό ψέμα θα ήταν ότι έχασε το δικαστήριο η Λαμία. Ναι. Ναι. Τον πρόλαβα. Λοιπόν, ναι, αυτό να έπρεπε να βάλεις ακουίζ ραπτό. Λοιπόν, παιδιά, ναι, να συνεχίσω λίγο το τρολάρισμα έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει λίγο χιούμορ. Για πες. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι ο Αναστόπουλος, σαν προπονητικά σε σχέση με τον τωρινό προπονητή του Άρεος, είναι πολύ ανώτερος. Τώρα, τι δεν πήγε καλά με τον Αναστόπουλο, δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι στον Άρη. Ο προπονητής του Άρεος αυτή τη στιγμή μου θυμίζει το Φωτόπουλο στην ταινία «Ο Αόματος». Κοιτάει με το βλέμμα, λες και δεν βλέπει. Τι πάθαμε, ρε. Εντάξει, οι περγαμηνές που είχε ο Αναστόπουλος ήταν πολύ μεγαλύτερες, δεν το συζητάμε. Περγαμηνές? Ναι. Τι περγαμηνές? Είχε δουλέψει, είχε πάρει, εντάξει, καταρχήν. Μα μη λες περγαμηνές, η λέξη που λες περγαμηνές είναι τώρα. Για να γελάμε, έτσι. Γιατί, ρε, είχε περγαμηνές. Περγαμηνές δεν είναι ότι ανέβασα η κράσα τον Ατρόμητο στην Αλφα Εθνική ή τον ένα ή τον άλλο στην Αλφα Εθνική ανέβασα. Για ομάδα Β' Εθνικής μιλάμε, έτσι. Ναι, καλά. Δεν σου λέω να έχει τον Αναστόπουλο στον Ολυμπιακό. Και μια φορά μην ξεχνά και εσένα ανέβασε κάποτε. Εγώ θα προτιμούσα να έχω τον Αναστόπουλο αντί για τον Μπάμπη Τεδρία στη Λαμία. Αμαντός. Ναι. Α, μπράβο, ναι. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που διάβασα πριν λίγο στο Facebook, και δεν νομίζω να είναι ψέμα πρωταπριλιάτικο, γιατί δηλώθηκε χτες το απόγευμα αργά το βράδυ. Ότι ο Κουρμπανάς τιμωρήθηκε και δεν θα είναι αύριο στο πάρκο της Καλυθέας κατά της Λαμίας. Την Κυριακή. Καλά, εντάξει, μπορεί τώρα Κουρμπανάς. Κουρμπανάς, σιγά. Χωρίς προπονητή θα είναι καλύτερα. Ναι, εντάξει. Μαγκιά της Μύρνης, φίλε. Μαγκιά της Μύρνης. Εάν την Κυριακή ο Άρης έχει απώλεια βαθμών ή βαθμού, εγώ θα ποντάρω στο ότι ο Όφη θα βγει τρίτος. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Αργιανός είστε? Λαμιώτης είμαι. Ωραία, λοιπόν. Ο Άρης... Α, βγήκε και ο Λαμιώτης, ρε. Ναι. Ο Άρης, κατά την έννοια... Έλα, φιλαράκι, τι κάνεις, καλά είσαι? Με τον πρόεδρο με την κλίτσα, ρε, ναι. Κλίτσα. Γιατί μιλάς έτσι υποτιμητικά? Με τον πρόεδρο με την κλίτσα. Γιατί μιλάς? Η Λαμία διεψάει για άνοδο και έχει λαό. Με τον πρόεδρο με την κλίτσα. Κλαρίνο θα έκανες να έχεις τέτοιο πρόεδρο. Βράζ το κλαρίνο, βρέσουν για να χάσει εκεί μέσα τώρα. Βράζ το κλαρίνο. Άκουσε, λέει, Αργιανέ. Άκουσε, λέει. Θα ήθελες. Θα ήθελες πολύ να. Μαγιά σου που εξωγονιστικά είσαι ανώτερός μου. Μαγιά σου είναι αυτό. Αλλά άσε τώρα με τον πρόεδρο με την κλίτσα τώρα. Ενώ ο δικός σου με την παλέτα. Τον Παλουριά τώρα. Τον Παλουριά τώρα. Μιλάει ο άλλος ο Παλουριάς. Ο Παλουριάς
έχει τέτοια δύναμη και χρήματα που μπορεί να αγοράσει και τον Άρη και τον Ηρακλή. Βρε, θα αυτό θα έλεγα τώρα. Παρακαλάει ο έχει τόσα κυδοπρόβατα, ρε φίλε. Έχει τόσα κυδοπρόβατα στην κατοχή του. Έχει έρθει στη Λαμία καθόλου. Έχει πολλά κυδοπρόβατα, φαίνεται ο Πανουριάς. Εντάξει, καλά δεν έχουμε. Έχουμε κυδοπρόβατα στη Λαμία. Ε, μάλλον. Γιδοπρόβατα είστε, τι είστε. Γι' αυτό σας κάνουμε πλάκα. Τι είστε, βρε, γιδοπρόβατα, βρε. Άιντε, βρε, να μιλάμε. Ας τους χέλες. Ότι είμαι ανύπαρτος, το ξέρω διοικητικά και εξοδιοικητικά. Το αναγνωρίζω και το έχω αναγνωρίσει πολλές φορές. Είμαι αγωνιστικά, παίζεις μπαλάρα. Και εσύ είσαι αγωνιστικά ανύπαρτος. Γιατί από τα Χανιά έπρεπε να χάσεις και έπρεπε ο αμυντικός να κάνει μανσέτα. Να πούμε, κάνει μπλοκ για να πάρει το μαζί τα Χανιά. Άσε τώρα να τρελάσω. Είμαι μεγάλος μάγκας. Ας το πω έτσι. Το είπα, ναι, έτσι. Έτσι, ναι. Επειδή έκανες κουμάτι τους αμυντικούς εκεί πέρα. Ιστορικές στιγμές σε ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Πού κατάντησε ο Άρης να μαλώνει με τη Λαμία. Όχι, ρε φίλε. Λέμε τα σωστά, σωστά. Έτσι. Να λέμε τα σωστά, σωστά. Να πω κάτι και κλείνω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα σε περάσει και ο Όφη και τα Τρίκαλα. Και αν γίνει για καντεμιά και δεν αν πέσει μονάχα μία ομάδα λόγω αδειοδότησης 42 και δεν είσαι μέσα, είναι για να κρυφτείτε μετά. Βοξίτη και κατασκευαστικές έχει. Δεν μου λες την οδό που μένει στη Λαμία, τι είναι εκεί, κάπου έχει στο Κορδελιό κάτι οδούς εκεί. Λαμίας λέγεται, κάτι έχει εκεί κάτι κοντά. Εκεί είναι η οδός που μένεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σε λέω στη Λαμία πιάνει Μετρόπολης. Και Λαμία, ρε φίλε, 25 χρόνια Θεσσαλονίκη με Ρολανιώτη. Α, αλλά είσαι Λαμία και με 25. Α, και είσαι οπαδός της Λαμίας και είσαι 25 χρόνια Θεσσαλονίκη, ναι, εντάξει. Δεν θα σου πω την δεκάδα της Λαμίας, τι θες να μου πεις, ο Δίνο Λαμιώτης. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, φαίνεσαι, είσαι της Λαμίας οπαδός, εντάξει, γνήσιος. Ενώ οι Αργανοί, ας πούμε, την ξέρουν την δεκάδα τους. Πάντως ο Ηρακλής, ο κόκκινος του Ηρακλή δεν την ξέρει κι αυτό. Είμαι Λαμιώτης, αυτό είναι σταθερό. Εντάξει. Και μου λες, τώρα θέλω μια ερώτηση να μου απαντήσεις, Λαμιώτη. Ό,τι γουστάρεις. Ο Άρης πιστεύεις για να έχει σωστό προσανατολισμό, ποιον πρέπει να κυνηγήσει, τον Απόλλωνα ή τη Λαμία? Τον την τρίτη θέση, λέω εγώ. Τον Όφη και τα Τρίκαλα. Είσαι προκλητικός. Όχι. Ναι. Εγώ είπε μια αλήθεια, λέω εγώ την τρίτη θέση, αυτό είπα κι εγώ. Ναι, την τρίτη θέση. Είσαι προκλητική κατά τη διοίκηση του Άρη. Όχι, είμαστε ρεαλιστές, φίλε. Ναι. Η Λαμία, ξέρετε τι μας έχει να παίξει. Έχει να παίξει με την Καλυθέα εκτός, με τον Αγροτικό Αστέρα εκτός και με τον Άρη όταν θα έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Τι συζητάτε τώρα, για ποιο πρόγραμμα μιλάτε? Ο Άρης έχει να πάει να παίξει μέσα στον Όφη, έχει να παίξει δύσκολο μάτς και με τη Λαμία και τον Απόλλωνα, μείνει στο θεωρητικό δεδομένο θα κερδίσει. Αν είναι σε φάση ανώδου θα τα πάρει τα μάτς. Φύγε, σκύλε, φύγε. Επόμενες γραμμές. Πάμε, επόμενες γραμμές. Ρε Συναργιανέ, λέει, 2 μήνες καθυστέρηση είναι πρόβλημα για τον Άρη της Β' Εθνικής. 156, λέει, χιλιάδες μοίρασε σε παίκτες πριν 2 εβδομάδες και βάζει 5 ευρώ εισιτήριο για να οικονομήσει. Λέει ο φίλος. 2 μήνες καθυστέρηση, δεν κατάλαβα. 2 μήνες είναι καθυστερημένοι οι πληρωμές προφανώς. Αυτό εννοεί. Πάμε για στις γραμμές. Πάμε στον επόμενο φίλο. Αυτό εννοεί. Οι πληρωμές έπρεπε να είναι λιγότερο καθυστερημένες σε άλλα θέματα. Πάμε, πάμε γρήγορα. Καλημέρα. Μάλιστα. Κώστα. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, φίλε, γιατί μιλάς συνωμοτικά? Όχι, ρε, μια χαρά είμαι. Σήμερα πήγα και τον Τζόρνταν. Συναντηθήκαμε κάτω στο κέντρο. Ναι, πλακωθήκατε στο ξύλο. Όχι, ρε, τα μιλήσαμε, τα είπαμε μια χαρά. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να μαλώνετε στο ραδιόφωνο και όταν βρίσκεστε να αγκαλιάζεστε? Εγώ με τον Τζόρνταν μάλωσα. Εγώ καταρχάς, εγώ όταν, αν σε έχουν πληρωθεί. Ροχάμε, εσύ δεν είσαι? Όχι, ρε, ο Θύμιος είμαι. Ποιος? Ο Θύμιος. Ο αυτός που είναι στο διπλανό κελί από το Ροχάμι. Α, μάλιστα. Έλα, έλα, φίλε. Και γιατί εγώ όταν παίρνω στον Τζόρνταν σε πενεύω. Πιστεύω να το έχουν πει κι άλλοι. Εσένα και τον Τζόρνταν, εσάς τους δύο, όχι απλά. Μας αγαπάς πολύ. Ναι, αλλά μιλάς χαμηλόφωνα, μου αδερφέ μου. Γιατί μιλάς έτσι, ρε φίλε? Συνωμοτικά. Μ' ακούς? Ναι. Προσπαθούμε. Με θυμάσαι από το Λαλούνα που με έλεγες, που με έδινε συμβουλές τότε όταν ήμουν 17 χρονών που με έλεγες. Δεν πρέπει να με θυμάσαι από το Λαλούνα. Πες μου τι συμβουλές σου έδινα. Όταν πάω στο στρατό να λουφάρω, να. Όποιος πάει στο στρατό πάει τσάπα. Όποιος πάει στο στρατό πάει τσάπα και δεν πληρώνεται και σωστά τα έλεγες, Κώστα. Και έλεγε και από τότε σε θυμάμαι που μου είχες πει πολλά για την Ελλάδα και με έλεγες εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Οι εφορίες, οι τράπεζες. Μου τα έλεγες εσύ, φίλε. Και με έλεγες εχθρός δεν είναι ο Τουρκός Καλβανός. Πριν πόσα χρόνια στα έλεγα? Πριν πολλά χρόνια. Και να που βγαίνεις, φίλε μου, αληθινός. Όχι, να μην λέω πάει. Τι ομάδα είναι ο φίλος? Για πες. Εγώ πάω ξύς. Σύνδεσμο φίλων πάω καλού. Θα μου πεις, ναι, για να παίρνεις τηλέφωνο στον πρόεδρο, πάω ξύς θα είσαι. Σωστά. Ο Ραπτόπουλος και ο Τζόρνταν παλικάρια. Μεγάλα παλικάρια. Εσύ και δύο είναι να τους βάλεις σε κανά καυγά, θα φας το ξύλο της ζωής σου. Κωστά, εσύ ναι. Και ο Τζόρνταν, ξέρεις τι ταινία να γυρίσατε σε νέα έκδοση, τους πόντιους, πώς ήταν ο κουτσά
Γερμανία, Φραγκορίκη. Φίλε, εγώ δεν είμαι πόντιο, έχω κάνει θεραπεία. Το ξεπέρασα το πρόβλημα. Έλα, ρε, σαν Γερμανία. Το ξεπέρασα το πρόβλημα. Εγώ. Εντάξει, εγώ υγιάζα... λέω ναι. Να γυρίσετε το κλουβί με τις τρελές. Ναι. Κωστά. Ναι. Α, δεν σε είπα. Αυτό πήρα και στον Τζόρνταν το είπα και δεν ξέρω αν σε σένα δεν σου το είπα. Πριν από ένα χρόνο πήγα στη Χαλκιδική και ήταν ένας Ρώσος ολοίδιος με σένα. Και τον είπα κάτι στα ρωσικά. Του λέω: έχεις καμία καταγωγή από Ελλάδα? Λέει: όχι, Ρώσος. Και ήταν ακριβώς ολοίδιος με σένα. Και ξέρεις πώς ήταν, στο σώμα, στο ύψος, στο κεφάλι, η ίδια μάτια με σένα, σαν να. Στο μυαλό όμως. Στο μυαλό πώς ήταν. Ήταν από τη Μόσχα αυτός, αλλά ήταν έτσι πολύ σοβαρός, σαν και εσένα. Το πέος του το είδες. Άσε μας, είμαστε γκέι. Πώς το λένε, μπορεί να τους χωρίσαν στο μευτήριο, ρε φίλε. Ναι, να πήγα εγώ να με έβγαλε η Ρωσίδα και να μας μπερδέψανε. Εσύ πάντως μοιάζεις για Ρώσος και πρέπει να έχεις ρωσικές ρίζες. Μοιάζεις πολύ για Ρώσος. Ρε φίλε, ειλικρινά και μόνο για αυτό που είπες συμπαραδέχομαι. Σταμάτα για λάθρο. Κωστά, μ' ακούς? Ναι. Και ο πατέρας ο κ. Δημήτρης, έχω δει κάτι φωτογραφίες στο ίντερνετ, ήταν μεγάλο παλικάρι. Και ο πατέρας σου έμοιαζε σαν Ρώσος αριστοκράτης. Ναι, βέβαια. Και αριστοκράτης κιόλας. Με εκεί τη μητάρα να πούμε. Έχει δει πολλούς Ρώσους με τέτοια μύτη. Ακούσε, Κώστα. Ναι. Και κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς ο πατέρας σου. Δεν έφυγε νωρίς, ρε φίλε. 75 χρονών έφυγε. Στη μέση ηλικία. Ο Μητσοτάκης είναι, ρε φίλε, εντάξει. Ο Μητσοτάκης, ρε φίλε, έχει μια περιουσία και κάνει και πόσες εξετάσεις πλάκα κάνει. Χίλια χρόνια να ζήσει. Ο πατέρας μου έρχονταν τα κοινόχρηστα πιο απάνω και δύο μέρες δεν κοιμόταν. Τι Μητσοτάκη με λέει. Άσε τώρα. Ήταν στενάχωρος άνθρωπος. Μόνο εμένα που με έβγαλε τούφακα 10 χρόνια εγώ από τη ζωή του. Τέτοια ταλαιπωρία να κάνεις. Ναι. Εύχομαι εσύ και ο Τζόρνταν να πάτε 120 χρονών να ναι. Φτάσετε. Μόλι δύσκολα, δύσκολα, δύσκολα. Όχι, εγώ εύχομαι 120. Και να πάμε 120 τι αθρηστικά εννοείς. 60 και 60. όχι, 120 ο καθένας. Ναι. Αλλά Κώστα μου, αυτός ο Ρώσος ήταν ίδιος με σένα. Και ξέρεις τι ο παλός ήταν? Ήταν ο παλός της ΣΕΚΑ Μόσχας. Τι θα ήταν, ρε φίλε, του Άρη? Κλείσε. Σπάρτακ. Έτσι. Ίδιος ο Κυριλέγκο. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε πιο γρήγορα. Καλημέρα. Έλα, Ράφα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Φίλε. Ναι. Έλα, ο Λεωνίδας από Σπάρτη μου που σε πήρα χθες. Γεια σου, Λεωνίδα. Λοιπόν, έχω να πω ότι ο Άρης έχει γίνει πάρα πολύ μικρή ομάδα. Ανέκαθεν ο φίλος μικρή, έφτασε. Ακούω, λέει ο Παοξής, ανέκαθεν λέει ήταν μικρή. Μικρή ήταν, δεν έγινε το. Εντάξει, δεν ήταν πάντα μικρή, φίλε, γιατί έχει παίξει και στο Europa League με τη Manchester City με 6.000 Αριανούς μέσα στο Manchester. Λοιπόν, ο Άρης έχει γίνει μικρή ομάδα, ο Αριανός έχει φτάσει να τσακώνεται με τη Λαμία για το ποιος είναι η καλύτερη ομάδα στη Β' Εθνική. Αυτό ήταν ιστορικό. Άλλα λέμε, φίλε, άλλα αντιλαμβάνεσαι. Άλλα αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Ήρθε στη Σπάρτη, τον έπαιζε η Σπάρτη μονότερμα στο δεύτερο ημίχρονο με το μισό μπάτζετ. Εσύ τι ομάδα είσαι, ρε φίλε? Σπάρτη. Τι είσαι? Σπάρτη. Από αυτό φαίνεσαι, ρε φίλε, τι κότα είσαι. Να βγαίνεις και να λες ότι είσαι Σπάρτη. Από αυτό φαίνεται ότι είσαι κότα, ρε φίλε. Λέγε τώρα ότι χουστάρεις. Σπάρτη είμαι. Ο Αριανός. Έγινε και εγώ είμαι αλμοπός Αριδέας, εντάξει. Απ' τα τύρα να είσαι, φίλε. Ο μπαμπάς ήταν από τη Σπάρτη και η μάνα ήταν από τα τύρανα. Πώς έγινε τώρα, μίξι έγινε. Η μάνα μου είναι από το Βόλο. Βόλο, ο μπαμπάς. Από τη Σπάρτη. Σπάρτη, είναι Σπαρτιανό. Ποια είναι η άποψή σου για Γιανακόπουλο? Σπαρτιανό είναι. Ο Γιανακόπουλος θα φύγει από την ομάδα. Δεν τον θέλω στην ομάδα. Γιατί είσαι γάβρος, φαντάζομαι, κατά βάση. Βέβαια. Όχι, φυσικά. Φίλε, όσο είσαι εσύ Σπάρτη, εγώ είμαι αλμοπός Αριδέας. Άκουσε με. Περιμένεις από τον Ηρακλή και την Βέρεια να μην πάνε αδειοδότηση για να ανέβεις. Έχεις γίνει μικρή ομάδα. Μακάρι να μείνει 10 χρόνια στην Εθνική ο Άρης. Δεν του αξίζει να ανέβει. Μακάρι πτωχεί το πνεύμα της σαν εσένα. Λέγε, συνέχισε. Πτωχεί το πνεύμα της, ρε φίλε. Η πτωχή το πνεύμα της σαν εσένα, συνέχισε. Γιατί με ξέρεις προσωπικά και λες ότι. Μα βγαίνεις και λες ότι είσαι οπαδός της Σπάρτης, ρε φίλε. Από αυτό για να καταλάβω το επίπεδό σου. Πες είμαι, ξέρω εγώ, την τάδε ομάδα. Τουλάχιστον βγάλε κάτι ειλικρινό. Πάντως μισό λεπτό. Μη λες τώρα να με. Παοξής δεν είσαι, φίλε.
Ναι, γιατί φαίνεσαι έξυπνο άνθρωπο. Αν είσαι παοξή, φίλε, αν είσαι πραγματικό παοξή, θα ήθελε τον Άρη στην Αλφα Εθνική ναι. να ξεφτυλίζεται επί 20 αγωνιστικές, γιατί αν ανέβει δεν έχει κανένα μέλλον. 4 γκολ να τον ρίξει στην Τούμπα. Αυτό. Ακούω κάτι παοξή που θέλει τον Άρη στη Β. Όχι βέβαια, στην Αλφα πρέπει να ανέβει ο Άρη. Είναι πρόεδρο. Μια φορά Σπάρτη δεν είναι πάντω. Όχι, εννοείται αυτό. Μια φορά περισσότερο για Καλαμάτα μου κάνει. Ναι, Καλαμάτα, ναι. Καλά, ρε φίλε, και εσύ τώρα σοβαρά. Βγαίνει στο ραδιόφωνο, δηλαδή τι φοβάσαι, σου φάσκα απέσιμο. Σε ρωτάει ο άλλο τι ομάδα είσαι και λε ότι είσαι Σπάρτη. Ο άλλο είναι Λαμία, στα αλήθεια. Το ξέρω. Είμαι φίλαθλο Σπάρτη, δεν είμαι. Με τι ομάδα είσαι, τι υποστηρίζει την Κυριακή, ποια είναι η καψούρα σου. Δεν έχω καψούρα. Δεν έχει γίνει χωρί ομάδα. Πάει. Βγήκε τώρα να πάρει τηλέφωνο. Αφού δεν ασχολείσαι λοιπόν, παίρνει σε αθλητικό. Παίρνει σε αθλητικό. Για να μιλήσει για τον Άρη. Φίλε, τώρα δεν ασχολείσαι. Λε τώρα εντάξει και εγώ βέβαια δεν το παίζω δικηγόρο του Άρη. Αλλά για όνομα του Θεού. Εσύ περασπίστε ρε φίλε την τιμή του πάω. Δεν μπορεί να ακούσει τέτοια πράγματα. Και καλά κάνει. Όποιο φωνάζει, φίλε, δεν έχει και δίκιο. Μα δεν λέω ότι έχω δίκιο, ρε φίλε. Προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, αλλά μη φωνάζει. Καλά, με συγχωρείς. Άξιο να δει. Ναι, φτάνει. Σπάρτη, Σπάρτη είναι. Σπάρτη. Άντε, Σπάρτη. Σπαρτιάτε. Δύση Σπάρτα. Ο 738. Ρε φίλε, εμεί είμαστε Πέρσες. Δηλαδή δεν ασχολείσαι. Και παίρνει, ρε φίλε, τώρα να μιλήσει για το Άρη Σπάρτη. Κάτσε μήνυμα. Στη Γάμα σα έφυγε ο Πανσεραϊκό. Στη Β τα ίδια. Άντε ανεβείτε στη θέση τη ΑΕΠ, λέει, γιατί τελείωσαν τα μάνεξ. Θα νομίζουμε ρε φίλε, πρώτα απ' όλα μας νοιάζει ο εαυτός μας και εγώ τα ρίχνω στη δική μας κατάσταση. Μπράβο. Και όχι στους άλλους. Σωστό, σωστό. Τι. Και αυτό το πράγμα, από την πρώτη μέρα που βγήκα στο Ραπτόπουλο, λέω αυτά τα πράγματα. Με φταίει πρώτο ο εαυτός μου και μετά οι υπόλοιποι. Αυτή ίσως είναι και η διαφορά μας από κάποιους συνοπαδούς. Πάμε, επόμενος κύριος. Πάμε. Μάλιστα. Κώστα, εγώ. Εσείς είστε, κύριε μου, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Είπε και ο Παπαναστασιακός ότι 10 χρόνια λέει βλέπαμε την πλάτη λέει, του Γκάλη. Ναι, είχε και πλάτη. Γιατί ψέματα είναι. Είχε και τρίχες γουρές η πλάτη. Ψέματα είναι. Ναι, έτσι λέει. Όταν ένα ολόκληρο παλέ έβριζε τον Γκάλη σε αγώνα Άρης Παναθηναϊκός, εσύ τον έβριζες μέσα από το παλέ ή από το σπίτι σου. Έχει σχέση το ένα μετάλλο. Εγώ ναι, είπα για τη μεταξύ μας σχέση. Από πού τον έβριζες, από πού τον έβριζες εσύ. Εγώ φίλε δεν ήμουν, είμαι νέος, δεν ήμουν τότε στο παλέ. Είμαι 35 χρόνια, δεν ήμουν στο παλέ. Αλλά στα τρία πρωταθλήματα ήσουν παρόν του Άρη. Εκεί δεν ήσουν νέος. Ε? Τα πρωταθλήματα τα είδα και τα χάρηκα. Ναι, τα είδες και τα χάρηκες. Βεβαίως. Ε? Τα τρία λέω, τα είδες και τα χάρηκες. Τι ήσουν νέος. Ποδοσφαίρου λέει. Ε? Τα τρία λέω. Αυτά που λες ότι έχεις πάρει. Το ποδοσφαίρου λέει. Ήσουν νέος και τα είδες. Τι εννοείς, ποια τρία πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου. Ναι, ρε, αυτά. Εσύ δεν είπες ότι έχεις τρία. Ναι. Ναι, έχω. Ναι, ήσουν ανέως και τα είδες. Όχι, τα κατάγραψε ιστορία. Γιατί εσύ είδες τον Μεγαλέξανδρο να νικάει τους Πέρσες. Και τον Χριστό να αναστέλλεται. Τι τα γιορτάζεις όμως. Δεν μου λες, αδερφέ, το 21 το γιορτάζεις ή όχι. Κώστα. Για πες μου, ας τον Κώστα. Το 21 το γιορτάζεις ή όχι. Το 25 Μαρτίου τη γιόρταζες τον Ευαγγελισμό, τα γιόρταζες ή όχι. Πότε ήταν αυτά. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ποιος είναι. Πρωθυπουργός δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Ποιος είναι. Τι ο Πρωθυπουργός. Το όνομά του. Της Ελλάδος ποιος είναι. Ο Πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρα. Ο Τσίπρας ποιος έβαλε δύο γκολ στον Παναθηναϊκό. Ο Τσίπρας. Και τι έγινε. Κώστα, ποιος νίκησε τον Ιβάν Ντράγκο στο Ρόκι 4. Το Ρόκι, ποιος τον κέρδισε. Ένας Ρώσος. Ναι, τον Ιβάν Ντράγκο, ποιος τον νίκησε. Πάμε επόμενη γραμμή, ρεαλίτη. Λοιπόν, δηλαδή του χρόνου θα σπαταλάμε μία ώρα εκπομπή σε ομάδες Β' Εθνικής και σε κόντρες τρακτέρ ανάμεσα σε Ποντιακλή και Ρούλη. Πόρε εδώ, λοιπόν, ο Κάρα θα φτιάξει γήπεδο και με καλές μεταγραφές και ασχολούμαστε με τη δέσπο της πόλης. Η δέσπο της πόλης. Λοιπόν. Πήξαμε στα πρωταθλήματα, ρε φίλε. Δεν χωράνε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα για να ασχολούμαστε. Ο Αριανός πετάει ένα μακάρι η φτωχή το πνεύματι και στο καπάκι λέει στο Σπαρτιάτη, πες κάτι ειλικρινό. Γεια σου, ρε πλούσιε το πνεύματι. Μπάμπης Γιάννητσα. Σε δουλεύει τώρα, έχει γίνει. Τι να με πει τώρα, για το Σπαρτιάτη. Για το Σπαρτιάτη. Να πω λίγο κάτι. Να πεις. Έχει πολύ πλάκα που.
Η παρουσία εδώ του φίλου του Αριανού έβγαλε όλη την επαρχία. Δηλαδή παίρνουν Σπάρτες, Λαμίες. Υποτιθέμενοι. Ο φυσικός του χώρος. Υποτιθέμενοι. Εντάξει, ο φυσικός του χώρος. Υποτιθέμενοι. Δεν ξέρουμε υποτιθέμενοι, όχι. Ο φυσικός χώρος, σαν να ποιο είναι, για πες μου. Ο δικό σου χώρο. Ποιος, ο δικό σου πες μου ποιο είναι. Εμένα είναι η επαρχία, σαν να ποιο είναι, για πες μου. Που κυνηγά τον Ολυμπιακό με το μυαλό σου. Που κάθε Αύγουστο παίρνει πρωτάθλημα. Που κάθε Οκτώβριο παίρνει κύπελο και το Μάιο θα είμαστε καλά. Πες μου το φυσικό σου χώρο τώρα εδώ. Εμείς το τώρα, ναι. Είμαστε εδώ πέρα. Ναι, είστε εδώ πέρα, για. Ναι. Άμα αφήσει να μιλήσω, μιλήσω. Ναι, πες μου. Αφήσει, δεν μιλήσω. Πες μου. Είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Εσένα, το φίλο τον Αριανό. Μπράβο. Και κάνει παρέλαση όλη η ελληνική επαρχία. Ναι, οι δικές σου, δείχνει, τα δικά σου επιτεύγματα ποια είναι. Δείχνει, για να απαντήσω, εγώ είμαι επαρχιώτης, ωραία. Αυτό. Εσύ πες μου τα δικά σου επιτεύγματα για να νιώσω και εγώ επαρχιώτης. Πες μου τα δικά σου επιτεύγματα. Θα πω εγώ ρε τα επιτεύγματα. Φτάσε, υπάρχει κόσμο εδώ, χάμος. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Κουστή. Καλημέρα, κύριε. Είναι και ο δάσκαλος εκεί που έλεγε πριν για τον ΠΑΟΚ κτλ. Ποιος δάσκαλος? Αυτός που είναι εναντίον του Άρη. Καθηγητής γερμανικής γλώσσας, ναι. Ναι, ναι. Αλλά ανιστόρητος πάνω σε ζητήματα ποδοσφαιρικά. Κάτσε να μάθουμε, σε λέει ανιστόρητο, Αλέκο. Για να δούμε τι λέει ο φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα, λέγε φίλε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Το τρίτο του πρωτάθλημα ο Άρης το παίρνει τέτοια εποχή, Απρίλη-Μάη του 1946. Ο Εμφύλιος τότε περίπου ξεκίνησε. Έπαιζε και η ομάδα του. Ορίστε. Το 46, το 47, το 48 και το 49 που τελειώνει ο Εμφύλιος. Ναι. Στην Ελλάδα παίχτηκαν όλα τα πρωταθλήματα με όλες τις ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Και τις υπόλοιπες. Αυτές τις λίγες που συμμετείχαν τότε γιατί έτσι παίζότανε. Διαφωνείς? Όχι. Ναι, γιατί είπες ότι το 46 με στον Εμφύλιο ο Άρης πήρε το πρωτάθλημα. Ο Άρης το παίρνει τον Μάιο του 46. Ο Εμφύλιος δεν θυμάμαι ακριβώς αν είχε ξεκινήσει ή όχι, γιατί κάπου εκεί ξεκινάει. Το Μάρτιο του 46 ξεκίνησε ο Εμφύλιος, τα ημέρες. Ναι, ναι. Εκείνη την εποχή ο Άρης τελείωνε το πρωτάθλημα και το πήρε. Το 47-48 ξέρει το πήρε, το πήρε ο Ολυμπιακός. Και το 49 πάλι με στον Εμφύλιο Παναθηναϊκός. Τι σημαίνει αυτό, και η ομάδα σου συμμετείχε. Εγώ δεν είπα ότι δεν συμμετείχε η ομάδα μου. Είπα ότι το τελευταίο πρωτάθλημα ήταν το 49. Ναι, αλλά μόνο ο Άρης συμμετείχε. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Ακούσατε λάθος μάλλον. Ναι, ναι, λοιπόν, το 46 λοιπόν και στην Ισπανία. Ναι. Το παίρνει σε Σεβίλη. Ίσως το μοναδικό, αν δεν θυμάμαι καλά, στην ιστορία της. Μπορεί και να έχει ακόμα ένα. Τι σημαίνει αυτό, δεν μετράει το πρωτάθλημα της Σεβίλης? Δεν είπα ότι δεν μετράει. Είπα ότι το τελευταίο πρωτάθλημα του Άρη ήταν τον καιρό του Εμφυλίου. Αυτό είπα. Ναι, και της Σεβίλης το 46. Ναι. Και η Ανάσταση του Ιησού μετράει, ρε φίλε. Ναι. Το 36 λοιπόν, που έχει Εμφύλιο η Ισπανία, γιατί εκεί σταματάει το πρωτάθλημα για 4 χρόνια, το παίρνει Μπιλμπάο και αριστερή ομάδα. Τι σημαίνει, δεν μετράει τη Μπιλμπάο στις αρχές του Εμφυλίου το 36. Δεν είπα ότι δεν μετράει. Είπα ότι το τελευταίο πρωτάθλημα ήταν τον Εμφύλιο. Ναι, αλλά είπες ότι σαν να μην ισχύει και μάλιστα λέει τον πήρε μες στον Εμφύλιο. Γιατί αυτοί οι ομάδες που πήρανε και στην Ισπανία και στην Ελλάδα μέσα στον Εμφύλιο πρωταθλήμα δεν μετράνε. Ξέρεις τι είναι. Είπα ότι, γιατί δεν το καταλαβαίνετε, σας λέω. Είναι παλιά και δεν βολεύουν, ρε φίλε. Απλά αυτό. Δεν όχι, δεν ρε, άκουγα. Υπάρχει λάθος, κάνει. Θα σου πω λίγο εγώ. Επειδή για μένα αυτού του είδους οι παοκτσίδες κάνουν ένα μοιραίο λάθος. Για μένα, επειδή είμαι πιο εντρικαδόρος παοκτσίδες, βολεύει να λέω τα παλιά του Άρη. Γιατί ξεφτυλίζεται ακόμα περισσότερο ο Άρης όταν ανατρέχει στο 46 για να θυμηθεί το τελευταίο του πρωτάθλημα. Ναι, αυτό πρέπει να σου πει ο παοκτσίδες. Όχι να μην το μετράει. Εγώ αντίθετα είμαι από τους παοκτσίδες που τα μετράνε του Άρη. Και τη Σεβίλη στο 46 δεν είναι. Μα βέβαια, εννοείται. Άμα βγει ένας οπαδός της Σεβίλης να μιλήσει και να πει πήραμε πρωτάθλημα το 46 σε ένα ισπανικό καφενείο, όλοι οι οπαδοί της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα θα γελάνε μαζί. Σεβίλη, και σε πήρες πριν 30 χρόνια. Καμία το έζησε, το έζησα. Κανένα δεν το έζησε. Αυτό δεν θα σου πω. Κάνει αξία. Τι σχέση... Δεν έζησε κανένα. Καταλαβαίνεις, ρε αγόρι μου. Ελληνικά καταλαβαίνεις. Η τρέχουσα γενιά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Η τρέχουσα γενιά δεν έχει ζήσει πρωτάθλημα. Είναι κατά. Είτε δικό σου είτε δικό μου. Δεν καταλαβαίνεις τι σε λέω όμως. Όχι, το είδε σε χρωμοφίλμο μας. Τι σχέση έχει το 85. Τι σχέση έχει το 85 με το 46. Πάμε, επόμενη γραμμή. Κατά αυτά είναι. Αν εσύ δεν πήρε χαρά, ούτε εγώ πήρα χαρά. Αυτή είναι η ουσία. Πάμε, πάμε κόσμο. Η δικιά σου γενιά δεν πήρε χαρά, ούτε εγώ πήρα χαρά. Μην κάνει το που κάνει. Ναι! Κάνε συνταξιούχος. Εσένα δεν πήρε χαρά όμως ούτε η γενιά του πατέρα σου. Ενώ η δική γενιά του πατέρα σου. Εγώ πήρα χαρά με την Ατλέτικο, ρε φίλε. Ήμουν μοναδική ομάδα που πήρα διπλό στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελληνική ομάδα να πήρε διπλό στην Ισπανία. Έτσι είναι. Εγώ πήρα άλλο μια χαρά, ναι. Τι πω, πω, πω. Με ένα διπλό στην Ευρώπη, μπράβο. Πάμε. Διπλό εσύ... στην Ισπανία, το μοναδικό ελληνική ομάδα. Και αυτό έκανε την Άρσενα πριν 30 χρόνια. Πάμε, επόμενη. Και την Τότεναμ, έτσι. Και Τότεναμ με τα τσικό που έπαιζε. Και άρα σε αυτά κοντά του πιόμαστε και αναλώσαμε. Πάμε, ρε, πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, φίλε. Πώς... Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Γεια σας κύριε Ατόπουλε. Καλώς τον. Κάτι έπεσε στρεφίλα. Από 180 που τρέχαμε τώρα πήγαμε στα 90.
Τέμπη φτάσαμε. Όχι, έλα, πάμε. Το έλα. Κινητό, τώρα το μάθαμε. Στα Τέμπη είμαστε τώρα. Πάμε. Σε κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Δύο ερωτήσεις. Θα ανέβει ο Άρης τελικά ή όχι? Εγώ δεν είμαι ο Πάτερ Παΐσιος να ξέρω μετά από χίλια χρόνια τι θα γίνει. Εσύ πω, σαν γνώστης. Σαν γνώστης. Τι θέλω ή τι προβλέπω? Από γύρισε, ξέρω, από 5 χρονών. Όχι, σε παρακολουθώ από 5 χρονών. Το κατάλαβα ότι είσαι πελάτης μου από την αρχή που πήρες τηλέφωνο. Λέγε. Εγώ λέω δεν θα ανέβει. Όχι. Δεν θα ανέβει. Δεν θα ανέβει, όχι. Ούτε με ένσταση και αδέδια. Ούτε ένσταση. Στο σιρτάρι, στα σκουπίδια. Στο σιρτάρι, στα σκουπίδια τα πέταξε ο Κούγιας. Θέλω να μιλάς ειλικρινά. Λέω αυτό που βλέπω, όχι αυτό που θέλω. Εγώ θέλω να μείνει και ο Ηρακλής. Για να έχω εδώ πράγμα. Όταν είχε ξανανέβει κάπου το Άρης, είχε τη διαιτησία τώρα. Δυστυχώς δεν. Δεν την έχει. Σύμφωνα με τον Κούγια, ναι, στα δικαστήρια. Ναι, ναι. Θα σωθεί ο Ηρακλής. Ναι. Θα πέσει και θα ανέβει και ο Άρης. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που μπορεί να κάνει ο Άρης. Είναι ευσεβής πόθος. Αυτό ναι, σωστό. Αυτό που λες, ναι. Ή μπορεί να σωθεί και η Βέρεια. Άμα σκάσει ένα διπλό τώρα Λεβαδιά Βέρεια και σωθεί η Βέρεια και πέσει ο Λεβαδιακός και ο Ηρακλής, μπορεί να είναι η Βέρεια αυτή που θα πέσει και να ανέβει ο Άρης. Αυτό είναι ένα σενάριο. Η Βέρεια δεν είναι δύσκολα, δεν νομίζω. Το σενάριο ποιο είναι, λέω. Κάνω εγώ το σκηνοθέτη τώρα. Τους βαθμούς που θα χάσει ο Ηρακλής. Αν πέσει και η Λεβαδιά. Α, ναι. Ο Άρης τώρα θέλει 11 στα 11. Ναι. Χωρίς την ένσταση. Ναι. Ο Άρης για μένα θέλει 12 στα 11. 11 στα 11. Αν δεν κάνουν γκέλες Λαμία και Απόλλωνα. Ναι. Αν κάνουν μια-δυο γκελίτσες. Γι' αυτό λέω ότι θέλει 12 στα 11. Δηλαδή θέλει 11 στα 11 τα δικά του και γκέλες των αλωνών. Ωραία. Καλώς, φίλε. Εντάξει. Και μία ακόμα. Να μία ακόμα, δύο είπε. Μπόνους. Δύο μπόνους, ναι. Σωστό. Επειδή βλέπω αυτά που πάθαινα, μπαίνω έβγαινα ψυχιατρία, Μακεδονία. Τι είσαι η λέξη φυγόκεντρος, άσχετο βέβαια αν γνωρίζεις. Τι πράγμα, τι? Τι είναι φυγόκεντρος. Φυγόκεντρος, ναι. Στο Μακεδονία που βγαίνει ο Είναι εκπομπή, ναι. Δεν ξέρω. Και λέει, μιλάει τα ανεξήγητα για αυτά. Δεκαετία του 80 είχε ένα κολάδικο φυγόκεντρος. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι ρε φίλε, στον Κιανό Σταυρό που έχεις μία φίλη. Όντως, έχουν πάθει πλάκα όλοι από την συμπαράσταση τον ανθρώπο του Άρη στον Κουκ. Πήγα και εγώ τον είδα. Πήγα προπόνηση Δευτέρα ή Τρίτη. Πότε πήγα? Η Τρίτη ή Δευτέρα. Πήγα τον είδα. Είναι πολύ σκληρός άνθρωπος ο Κουκ. Γερός να είναι και να είναι πάντα εκεί στα κάγκελα. Σκληρός άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δύο ώρες πριν κάνει εγχείρηση ήταν έξω, μιλούσε για τον Άρη. Από τέτοιους Αριανούς έχουμε ανάγκη. Κρύο αίμα ο τύπος. Μπράβο του. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Κρύο αίμα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Δεν το βλέπω. Για χαρά πάει, γιατί δεν το βλέπεις? Δεν το βλέπω, έχω κακή προαίσθηση. Εγώ δηλαδή, κοίταξε, εγώ που είμαι άνθρωπος της διαίσθησης, μία του μηνός με 30 του μηνός, κάτι κακό θα γίνει. Μα δεν υπάρχει. Έχω τι σου λέω, 3-4 θα φύγουν. Από το τηλέφωνο είσαι καθαρός που σ' ακούω τόσο καιρό μέχρι τέλος της εκπομπής. Τέλος πάντων. Για πες. Από Σκόπελο παίρνω. Σκόπελο. Ναι, τώρα μόλις γύρισα, έχω παίξει δύο παιχνίδια. Μπορώ να τα μάθω? Ωχ, Γιάννη, βοήθα. Δύο παιχνίδια έπαιξε. Για πες τα νούμερα. Όχι, δεν είναι νούμερα. Είναι μπάσκετ. Τη Ρεάλ στο Άσο και Άσο το Παναθηναϊκό. Άσο Παναθηναϊκό, απλή νίκη. Απλή νίκη και Άσο του Τη Ρεάλ. Με το Αβάτζο. Ναι, τα έχω παίξει η Άσο μόνο και το Άσο. Νίκη, νίκη. Έχω παίξει. Πληρώθηκες. 61-56 η Ρεάλ. Ναι. Δεν έπαιξα πουλά μου. Και 85-80 στην παράταση. Εμείς χτυκιάσαμε εδώ πέρα, αργήσαμε να έρθουμε ένα τέταρτο στην εκπομπή για να βγάλει το over ο Παναθηναϊκός. Το έβγαλε τελικά, εντάξει. Οπότε πληρώνεται. Πληρώθηκες, σκύλε μαύρε.
πληρώθηκε. Με 250 ευρώ έπαιξα, δεν έπαιξα παραπάνω. Εντάξει. Τι έβαλε 350 ευρώ. Για χαρά είσαι, εμείς θα... παραπάνω 250. Βάλαμε, θα πάρεις. Έπαιξα 250. Για να πάρεις. Παιδιά, εσύ πού τα βρίσκεται αυτά τα λεφτά. Θα μένα τα έχεις, ρε κερατά. Εγώ δεν. Εσύ μπορείς να είσαι στη δουλειά και εγώ στη δουλειά τώρα μόλις γύρισα. Έχει, ρευστό. Ωραίος, μπράβο. Capital control και τέτοια. Ο ψαράς είναι που έτρωγε τη συναγρίδα χθες το βράδυ. Συναγρίδα. Σήμερα τι, σήμερα τι έχει το μενού, σκύλε. Αύριο κάτω, αύριο. Και να τα ακούει την εκπομπή σήμερα ο Βόλφανγκ. Αύριο, στα 4.000 το φορολόγητο. Κουστί. Δεν, μεγάλε, δεν πληρώνουμε στα πέρα, τα ψήνουμε μόνοι μας. Ωραίος, μ' αρέσεις. Τον έχουν γραμμένο το Σόιμπλερ και τη Μέρκελ. Καλά κάνουν, μπράβο. Καλά τους ηγέσεις. Ο κόσμος είσαι φίλε, έτσι. Τον έχει γραμμένο κανονικά. Κοπάνω τα καλά στοιχήματα, έτσι. Κουστί. Κουστί. Ναι, αγόρι μου. Τη Βέρεια εγώ το έχω παίξει διπλό ή αύριο. Είσαι θεός. Δεν μου λες ατρόμητο. Ατρόμητο έχεις παίξει διπλό. Ναι. Πανιόνιο ατρόμητο, ε. Θα χτυπήσει ένα πανιόνιο ατρόμητο και Λεβαδιά Βέρεια δύο διπλά. Θα πας ένα κουμπαδάκι όλο δικό σου. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει. Τον ατρόμητο δεν το βλέπεις διπλό δηλαδή. Ποτέ και τα δύο. Ποτέ και ο ατρόμητος και άσος ο Λεβαδιακός. Πολύ πιθανό. Τα λέμε γλυκό αγόρι και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα 50 δευτερολέπτων. Ο Άρης έχει χαρεί και το πρωτάθλημα στη Β' Εθνική το 98 και το περσινό στη Γ'. Δεν το λέει κανένας. Δηλαδή σε όλες τις κατηγορίες και επίσης διπλό στην Ισπανία. Μα όχι στη Λαμία. Καλό. Στην Ισπανία έχει μεγαλύτερη αξία, ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε τώρα. Γιώργος σοβαρά λέει τώρα ο Ρούλης και ο Ποντιακλής δεν είναι σαν τον μάνατζερ από τον Survivor που σχολιάζει και δίνει συμβουλές στους άλλους ενώ δεν παίζει σε κανένα άθλημα και είναι ανύπαρκτος. Καλό αφανισμό. Έχει το 3.39. Όχι, ρε φίλε, ο μάνατζερ ράγκμπι είναι ίδαλμα. Πάμε στον κόμο. Κόμο. Πάμε. Έλα, κόμε. Καλημέρα, κόμο. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Τουρκικά, δεν σε ακούμε καθαρά όμως. Έχεις κανένα bluetooth ή έχεις καμιά κινητή τηλεφωνία που δεν πιάνει καλά. Πάμε πάλι. Μ' ακούς? Τώρα είναι σε περίφημος. Πάμε. Πουστότρο. Έτσι. Έχει δει. Μ' ακούς καλά έπεσε. Γιατί έχω κάτι περίεργο ακούω τώρα. Πάμε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει, ναι. Ωραία. Λοιπόν είμαι παοξής. Είναι τελείως απερίγραφτο αυτό που κάνουν οι παοξίδες. Να βγαίνουν και να κάνουν καζούρα στον Άρη μια, και στον Ηρακλή, κυρίως στον Άρη. Και τι να κάνουν, καζούρα στον Ολυμπιακό. Μια ομάδα που ταλανίζει τα οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, έχεις βρει κάποια πακέτα χρήματα, έχεις γίνει πολύ ευκατάστατος και βρίσκεις τον διπλανό σε τον γείτονα, ο οποίος είναι στο όριο της στόχιας και πας και τον κοροϊδεύεις. Δηλαδή, δείχνεις προς εμάγκας. Αυτό δεν τιμά ούτε τους παοξίδες ή ούτε την ομάδα μας που είναι αξιοπρεπής. Να πω λίγο κάτι. Κάτσε να μάθουμε. Γιατί το λέτε αυτό? Να, δεν θα ασχολούμαστε καθόλου με τον Άρη ούτε ο Ηρακλή. Θα ανέβουμε το καλό ή το κακό. Και τότε όταν θα έρθουν να αναμετρηθούμε αγωνιστικά, τότε συζητάμε. Καταρχήν και εδώ. Ναι, τώρα που θα πας με τον Κλάους θα πάρεις το κύπελλο. Εγώ συμφωνώ. Ρε φίλε, δεν κοιμάει το φίλο. Που λέει, σε λέει. Συμφωνώ με το φίλο με αυτά που λέει σαν παοξής. Βάζει αλλού τον πύχιο ο φίλος παοξής. Ναι, βάζει καλά, καλά κάνει και εγώ συμφωνώ. Αλλά να μην ξεχνάει ότι μόνοι τους τα προκαλούν με τις δηλώσεις που έκαναν και κάνουν. Έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν μπορώ να μην κάνω, δεν κάνω τώρα τον Αριανό Καζούρα όταν τον ακούω και πλακώνεται με αυτόν τη Λαμία ή τον Ηρακλειδέ, ο οποίος έλεγε Γεια Γιούλη και τέτοια. Ποιος θα γελώσει να έχει πει αυτά, ρε φίλε. Ποιος θα γελώσει να έχει πει αυτά. Και τι σχέση έχει αυτά, ποιο θα αγγιούν και ποιο είναι το δεν κατάλαβα. Όχι, λέω, τον Ακλειδέα λέω. Αυτό λέω. Οπότε ο φίλος του ΠΑΟΚ με ποιον θέλει να κάνει μανούρα ο ΠΑΟΞΙΣ. Κοίταξε τώρα μανούρα, εγώ θέλω να είμαι καλύτερος, να πάρω και ένα πρωτάθλημα, να χωρώ το θέλει πρωτάθλημα. Θέλει να πάρει κύπελο και πρωτάθλημα, αυτό σου λέει. Και είναι περήφανος και έχει δίκιο, αυτό πρέπει να θέλει. Αν είναι σωστός ΠΑΟΞΙΣ. Έχω το θράσος να μιλάω για Άρη και να βγαίνω στα ραδιόφωνα, δεν θα ντρέπομαι και από πάνω. Συγγνώμη, είναι πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, έχει λίγο να αποκτήσουμε αξιοπρέπεια. Αυτές οι καζούρες δεν είναι ωραίες. Αυτές οι καζούρες είναι ωραίες. Αν ανέβει ο Άρης, κάνει μια δυνατή ομάδα, τον νικήσουμε κανένα 0, βγες και πες ό,τι θες. Είναι άμα νικήσει. Αυτό σας γύρω να πει ό,τι θέλει. Ίσως προσήσω. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τι σημαίνει μικρή ομάδα ο Άρης, επειδή έχει οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι καλά, ρε φίλε, που δεν είναι και ο Άρης και ο Ηρακλής και δεν κερδίζει 3-0. Γιατί αδυναμώσει ο Άρης ή ο Ηρακλής και χάσει κανένα 1-0, θα αρχίσει να γκρεμίζει την τούμπα και θα την κάνει ανακαίνιση πριν γίνει νέα τούμπα. Καλά είσαι. Ο αδύναμος ο Ηρακλής μου έφερε χ
και παραλίγο να με μου πήρε βαθμό και μέσα στην Τούμπα. Γι' αυτό σου λέω. Βεβαίως. Στην Τούμπα πότε πήγε έτσι, καλέ να μας πάρει φέτος βαθμό. Εξ-μηδέν πήγε να λήξει το μάτς. Ναι, αλλά δεν έδωσε στον Κίτσου μπέναλτι στο 90. Άμα το έδινε, θα ήταν 1-1 το μάτς. Το οποίο φυσικά μόνο εσύ το είδες ότι ήταν πέναλτι αυτό. Για να κάνεις νούμερα. Ενώ εσύ άμα ήταν με τον Ολυμπιακό δεν το έβλεπες πέναλτι εσύ. Δεν ήταν πέναλτι, τι να κάνω. Θα το έλεγες. Φυσικά. Α, μάλιστα. Επόμενος κύριος. Ότι πήγαμε να χάσουμε μέσα στο Καφτατζόγλιο που έχασε ο άλλος του τετατέτο Μπαστακό, θα σου πω ναι. Γιατί ρε χάσαμε πάλι. Πάλι χάσαμε. Πάλι χάσαμε. Ο Άρης είχε. Ναι, σωστός. Ο Σαββίδης λέει φίλησε το δαχτυλίδι του χοντρού. Αυτό τώρα θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Θα φανεί αυτό με το λιμάνι και το όνειρό σας λέτε ναι, όλοι. Ναι. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. 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 Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι, ακούγεσαι. Βαριά, αλλά ακούγεσαι. Ωραία. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πες μου λίγο Ραπτόπουλε με τον Τζιμπούρ τι γίνεται. Πεκταράς. Ο Τζιμπούρ με τον Αλεξιάδη και τον Σπυρίδο να περπατάει στην παραλία εκεί στη λεωφόρο bypass. Πιο γρήγορος μπορεί ο Αλεξιάδης αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Γιατί τον πήραν αυτόνα, για πες μου λίγο. Γιατί τον πήραν αυτόνα. Ναι. Ξέρω εγώ ρε φίλε γιατί τον πήραν αυτόνα. Για να πλακώνει αυτούς που μπαίνουν μέσα στο κήπεδο. Γιατί λες ότι ο Άρης δεν θα ανέβει, από ποια άποψη το λες, για πες μου λίγο, τι πρόβλημα. Αγωνιστική και εξωαγωνιστική. Διαιτησία, δημόσιες θέσεις και μπάλα. Και μπάλα. Ποιος έφταιγε αυτό το πράγμα. Η κεφαλή του συλλόγου. Μάλιστα. Ο πρόεδρον. Τον πρόεδρον. Πάντα να το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Πάντα η κεφαλή φταίει. Τα καλά του τα έχουμε πει, του τα λέμε όμως και τα άσχημα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, ακούστε με λίγο Ραπτόπουλε. Ο Άρης δεν πεθαίνει, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ο Άρης δεν πεθαίνει. Και τι να κάνουμε, δεν γελάω, πεθαίνει, δεν πεθαίνει. Και ο Εθνικός δεν πεθαίνει και είναι γάμα Εθνική. Όχι, και η Προοδευτική δεν πεθαίνει και ο Ιωνικός δεν πεθαίνει. Είπα αυτά τα. Με το σκεπτικό το δικό σου μιλάω εγώ. Ούτε η Καλαμαριά πεθαίνει. Έτσι ακριβώς. Ούτε ο Μακεδονικός πέθανε, ούτε μεγάλη εξαρτάται. Μην ανέβουμε πάλι φέτος, πάλι άριστα. Πάλι άριστα. Δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα. Το θέμα είναι να αλλάξει νοοτροπία σε αυτό το σύλλογο κάποια στιγμή. Και με την προοδευτική Τούμπας να παίζει άριστα είσαι. Αυτό σε λέει. Άκουσε με λίγο να σου πω. Το δεν πεθαίνει αυτό είναι. Νοοτροπία έχει αλλάξει τώρα, είσαι σκληρός. Σε έπαιρνα παλιά όταν. Τώρα επειδή λόγω δουλειάς γι' αυτό δεν σε ακούω στα πρωινά. Σε παίρνω πριν 5 χρόνια νομίζω γι' αυτό. Ναι. Είμαι ένας Αλβανός που σου έλεγα ρε παιδί μου. Αριανός. Είσαι Αλβανός και Αριανός. Να πας ναι, στον ψυχολόγο, ναι, σε κάνει θεραπεία. Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Ναι. Δεν θα με κάνει, εντάξει. Γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα που είναι Θεσσαλονικιά καθαρά. Καθαρή Θεσσαλονικιά ομάδα. Ναι. Κατάλαβες. Έτσι. Γι' αυτό. Και οι άλλοι Αλβανοί γιατί γίναν ΠΑΟΚ. Γιατί γίνανε για να τους πειράζω εγώ ρε φίλε, όλους τους πειράζω. Εσύ σαν Αργιανός Αλβανός πειράζεις τους παοξίδες Αλβανούς, μάλιστα. Βεβαίως, γιατί ανέβηκα στην Αθήνα και έφαγα ένα γκολ. Δεν έφαγα 4 όπως φάγανε οι παοξίδες. Κατάλαβες φιλαράκι. Αυτό είναι. Εντάξει, αυτά. Δεν μου λες εκεί τώρα με τους Αλβανούς όταν λες ότι είσαι Αργιανός. Πότε έγινε αυτό, τι λέει. Πότε ήταν τελικό ρε κυπέλλο σε λέει. Πέρασε 1-0 από τον Παναθηναϊκό, σε πήγες 4. Αυτό σου λέει. Τι έκανα και 5.000 καπέλα. Πες μου εσύ πότε πήγες στην Αθήνα σε τελικό και έριξες 4. Τι έγινε λέει, τι έγινε. Εσύ πότε πήγες στην Αθήνα και έριξες 4 σε τελικό. Βρε άλλο σου λέει. Και εγώ άλλο το λέω. Πότε πήγες στην Αθήνα σε τελικό και έριξες 4. Βρε δεν έριξε 4. Πώς θυμάσαι τα 4 που έφαγα εγώ στον τελικό. Θυμήσου λοιπόν αγαπητέ μου. Πότε πήγες Αργιανέ σε τελικό με ομάδα της Αθήνας στην Αθήνα και έφαγες 4. Εντάξει ρε φιλοκόκαλες δεν ήταν Μαρινάκης. Έδινε και κάτι λίγο. Έδινε και ένα ψυχολογικό. Δεν ήταν Μαρινάκης. Τώρα αυτά τα έδινε ο κόκαλες. Έδινε ο κόκαλες. Δεν ήταν Μαρινάκης. Τα κόκαλες τα έδινε αυτά. Πόσα ρε, πόσα! Δεν ακούω ρε, τι λες! Πόσα ρε βλάκα, πόσα! Τέσσερα! Τι τέσσερα! Τι πόσα! Θα μου έρθει λάρα, λοιπόν. Δεν μου λες ρε φίλε! Εσύ Αλβανός πράγμα! Πώς έγινες Αργιανός! Θα σε πω, δούλευα κάποτε σε μία δουλειά και με λέει, ήμουν παοξίδι ρε παιδί, να το πω έτσι καθαρά. Έτσι. Και με λέει, τι ομάδα είσαι, με λέει. Λέω, τίποτα δεν είμαι, λέω, Μίλαν, λέω. Λέει, πες μου, λέει, τι ομάδα, με τίποτα δεν ασχολούμαι, λέω. Λέω, όταν λέω να σε πω ΠΑΟΚ, λέω, ξέρω εγώ. Λέει, αύριο, λέει, θα πάμε, λέει, τώρα μιλάμε, ήταν Ηρακλής, Άρης Ηρακλής, θυμάμαι, παίζανε τότε. Μιλάμε τώρα ποια χρόνια, πριν 10 χρόνια, νομίζω, 10, 12, Άρης Ηρακλής. Με το Μαλούς, πώς έχει λήξει, δεν θυμάμαι τώρα, 1-1, 0-0, δεν θυμάμαι τώρα.
Και με πήγε να πούμε άνθρωπος εκεί πέρα, λέει θα σε πληρώσω λέγω το ειστήριο. Λέω εντάξει, πάμε. Είδες κούτρα και μπήκες. Πηγαίνω εκεί πέρα, ξέρω εγώ, από εκείνη την ημέρα άλλαξα, τελείωσε. Εσύ δηλαδή έγινες αργιανός από το λαό? Όχι, με πήγε στο γήπεδο άνθρωπος και έγινε αργιανός πολύ απλά. Τον άρεσε ρε παιδάκι μου το όλο. Μ' άρεσε. Κάνει, ρε, δηλαδή τι κερκίδα κάνει ο Άρης, έλα τώρα, right. Καταλάβες. Μην τα εξομοιώσουμε. Εντάξει, πάει. Γι' αυτό, αυτό δεν μπορεί. Γι' αυτό τώρα και κανείς δεν το αμφισβητήσει για τους οπαδούς. Επειδή με ρώτησε, επειδή με ρώτησε για αυτό το λόγο. Και δεν είναι, έχω καταντήσει και τρελός. Δηλαδή βλέπω εδώ το R3 και παθαίνω κεφαλικό να πω. Αμά. Τόσο πολύ ρε φίλε. Ωραία φίλε. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Θα είναι πίκρα. Πίκρα φίλε. Και πριν δύο χρόνια ήμουν στο Τελωνείο. Ακούσα αυτό που λέει. Αυτά να τα ακούσει για να τα μαθαίνει. Το πόσο λαό είχε ο Άρης. Ήμουν στο Τελωνείο και ήμουν με τον πλούτο του Άρη. Με το τέτοιο να πέσω, με το Βαγγέλη. Και με βλέπει άνθρωπος ρε παιδί μου, κίτρινη μπλούζα ξέρω εγώ. Με λέει, σύγκλι πού την βρήκες αυτή την μπλούζα. Αυτή την μπλούζα λέω, πήρα την αγόρασα. Με λέει, εντάξει λέει, πέρα να σου πάω λέω. Όχι λέει, θα περάσει λέει, δεν σε κάνω λέει. Πώς θα με κάνεις λέω, είμαι γεμάτος λέω, πράγμα λέω με. Όχι λέει, φύγεις, τίποτα φίλε, τίποτα λέει, φύγε λέει, έφυγε, δεν σε κάνω λέει, τίποτα. Τα φυσιογνωμιστής. Για να είσαι αργιανός και αλβανός. Για να έχεις ναρκωτικά μέσα αποκλείεται. Τέσσερις τόνους φελάδα μπορεί να έχεις μόνο πάνω σου. Καλώς, ωραίος. Καλή παρέα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ναι, γεια σας. Καλό βράδυ, ρε πλάκα σε κάνω. Το κοντό συμφώνησε με μπόμπολα, καλά. Γι' αυτό δεν σας γουστάρει καμιά επαρχιακή ομάδα και θέλουμε να σας κόβουμε βαθμούς. Μια ζωή εριστική, λέει. Έλα ρε φίλε, τώρα βλέπεις ότι είναι, τι μήνυμα είναι αυτό. Βλέπεις ότι είναι ο μεγάλος, γι' αυτό δεν τα κόβεις. Και δίδεν με αγκιά από ουσία. Ο Πάοκ να ήταν και ο Ηρακλής. Αλλά εντάξει, τώρα εσύ τον έχεις ξεφτυλίσει τον ΠΑΟΚ με αυτά που λες, ε. Εγώ. Όχι, εκείνος ο αντιεργανός. Μη λες ότι είσαι ΠΑΟΚτσης. Εντάξει, τώρα είπαμε. Εντάξει. Αντιεργανός είσαι ΠΑΟΚτσης. Ο καθηγητής γερμανικής. Ο καθηγητής είναι αντιεργανός, δεν ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ΠΑΟΚτσης, ποιος όχι, δεν θα πει ο άλλος. Δεν μπορώ να έχω άποψη, δεν κατάλαβα. Για μένα όχι. Ναι. Γιατί? Δεν με ξέρεις. Από αυτά που ακούω. Λέει είσαι αντιεργανός. Από αυτά που ακούω. Δεν ξέρεις αν είμαι ΠΑΟΚτσης ή όχι. Μα από αυτά που ακούω βγάζω άποψη. Και εσύ μπορεί, δηλαδή αν με κρίνεις τώρα εμένα. Από αυτά που ακούς. Ναι, σωστά, καλά λέει. Ναι, αλέκο μου. Πάμε επόμενος κύριος, καλημέρα. Κωστά. Έλα φίλε. Τι γίνεται, καλά. Νάτος. Δεν μου λες, αυτός ο Γεωπόνος, τι ομάδα είναι, γιατί το Λαμία είναι τοπονύμιο. Λαμία είναι, ρε. Φου... Λαμία. Είναι λαμιώτης που παντρεύτηκε εδώ κοπέλα δικιά μας. Καλά. Θα τον δω, θα μείνει πάλι στη Β' Εθνική, τι θα κάνει. Κοστά δεν θα ανέβει ο Άρης. Κοίτα, ξέρω εγώ, άμα ανέβει ο Άρης θα ανέβει και η Λαμία και ο Απόλλων. Θα ανέβει ή δεν θα ανέβει. Σαν τρίτος μπορεί. Να κάνουμε φιλέ Αργιανός. Τώρα, σαν πρώτη διάδα. Αργιανός είσαι. Βέβαια, φανατικός. Ωραία, αυτό που πρέπει για μένα να απασχολεί τον Αργιανό περισσότερο δεν θα ανέβει. Κοστά θα ανέβει ή δεν θα ανέβει. Μόνο σαν τρίτος. Σαν τρίτος, ναι. Άρα δεν το πιστεύεις. Εγώ δεν το πιστεύω. Πρέπει να γίνει σκηνικό με τη Βέρεια ή τον Ηρακλή. Μόνο έτσι μπορεί να ανέβει. Δηλαδή, άκουγα, σαν δεύτερος, σαν πρώτος δεν ανεβαίνει. Σαν τρίτος μόνο. Πότε τελειώνει το πρωτάθλημα? Μάιο. Το Μάιο, το 1 Ιουνίου, μπορείς να έχεις ένα 15.000 αυτοκίνητο καινούριο τζιγλόνι. Βάζεις 1.200 ευρώ τώρα, που το έχει γύρω στα 12 με 14 να πούμε το ποσοστό για να φράγκα, μην ανέβει ο Άρης. 12-14 φράγκα κάνω εδώ, Άρη. Και παίρνεις, να δεις 12 φράγκα. Και παίρνεις, από ένα, και παίρνεις, από ένα 10 ξεκίνησε. Βάλε 1.200 ευρώ ρε φιλαράκι. Από ένα 10 ξεκίνησε. Αυτά καλά τα φράγκα. Από ένα 10 ξεκίνησε. Ναι. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις 1.200 ευρώ. Έχεις τα κάκαλα. Εσύ έβαλες φίλε. Ξενοκράτησε, ρωτάει ο Παοξής αν έβαλες εσύ. Εσύ έβαλες. Εγώ. Ναι. Εγώ δεν παίζω στοίχημα. Α, καλό. Ωραίος. Μ' αρέσει. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ δεν είμαι άπλας και τέτοιο, 200 ευρώ που θα ανεβεί ο Άρης θα βάλω. Ωραίος. Θα βάλω. Μπράβο. Ωραίος. Καλά είναι να πιστεύει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εγώ δεν εμείς βάλαμε να πούμε. 500 ευρώ θα βάλει ο τέτοιος του Παναθηναϊκού πάνω από 10,5 πόντους. Ναι, για πες. Δεν μου λες. Εσύ Παοξής το 4-2 που πήρε. Κύπελο από τον Κόκαλη τα χέρια του. Γιατί ο Κόκαλης το έδωσε. Α, μου το έδωσε ο Κόκαλης. Όχι. Μιλές, δεν είναι μηνύσιμα. Αυτός τα είπε. Του ΠΑΟΚ,
το έδωσε ο Κόκαλης. Ναι, αυτό λέω. Αυτό είπα και εγώ. Ναι. Ναι. Μετά από 10 μέρες, μήπως θυμάσαι τι είχε γίνει. Τι? Μετά από το κύπελο. Τι έγινε? Πες εσύ που θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά. Ωραία, πες που θυμάσαι. 1.200.000 ευρώ. Όχι, 1.200.000.000, γιατί ήταν με δραχμές τότε. Ναι. Ο Βενετίδης στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είμαι ο Μαδάρα. Και το κύπελο του πήρα και 1.200. Άιντε! 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 Και τον Απάφτονα και με πλήρωσε! 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 Κλεανθιακέ, άκου να δεις. Εγώ τον Παπαδόπουλο δεν τον έδωσα και δεν πήρα το κύπελο. Να ξέρεις, φιλαράκο. Πρόβλημά σου. Έτσι, εσύ κάτσε με το κυπελάκι σου, ναι, και σφίσου τα τέσσερα στο γάβρο. Ναι, βέβαια, προπαντός. Γι' αυτό 21 χρόνια δεν μπορούσαμε να κερδίσει. Εγώ σαν ομάδα είμαι ομάδα ανάδερφη. Τι είσαι ομάδα? Δεν κάνω. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρεις, δεν γουστάρω. Με όλους θα τα βάλω. Πιάσε με βίτα, ρε. Εσύ κάτσε και κάνε γλυφοτέτια, δεξιά και αριστερά. Με τον Γκαγκάτσι τα βρήκες όμως τότε που ανέβηκες. Με τον Καμπράνη εκεί που πήγε και έφαγε. Ποιος ξέρει. Ποιος? Με τον Καμπράνη που πήγε και έφαγε με τον Καγκάτσι και λέει, ρε παιδιά, αφήστε τη διαιτησία λίγο, που πήγατε να παγάγετε το γιο του Καγκάτσι στο πανεπιστήμιο. Που δεν ασχολείστε εσείς. Μην τα λες αυτά. Αυτά τα ξέρεις. Αυτό βγήκε στη φορά. Ακούστηκε. Γιατί πρέπει να ακουστεί δηλαδή. Πρέπει να πούμε ότι ο Καμπράνη έφαγε να πούμε με τον Καγκάτσι και τον παρακάλεσε με αντάλλαγμα να μην πειράξετε το γιο του Καγκάτσι. Ψέματα είναι. Και γύρισε η διαιτησία ανάποδα και ανέβηκε με goal offside του Βελόνη. Μπορείς αυτό να το βγάλεις και να το πει ο Καμπράνη. Α, μην τα λες αυτά. Δεν την πέσατε στο γιο του Καγκάτσι στο πανεπιστήμιο και ο Καγκάτσι φοβήθηκε και σου λέει, κάτσε να του δώσω τη διαιτησία γιατί αυτή θα με. Μαγκιά σου! Μαγκιά σου! Μαγκιά σου! Ναι. Ρε, ας τη μαγιά μου, εσύ μπορείς να βγάλεις τον Καμπράνη και να σου πει αυτό. Ποιον Καμπράνη να βγάλω, μωρέ, πρέπει να βγάλω τον Καμπράνη τώρα. Δεν μπορείς. Οπότε, γιατί ψέματα είναι ότι την πέσατε στο γιο του Καγκάτσι. Εσύ μπορείς να βγάλεις δηλαδή και να πεις ότι ήμουν συνεταίρος του Κόκαλη. Ναι, και σου το έδωσε έτσι. Έτσι και μου το εσύ που το ξέρεις αυτό δηλαδή. Εκεί σου. Άσε ρε. Πράγμα, εσύ λέω μπορείς να το βγάλεις. Αυτό. Ποιο? Ότι εξαιτίας του ότι επειδή πούλησα το. Ναι, εγώ δεν εσύ. Τη έδωσε. Ναι. Πρόσεξε, εσύ πέφτει σε παγίδα τώρα. Εσύ το λες αυτό όμως. Ότι να αυτό. Και ότι πούλησε το Βενετίδη. Έτσι, έτσι, έτσι. Πρόσεξε, εγώ δεν σου είπα το πήρε να πούμε λαμογιστικά. Εγώ σου είπα τι έγινε μετά από 10 μέρες. Και τι έγινε λοιπόν. Ότι, ωραία. Ότι εγώ το και σου λέω, μπράβο, μαγιά μου ήταν αυτή. Και παίκτη του πούλησα και κύπελο πήρα. Άρα παραδέχεσαι ότι το πήρε στη ζόλα. Όχι βέβαια. Αυτό σου είπα ότι είμαι μάγκα. Τι είπες τώρα, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Τώρα δεν το είπες. Εγώ είπα. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είπε. Μαγκιά σου δεν είπες. Είπα μαγκιά μου ότι του πήρα το κύπελο και επειδή είχα μεγάλη ομάδα ήθελε να αγοράσει παίκτη μου μετά. Πώς θα το κάνουμε. Ναι, ναι. Είχα μεγάλη ομάδα και ήθελε να αγοράσει παίκτη μου. Κωστά. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι αν η Λαμία ή ο Απόλλωνας, γιατί και ο Απόλλωνας μην νομίζω ότι φεύγει για το κάδρο. Ναι, ναι. Το μάτς μέσα στο Χαριλάου, συγγνώμη, είναι 3 βαθμούς από μένα κάτω, ένας από τους δύο, ο Άρης ανέβει. Αυτό... Όταν θα έρθει Χαριλάου, αν ένας από τους δύο είναι με 3 βαθμούς διαφορά από μένα, ο Άρης θα ανέβει. Αυτό που λέει ο και καλά Λαμιώτης και καλά ο παδός της Λαμίας και δεν είναι καμία άλλη ομάδα. Έτσι. Ότι θα είναι τελειωμένο το μάτσο Χαριλάου, μεγάλο λάθος κάνει. Ας δει το πρόγραμμα πρώτα και μετά. Ας δει το πρόγραμμα και μετά. Γιατί ο Όφι, να ξέρεις, δεν είναι τρικαλά. Έχει νιονιό ο Όφι. Καληνύχτα, φιλιά, καλό δρόμο. Πάμε επόμενη γραμμή. Να κάνω μια ερώτηση. Ελπίζει ο Άργιανος. Λυσάνε να ανέβουν. Λυσάνε. Προοπτική υπάρχει μετά. Βρετήκη, προοπτική μετά βλέπει. Α. Προοπτική μετά βλέπει. Και ο Θεός βοηθός δηλαδή. Λέει κάτσε να βγω από το νοσοκομείο όρθιος και μετά από εκεί βλέπω τι μπορεί να έχουμε. Κάνει. Ναι, μην έχει όμως κανένα θέμα πάλι. Στείλει Παπαθανασάκη αυτός και κλαίει. Θα δούμε. Καλημέρα κύριε. Έλα καλημέρα. Καλημέρα καλέ μου άνθρωπε. Τι κάνεις Κώστα, καλά είσαι. Από υγεία ακόμα είμαστε όρθιοι. Άμα ξαπλωθούμε το διαβάζει κανένα site.
Λοιπόν, τώρα τον άλλο να θέλω να πω. Στη Ζούλα το πήρες τώρα. Εντάξει, μην τρελάθουμε τελείως. Ποιος, τι πήρα, πού πήγε ο άλλος. Στη Ζούλα το πήρες τώρα. Στη Ζούλα. Ναι. Ήσουν μπροστά εκεί. Ναι. Το προηγούμενο ζευγάρι, ποιο ήταν το άλλο το ζευγάρι, το θυμάσαι. Ποιο ζευγάρι. Τον ημιτελικό. Που πέρασε ο Πάο. Με ποιον έπαιξε εσύ. Με ποιον έπαιξε ημιτελικό εσύ τότε, με ποιον έπαιξε και πήγε στον τελικό, θυμάσαι. Με ποιον έπαιξα. Δεν θυμάσαι. Πες εσύ που θυμάσαι. Με Απόλλων Αθηνών. Το άλλο το ζευγάρι ποιο ήταν. Σου λέω τώρα Μεγάλη Τετάρτη ημιτελικός. Μεγάλη Τετάρτη 2001 ήταν. Το άλλο ζευγάρι ποιο ήταν. Το Ηρακλής Ολυμπιακός. Γιατί δεν πήγε ο Ηρακλής στον τελικό εκείνη τη χρονιά, ξέρεις. Του κόψανε, γιατί, μιλάμε, ναι. Γιατί ο Νίκου, γιατί, ο διαιτητής, τον έσφαξε, τον δολοφόνησε. Γιατί και αυτό και γιατί και δεν έπαιρνε και κύπελο. Δεν πάει να ζωντανό τώρα, αν δεν έπαιρνε τώρα. Μπορεί, δεν αυτή ξέρω. Αυτή είναι η αλήθεια να πούμε. Αυτή όλοι το είχαμε δει το μάτς. Έβαλε 4 γκολ ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός κάθεται και δεν προκρίθηκε. Τελείωσε μια παίχτη. Το διανόησε αυτό για να πα στο τελικό, να πα στο κύπελο. Για μένα, βέβαια. Θα έπαιρνε ο Ηρακλής κύπελο. Που έχει χάσει από τον Λόφ και πια στοριά, εννοείται αυτό. Θα κέρδιζε εμένα. Καλά είσαι λέει. Κέρδιζε τότε ρε φίλε. Εντάξει, άντε, γύρνα πλευρό μη βιαστείς. Θα σε κέρδιζε. Γύρνα θα σε κέρδιζε αλλά, τότε. Γύρνα πλευρό μη βιαστείς. Θα σε κέρδιζε τότε. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Βέβαια, εννοείται. Άλλο να του πεις ρε Ηρακλειδέα. Ότι αν πήγαινε με τον Ηρακλή τελικό και το έχανε, επειδή έβγαινε πέμπτος, ο πέμπτος δεν έβγαινε Ευρώπη. Αυτό να του πει, του Γιώργου. Εκεί αυτό. Εκεί η χρονιά. Ούτε ο τέταρτο είχε βγει Ευρώπη, αν θυμάστε. Το ο Ηρακλής έβγαινε Ευρώπη. Γιατί χρονιά την ίδια χρονιά είχε δηλώσει Ιντερτότο ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά. Ιντερτότο με τον Πατατούδη. Ο Ηρακλής είχε τελειώσει τέταρτο και δεν βγήκε στην Ευρώπη. Και δεν βγήκε καν στην Ευρώπη. Αυτή ήταν τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε ρε παλουκαριάντη. Άντε, τα λέμε, άντε. Γεια σου. Καλή νύχτα. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Καλή νύχτα. Ναι, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Όταν ακούω έτσι κάτι τέτοιου Αριανού, το ξανά τον πριν τον Αριανό, μου θυμίζει κάτι παοκτσίδες, φίλους μου, που βγαίνουν και έχουν το θράσος και κοντράνουν τον Άρη στο μπάσκετ, ρε φίλε. Ναι. Θράσος είναι αυτό. Ναι. Είναι. Εντάξει, καλός ή κακός. Είναι πιο πάνω σε. Έχουμε κάνει μεγαλύτερες επιτυχίες. Δεν λέμε ότι είμαι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι είναι η Μπαρτσελόνα, ούτε ότι ο αντίπαλός μου είναι Ολυμπιακός. Αλλά καλός ή κακός είμαστε. Όχι, για να γίνει από την δεκαετία του Γκάλι, χτίσαμε ρε παιδί μου. Ένα, φίλε, μια υπερηφάνεια σαν Αργιανή. Συμφωνώ, αλλά καλός ή κακός ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Άρη είναι ένα κλικ πιο πάνω. Φυσικά και σε ένα κλικ παραπάνω. Όπως και στο μπάσκετ. Ναι, όπως και στο μπάσκετ ο Άρης είναι 50 κλικ πιο πάνω από τον Άρη σε τον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ και στα δύο λεπτά με λάσο απόλυτα. Σήματα να πούμε. Συμφωνώ και στα δύο λεπτά. Ποιο θα γινώσει ένα περήφανο με το Δαλκίδι. Πάμε, πάμε. Καλημέρα κύριε. Με τον κερατά. Καλημέρα. Καλημέρα καλέ μου άνθρωπε. Πάμε στον επόμενο καλό άνθρωπο. Καλημέρα. Μια ερώτηση. Δύο. Άντε πάλι. Μπορώ. Μπορείς. Άιντε. Δεν μου λέει. Οι αυτόνομοι του Ηρακλή. Ναι. Είναι τα ίδια τα παιδιά με το σκορεμένο το Παπάφη Μεστουριακός καλός. Τον πρόεδρο, το Κανελάτο, σκορεμένο. Εγώ είμαι Κανελόπεδο. Δεν ξέρω. Τα οπαδικά του Ηρακλή. Απέναντι από τον Φαγγροφείο, δεν ήταν παλιά τα γραφεία. Δεν ξέρω από οπαδικά του Ηρακλή. Εγώ ξέρω τη θύρα 10 και ξέρω και ένα σύνδεσμο τους Γαλάζιους που ήμουν πολύ φίλος και τους συμπαραστεκό μου πολύ. Κάνανε ωραία μάχη τότε οι Γαλάζιοι. Και ξέρω, και ξέρω και ένα σύνδεσμο ο οποίος κυνηγούσε τους Γαλάζιους τότε. Και τα είχε καλά με τον Σπανουδάκη. Σπανουδάκη. Και ξέρω ότι κάποιος εκεί παντρεύτηκε και του έκανε τα έντυπλα Σπανουδάκης. Κατάφερε και έκανε εμφύλιο ο Ηρακλής, φαντάσου. Αυτά ξέρω εγώ. Εντάξει. Ναι. Και κάτι ακόμα. Επειδή είπε για τον Κουκ. Ο Κουκ. Το πρωί άκουσα, νομίζω πάλι από το Μετρόπολης. Ναι. Ότι μπλοκάρισε ο λογαριασμό. Ναι. Πήγανε μετά, κάνανε ένα τραμπούκο στην τράπεζα και το ξεμπλοκάρανε μετά. Γιατί μπλόκαρε το λογαριασμό? Γιατί η τράπεζα όταν κάνει, καταλάβει ότι γίνεται κάποιος έρανος, ναι, μπλοκάρει τα λεφτά. Τα έχουν ξαναπεί αυτά. Για ότι ποιο λόγο? Τα λεφτά πρέπει να είναι στο χέρι και όχι. Και όποιος κάνει έρανο με τράπεζα είναι βρώμα η δουλειά. Έτσι. Καλύτερα μάλιστα στο χέρι. Τα έχουν ξαναπεί. Αλλά έγινε μανούρα εκεί. Βασικά εγώ μίλησα με έναν φίλο μου που είναι σουμπερά. Και μου λέει ρε, εσύ ξέρεις τι έγινε.
Πήγανε λέει εκεί πέρα λέει, και έγινε ο λογαριασμός μπλοκάρι. Τι να κάνουμε, λέει, τι γνώμη έχει. Πάτε 200, λέω κάντε ένα τραμπούκο, λέω ξεμπλοκαριστεί ο λογαριασμός. Απλά πράγματα. Ή αν έχετε κάνει έναν υπουργό επάνω του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να το βάλετε. Επειδή δεν δε γουστάρετε όμως με τους υπουργούς, ο τραμπούκος είναι προτιμότερος. Μακριά με το ΣΥΡΙΖΑ, καλύτερα με το αυτό που λες. Έρχεται τώρα κι αυτή. Πάμε. Ναι, κλεισέ. Άλλη ερώτηση έχει. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, τι. Νόμιζα με έκλεισε. Γιατί να σε κλείσω, ρε. Εγώ τέτοιο ακροατή έχω σαν και εσένα. Ξέρει. Σε συμπαθώ. Σε συμπαθώ. Ναι. Μου βγάζει μια αθωότητα, μια αυθεντικότητα. Αυτή η θετικότητα μας έφαγε. Δεν βαριέσαι, γιατί εμάς δεν μας φάει. Όλη μια μέρα. Όπως το λες. Ένα 50-40 πόντι. Έλα, κλείσε, ναι. Φιλιά, τα λέμε. Ναι, ναι. Η συμπαράσταση στο Κούκ είναι ασύλληπτη από την οικογένεια του Άρη. Γενικότερα. Πάμε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Πρόστο. Και πάλι καλημέρα. Και πάλι καλημέρα. Και πάλι καλημέρα. Έλα, η επανάληψη σκοτώνει. Ορίστε, ναι. Έλα, Χρήστος. Ραπ. Γιατί μου γκρίζεις, μωρέ, βάλε δευτέρα ταχύτητα. Πάμε, έλα. Κάτσε ρε, περίμενε, εδώ θα γίνω Βαβακιάρης να πούμε, είσαι ο Παπα-Νικολάου, είμαι από εσωτερικά στο Δήμα. Α, πάνω είσαι, γιατί, τι έγινε. Τι μπορεί να πει, μου τι σπίτι μου, έγινε και διάσημο. Τι έγινε. Ήθελα να μυθεί η γυναίκα μου φαίνεται, τέλος πάντων. Είσαι έβαλε στο φαΐ τίποτα, κάνα πικάντικο. Θηλυκό τίποτα. Θηλυκό, τι. Και όχι από αναθυμιάς εσωτερικά εγκάμματα και οι δύο Παγιοργίου. Και οι δύο. Και οι δύο, αλλά εμένα με βρήκαν με ηλεκτροσόκ με σώσαν, ας πούμε. Η γυναίκα τι είναι έξω και τι, υποπτεύεσαι ότι πήγε να σε φάει λάχανο. Δεν υποπτεύω, ναι, είμαι σίγουρος, τέλος πάντων. Εδώ δίπλα μου είναι. Η γυναίκα σου, για φέρ' την εδώ να τη μιλήσω. Έλα, πάρε. Φέρ' την. Καλησπέρα. Καλησπέρα κοπέλα μου, τι έγινε, αυτό τι πήγες να το κάνεις, σου έκανε καμιά μαγιά και πήγες να το κάνεις παρανάλωμα του πυρός. Μπουρλότο όλα. Τα βάλες μπουρλότο, επίτηδες. Επίτηδες, όχι, επίτηδες δεν έγινε. Καλά είστε, αυτό είναι το βασικό. Εντάξει. Μυρίσατε αναθυμιάσεις και μετά αναθυμιάσεις και το σπίτι. Πώς έγινε. Από το γενικό διακόπτη. Α. Κάτσε μισό λεπτό, τι πήρε φωτιά δηλαδή. Πήρε φωτιά κανονικά. Ωραία, ναι, φίλε. Και επαναθυμιάσω όλα αυτά. Τον επαναφέρω με ηλεκτροσόκ, αλλά. Πέθανε και τον επανέφερε με ηλεκτροσόκ. Ναι, ναι. Και βγήκε στο ράδιο. Αυτό είναι μεγάλο σκύλο. Όντω, πραγματικά. Αυτό είναι. Πάει βραβείο. Ναι, πώ. Φίλε, αυτό που έκανε είναι τρομερό. Δεν μου λε. Έμεινε δηλαδή σέκο για μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, τον επαναφέρω με ηλεκτροσόκ. Περαστικά, περαστικά. Τη γλιτώσατε και οι δύο. Δεν μου λες. Λένε ότι όταν πεθαίνεις για μερικά δευτερόλεπτα, βλέπεις οράματα και τέτοια. Αυτός είδε τίποτα, σε είπε τίποτα. Τα είδε όλα μαύρα. Και... Άρα δεν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Για φέρτε να το ρωτήσω. Είδε τον Άγιο Πέτρο, λέει και του λέει παρεδρόμου. Κάτσε να μου το πει, κάτσε να μου το πει ο ίδιος. Για φέρτε τον πάλι. Φέρτε τον πάλι αυτόν. Ελά. Πόσα δευτερόλεπτα έμεινες χωρίς φυγμό, ρε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είδες τίποτα περίεργα πράγματα, τούνελ και τέτοια. Τι να δω, δεν προσπαθούσα, ευτυχώς είναι γρήγορα. Το κάνω 24 του μηνός. Τώρα δηλαδή βγαίνεις έξω, πότε βγαίνεις. Δεν ξέρω, δεν είχαμε συνέχεια. Γιατί η γυναίκα μου ότι βγάλαμε πιο γρήγορα, εμένα αργήσαμε με βρουν. Ναι. Το απέρασες δηλαδή εσύ περισσότερο λούκι από τη γυναίκα σου, με άλλα λόγια από ό,τι κατάλαβα εγώ. Αυτή πρόλαβε βγήκε. Να προσέχετε ρε, και ένα πυροσβεστήρα στο σπίτι, καλός ή κακός να τον έχετε εκεί πέρα, ένα πυροσβεστήρα. Λίγο να φάει να ξεφύγει, λίγο μια μπουγάδα να βάλει, λίγο το καφές να χυθεί. Μπαμ μπαμ, το βάζεις μια, το ρίχνεις μια και τελειώνει η φασαρία. Περαστικά, περαστικά, περαστικά. Δεν σήκωνε πολλά βάτα, ας πούμε, και εντάξει. Να τα προσέχεις, να τα προσέχεις. Παοξής ήταν ο ηλεκτρολόγος που σου φτιάξε τα ηλεκτρολογικά. Λέγε ρε, θα πηγαίνει σε καλούς τεχνίτες, δεν θα πηγαίνει σε αλμπάνιδες. Και εγώ είχα έναν ξάδερφο Παοξή, με έκανε τα ηλεκτρολογικά. Τέσσερις φορές με έκανε και η τηλεόραση. Συγχωρέθηκε αυτός βέβαια μετά. Πειράλο. Γελάς ρε. Άντε περαστικά, περαστικά, να κοιμηθείς αγκαλιά με την γυναίκα σου. Κατά λάθος έγινε ό,τι έγινε. Ναι, από το Παπαγεωργείο, από το πώς λέμε, από τον Άννα στον Καϊάφα και από το. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αφού τη γλιτώσατε καλά είναι. Σταμάτα, μην μιλάς. Σταμάτα.
Άντε, αγόρι μου, άντε. Φιλιά. Φιλιά, αγόρι μου, εντάξει. Εντάξει, γλιτώσανε, εντάξει, τι λες τώρα. Πάμε ένα τελευταίο φίλο. Παοξί ηλεκτρολόγο. Έλα, ρε φίλε. Έλα, εγώ ναι. Ναι, ρε, γιατί γελάς, ρε φίλε. Με αυτό που είπες. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήταν, καλώς. Κοίταξε, εγώ είμαι ένας τύπος που και στα δικά μου τα δύσκολα χρησιμοποιώ να πούμε τέτοιες ιστορίες για να το απαλύνω, κατάλαβες. Δηλαδή και σε δικές μου συμφορές πετάω κάτι τέτοια για να παίρνω λίγο θάρρος και μόνος μου, από φόβο το κάνω. Λέγε, λέγε, σ' ακούω, λέγε, λέγε. Έλα. Λοιπόν, είμαι Αλβανός και Αργιανός, ο δεύτερος. Εσύ είσαι Αλβανός και Αργιανός. Ναι. Έλα. Γιατί σου κάνω την κρίση. Δεν μου λες, και εσύ περνάς έτσι από το Τελωνείο. Όχι, εγώ έχω 7 χρόνια από Αλβανία, έχω κάτι μπλεξίματα, γι' αυτό δεν μπορώ να. Έφαγες κανένα λάκαρο στην Αλβανία. Όχι, όχι. Χρωστάς λεφτά. Όχι, όχι, από Ελλάδα δεν με αφήνουν να φύγω. Α, έφαγες κανένα λάχανο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έφαγες κανένα. Όχι, 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 καμία σχέση. Αλβανός και Αργιανός. Και πώς έγινε αυτό το θαύμα. Ούτε εγώ ξέρω. Δηλαδή πώς, πότε ήρθες στην Ελλάδα. Εγώ το 99. Ήρθες το 99 στην Ελλάδα. Σε ποια περιοχή έμεινες, πού ήρθες. Για Πανόραμα δεν σε κόβω. Καλαμαριά, για πες. Όχι, όχι, Αμπελόκηπο έμενα. Αμπελόκηπο. Ναι, και μετά Χαριλάου. Χαριλάου. Όχι, όχι. Πήγες στους Ντάλτον και πήγες ουίσκι. Και πήρες το βάπτισμα, έτσι δεν είναι. Μάλλον. Εγώ δεν πάω εκεί. Μισό λεπτό. Βγαίναμε με τους φίλους. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, πώς έγινε. Ναι, βγαίναμε τους φίλους και βρίζανε. Όταν έπαιζε πάω Κάρις, Άρης πάω και τα βρωμοσκούλη και αυτά. Ναι. Και λέω, γιατί τους βρίζουν. Γιατί τους βρίζουν τόσο καλοί άνθρωποι που είναι αυτοί έτσι. Ναι, σωστά. Στο Χαριλάου βγαίναν οι φίλοι σου και λέγανε βρωμοσκούλικα. Τι λέτε, φίλε, πλάκα κάνεις. Αμπελόκηπο. Αμπελόκηπο. Ναι. Και συμπάθησε τους Αργιανούς. Όχι, είναι ωραία γειτονιάκι. Καφενεία, ιστορίες έχει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι εκεί. Κοντά στην πλατεία, εμένα και γι' αυτό. Τώρα που μένεις. Τώρα είμαι μακριά. Πού είσαι. Πτολεμαϊδα. Γιατί έβγες την Πτολεμαϊδα, ρε, έβγες από τη Χαριλάου. Μια χαρά περιοχή να πας εκεί στη Μαυρίλα της Πτολεμαϊδας. Σου λέει έχει πρόβλημα. Πριν 8 χρόνια έπαθα ένα ατύχημα, έπεσα από τρίτο όροφο στη Θεσσαλονίκη, αυτό. Έπεσες από τον τρίτο όροφο. Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή. Ο ένας παθαίνει ηλεκτροσόκ, τον επαναφέρουνε. Παθαίνει, ο άλλος πέφτει από τον τρίτο όροφο. Τι διάλογο Ράμπο είστε όλοι σε αυτή την εκπομπή, εκπομπή. Φοβερός. Και μετά τι έγινε που έπεσες από τον τρίτο όροφο. Έπεσες για σε ρίξαν τίποτα. Όχι, όχι, έπεσα. Λίστασες, ναι. Βασικά μου έβγαλαν το μαδέρι γιατί δούλευα σε οικοδομή. Σου κάνε τάκλιν το μαδέρι. Ναι, μου το έβγαλα, μου το πήραν από τη μέση. Γιατί, γιατί, παοξίδες θα ήταν. Όχι, όχι, Αλβανός ήταν και αυτός. Αλβανός, μήπως του πήραξες την κόμενα, ρε. Μήπως έκανες καμιά αλητία τέτοια. Σε βλέπω γαργαλιάρι, τσακπίνι, ναι, σε ακούω. Όχι, όχι, καμία σχέση. Και μετά τι είστε, το Λεμαϊδα, γιατί έφυγε. Επειδή εδώ ήταν ο αδερφός μου, η γυναίκα του και δεν είχε ποιος να με συντηρίζει Θεσσαλονίκη και αυτό. Δεν μου έρθει να περπατάς κανονικά, τρέχεις, κάνεις αυτά και τα λοιπά κανονικά. Όχι, όχι. Απλά έχω φοράω νάρθηκες. Ξέρεις, είναι νάρθηκες. Πώς δεν ξέρω, τι εγώ δεν έχω φοράει συνάρθηκες. Χαριλάω, τούμπα έχω πάει πόσες φορές. Όχι, στα πόδια εννοώ. Πώς δεν έχω φάει. Περούκες φοράω. Γάντια φοράω, σακούλες φοράω στο κεφάλι. Απαρατήρητος περνάω. Περαστικά, περαστικά, σε βλέπω σκληροτράχυλο άνθρωπο. Δεν μου λες, εκεί στην Πτολεμαϊδα, Αργιανό άλλο βρήκες. Ναι, υπάρχουν πολλοί. Πολλοί. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Και Αλβανοί. Ναι, όντως. Και Αλβανοί και όλα. Ναι. Και το γιο του το έχει κάνει. Να μην ανέβει φέτος, δεν υπάρχει. Και το γιο του το έχει κάνει Αργιανό. Ο Αλβανός. Ναι. Καλονικά είναι 5 χρονών το παιδί και. Ρε, μήπως επειδή οι Ρώσοι δεν γουστάρουν τους Αλβανούς και επειδή είναι ο Ρώσος ο αυτός, οι Αλβανοί γίνονται Αλβανοί. Ναι, μήπως λέω, μήπως. Ψάχνω να βρω την αιτία, πάντα. Ψάχνω να βρω την αιτία. Πάμε, λήξω, λήξω. Έλα, πάμε σε άλλους δύο. Πρώτο τελευταίος, καλημέρα. Έλα. Ωραίος. Αλβανός και Αργιανός. Έπεσε από τον τρίτο όροφο, σώθηκε. Κλείσει το ράδιο, ρε. Ο άλλος έπιασε 88.000 βολτ. Έγινε κάρβουνο το ξαναφέρα στη ζωή. Σκληροτράχυλη είναι Γιώργο. Έλα, έλα, έλα φίλε. Πάρτα, καλημέρα. Μ' ακούς. Σ' ακούμε φίλε, ναι. Αφιερωμένο. Ναι. Τι έγινε. Τίποτα, είχε καιρό να κάνει αυτό. Ικανοποίηση και τελείωσε. Τώρα ξεβούλωσε. Τώρα βρήκε και αυτό. Τι να κάνω. Καλημέρα φίλε.
Αυτή την ώρα βρήκε. Κοσολινάκι. Τι σε γέννησε. Όπα. Έλα. Εσένα τι σε γέννησε, ποια ώρα είναι. Να το. Να το. Καλά, γιατί το λες, εκεί στη Βαβρίλα πήγε στην Πτωλεμαϊδά. Με τα εργοστάσια εκεί, τα φουγάρα εκεί πέρα οι άνθρωποι. Γιατί εσείς είστε άσπροι εκεί. Εμείς είμαστε άσπροι. Ξέρεις γιατί είμαστε άσπροι. Κλείσαν όλα τα εργοστάσια και πήγαν στα Βαλκάνια. Καθάρισαν την πόρτα. Είμαστε άνεργοι αλλά αναπνέουμε ωραίο αέρα εδώ. Εσύ είσαστε κολλό αδέξι δεξί, ρε. Αδέξι δεξί είμαστε. Επίσης. Τι ήπιες για βράδυ. Τσάι. Τσάι ήπιες. Σκέτο. Καλά, ρε. Ναι. Δεν μου λες προχθές. Ναι. Τι ιστορία άνοιξες με τον Γάλλο εκεί που φεύγεις στον δρόμο, τρέχεις πολύ. Κοίτα, στην πόλη δεν τρέχω. Αλλά άμα πιάσω Εγνατία εδώ, του δίνω και καταλαβαίνει. Ωρε, μάνα μου, ο κι άλλος. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και φορδεγκαζίδες στον δρόμο, ε. Υπάρχουν, λέει. Και μην κάνεις τον μπαγκά. Όχι στην ευθεία, ρε παιδάκι, που τώρα 90 θα πάω. Ναι, μισό λεπτό, αν χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στην ευθεία να είσαι. Γιατί να τον χάσω τον έλεγχο, ρε. Γιατί. Λάστιχα κάθε δύο χρόνια αλλάζω. Ναι, στην ευθεία γιατί να τον χάσω. Ακρόμπαρα από κάτω τα έχω αλλάξει όλα. Ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί. Τι να γίνει, μπορεί να βρεθεί στον δρόμο. Αυτή είναι η τύχη του, ρε φίλε. Αν τον χάσω στην ευθεία και γίνει κάτι. Τύχη του να είναι, μην χτυπήσει κανέναν άλλον. Πού να τον χτυπήσει στην Εγνατία εδώ, μωρέ τον άλλον. Δηλαδή στην Εγνατία πάω κάτω από 150. Εκείνος ο καημένος ο Χριστιανός που πάρκαρε μια χαρά νόμιμα. Ποιος πάρκαρε στην Εγνατία, πάρκαρε ο Χριστιανός. Πάρκαρε και πήγε τουαλέτα. Ναι, νόμιμα ήταν παρκαρισμένος μέσα στο πάρκινγκ. Νομιμότατος. Νομιμότατος. Και πήγε ο άλλος μιλάμε και τον έκαψε. Ακούς. Ναι. Και τι τον είπαν τον γιατρό. Τι τον είπαν. Τον γιατρό εκείνη τη βραδιά, τι τον είπαν. Τον είπαν να εσύ δημόσιος υπάλληλος, τεμπέλη, εμείς δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα και παλιοτσίπρα υποστηρίζει και τέτοια. Είσαι, του λέει, στον δημόσιο και στον ελληνικό στρατό, είσαι και αριστερός. Βγήκε κουκουρούκου, φώναζε. Στον ελληνικό στρατό και αριστερός. Κοιτάξτε, Κώστα. Ακούστε. Εδώ στην ελληνική αστυνομία. Οι μισοί είναι χρυσαυγίτες και είναι υπάλληλοι του Τσίπρα, ρε. Σε πείραξε ο αριστερός. Άσερε το. Ξέρεις κανένα αστυνομικό αριστερό, εσύ. Όχι. Άρα είναι του Τσίπρα υπάλληλοι. Άμα τους πει το Υπουργείο Παραγκύπαν. Έχουν δίκιο δεξί, είχαν μάθει μόνο αυτοί στο ελληνικό στρατό να πάνε και στην αστυνομία. Ναι. Κανένας άλλος. Εγώ θυμάμαι μέχρι το 80 στο χωριό μου έφεδρος αξιωματικός δεν έγινε κανένας. Σοβαρά, ε. Σοβαρέσουν. Όλοι κομμουνιστές ήσασταν. Δεν είναι κομμουνιστές μόνο, αλλά έπρεπε να έχεις τόσο μέσα, σοβαρά στο λέω. Και παιδιά που μορφωμένα είχαμε. Μορφωμένα παιδιά στο χωριό σου. Μάλιστα. Ναι. Έχει ένα σωματικό δεν μπορέσουμε να κάνουμε. Έτσι. Μάλιστα. Από γιατροί και απάνω δηλαδή. Μάλιστα. Ναι, και γιατρούς και δικηγόρους. Μπράβο. Κατάλαβες. Μπράβο. Έτσι, και αριστερή ήταν όλοι αυτοί. Πώς? Δικηγόρος αριστερός απαγορεύεται να είναι. Ή έχει εδώ Ανδρώνης έναν. Του λέω τι είσαι αριστερός και δικηγόρος, λέει ναι. Είσαι απαράδεκτος του λέω. Τι λες ρε. Με λέει γιατί είμαι απαράδεκτος. Κομμουνιστής δικηγόρος είσαι ρε του λέω. Λέει ναι. Δηλαδή λέω αν μαλώσω εγώ με τον Ανδρώνη και πάμε στο δικαστήριο, με ποιον θα είσαι. Λέει με τα αφεντικό. Με το κεφάλαιο λέω θα είσαι. Ενώ εγώ φουκαράς και τα λοιπά. Λέει ήταν ολεκάτερον. Απαράδεκτος λέει είσαι που είσαι αριστερός. Τι αριστερός κομμουνιστής λέει εσύ. Άμα είσαι αριστερός κομμουνιστής, να πας να πούμε έξω από τα εργοστάσια που είναι ξέρω εγώ οι εργάτες και να πας με τον εργάτη. Να πας με το αφεντικό. Μα δεν καταλαβες Κωστή, οι αριστεροί. Οι αριστεροί είναι αριστεροί επειδή θέλουν τα λεφτά. Α, έτσι είναι. Έτσι. Εσύ τι είσαι, δεξιός. Εγώ δεν είμαι τίποτα, αλλά οι αριστεροί είναι αριστεροί επειδή θέλουν τα λεφτά. Εσύ τι είσαι, δεξί. Η αριστερά έχει παράδοση τον ηλισμό. Ο ηλισμός τι είναι, για το χρήμα όλα. Α, μάλιστα. Να το σου. Καλά, δεν μου λες, πού είναι το αριστερό εσύ. Εδώ. Ο Τσίπρας αριστερός είναι. Ναι, δεν είναι. Μούση δεν είχε. Όταν ήταν στους καταλήψεις δεν πλένονταν κάθε εβδομάδα μια φορά. Γέλιο δεν είχε. Άξιζε. Τι, άθεος δεν ήτανε. Εκεί τα κατάφερε. Μάρξ δεν διάβαζε. Αυτό που ναι, καλά, από εδώ. Με. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Τσάι, τι αυτός τώρα, τι λες. Τσάι. Τώρα το θέμα είναι το ήπιε σκέτο. Ή αν έριξε τσάι απλώς. Εγώ λέω ήπιε κονιάκ με κοκακόλα. Έριξε λίγο τσάι. Έλα, φίλε, ναι. Κωστή. Έλα φίλε. Εγώ είμαι φίλε. Εσύ είσαι φίλε που πας αργά, ναι. Ναι, ναι, κάτσε να το κλείσω. Άμα κάτσω. Περιμένεις. Μισό λεπτό, αδερφέ. Μη βιάζεσαι φίλε μη. Για βάς. Γιουλέ. Για βάς. Καλά τα λες. Καλά τα λες ρε Κωστή. Γι' αυτό σε κουστέρα μου. Για λέγε.
Τίποτα, ήθελα να σου πω μπράβο ρε φίλε που μπράβο γιατί με βρίζεις, άτομα. Ναι. Όχι, όχι, με τα δικά τους ατυχήματα, τι γίνεται σε εσάς, παίρνουν και άτομα τα οποία ρε πως τη νιώθουν, δηλαδή, sorry, λίγο, sorry για την κουβέντα, εντάξει. Δηλαδή τι νιώθουν, το πώς. Νιώθουν παρέτσα, νιώθουν παρέτσα. Νιώθουν παρέτσα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, αυτό είναι το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, μπράβο ρε Μάγκα, αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ουσιαστικά αυτό που κάνει το ραδιόφωνο να υπερτερεί και να κερδίζει ουσιαστικά αυτό που χάνει επειδή δεν έχει εικόνα σε σχέση με την τηλεόραση, είναι αυτή η επικοινωνία. Η τηλεόραση ναι μεν έχει εικόνα, αλλά χάνεται πάσα φύσης επικοινωνία. Ενώ το ραδιόφωνο μπορεί να μην έχει εικόνα, αλλά έχει επικοινωνία. Πάντως popcorn, να ακούς ραδιόφωνο δεν τρως ποτέ. 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 Να ακούς ραδιόφωνο ποτέ. Και να τρως popcorn. Όχι. Όχι. Δεν γίνεται. Αυτό παιδιά είναι ανομαλία άμα του κάνει άλλος. Ναι. Έτσι. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ένα καλημέρα, καληνύχτα. Ωραίος. Δυο ουσκά και τα χτύπησες βραδιάτικα πάντως. Τσιπουράκι, τσιπουράκι. Δεν σε κατάλαβα. Με ή χωρίς. Με. Χωρίς, χωρίς. Έλα, μπράβο, δικός μας. Χωρίς, χωρίς. Γιατί χωρίς, ρε φίλε. Γιατί χωρίς. Γιατί, ρε φίλε, η γλυκάνισο δεν κάνει καλό. Γιατί δεν κάνει καλό η γλυκάνισο. Χωρίς, ρε Ραπτόπουλε, γιατί όταν βάζεις ζάχαρη μέσα στο αλκοόλ είναι σαν να σκοτώνεις τον εαυτό σου. Θάνατος. Μπράβο, έτσι. Δεν κάνει, δεν κάνει. Είναι βαριά. Άμα δεν θολώσει το αυτό ρε παιδάκι μου να βάλει τον πάγο εκεί να μυρίσει. Πώς θα γίνει. Εγώ που δεν πειράω, αλλά μια φορά το τετράμινο. Γι' αυτό. Πάμε στο τελευταίο. Στα ποτά δεν κάνει γλυκάδα. Έτσι ακριβώς. Δεν κάνει. Ε. Τέλος πάντων. Εσείς νύχτα καλή. Ναι. Να είστε έτσι ωραίοι. Εγώ αυτό ήθελα να πάρω έτσι να πω ένα γεια. Ωραίος. Και τα παιδιά που στηρίζετε παίρνουν κάτι τύπη εντάξει όντως. Έχουν κάτι θέματα. Τι γίνεται ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Έχει θέματα και πού να τα πήρε, φίλε. Στον Χατζηνικολάου τον κρύο. Θα τα πει εμάς εδώ πέρα. Είμαστε οι ίδιοι και όμοι. Παρέτσα, παρέτσα. Ναι, ναι, τι να βγάζει τον κρύο να πούμε. Πάμε, πάμε επόμενος. Πόσοι μείναν ρε Γιάννη, γιατί δεν βλέπω μακριά. Ούτε κοντά βλέπω τίποτα. Άλλοι τρεις. Τρίτος από το τέλος και φύγαμε. Το πάμε. Καλημέρα, ναι. Ναι, έλα φίλε. Έχουμε Γιάννη σήμερα. Άντε πάλι. Πες το ρε φίλε. Κάνε άλλη μια ερώτηση σου δίνω εγώ. Άμα έχουμε Γιάννη χαιρετίσματα και να δώσει πόνο αν θέλει. Θα δώσει πόνο Γιάννη. Θα δώσει πόνο μετά. Τι να σε δώσει, χαρά να σε δώσει τέτοια ώρα. Άμα δεις και τον ανακόντα του τι πόνο θα σε δώσει. Πάμε. Πρώτο τελευταίος, ναι. Κώστα. Έλα φίλε. Καλησπέρα, καλημέρα παλικάρι μου, τι κάνεις. Καλά φίλε μου, εσύ τι κάνεις. Πόνο και έχουμε τα πούμε. Νικόλας Πειρατής. Γεια σου, ναι, Νικόλα, γεια σου, ρε θηρίο ανήμερο, τι κάνεις. Εντάξει, να εδώ τα σέβη μου στο Γιάνναρο. Εδώ. Κωστάκη, ναι. Υπάρχει ένα τραγούδι που πριν να μπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον κόσμο του λαού του ΠΑΟΚ. Τα ψεύτηκα τα λόγια τα μεγάλα. Γιατί, εγώ, ρε, φίλε, το... γιατί με κασατζιδίζεις ρε φίλε. Εδώ πολύ παίρνουμε την ΕΠΟ, παίρνουμε την Καστοριά, παίρνουμε την Αθία, παίρνουμε όλη την ΕΠΟ, παίρνουμε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε, γιατί το λες. Μπαλαμούτι, μπαλαμούτι, όλα είναι, όλα, όλα. Ε, μπαλαμούτι είναι ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ αγόρι μου είναι εχμάλωτος για να κλείνουν τις δουλειές άλλες, τελείωσε. Εχμάλωτος τώρα, επειδή τώρα θα πάρει το λιμάνι ο Σαββίδης, στεναχωριέσαι εσύ. Και να πάρει ο ΠΑΟΚ θα γίνεται χειρότερος κάθε μέρα, άκουσε λέω. Γιατί ρε Νικόλα, επειδή πήγε ένα μπράντι εκεί με το μαρινάκι ο Πέστονα. Γιατί, επειδή πιανα μπράντι. Κώστα, δεν υπάρχει σωτηρία. Εγώ τον πρόλογο δεν τον τρώω. 10 χρόνια φωνάζω. Δεν υπάρχει σωτηρία να πάρεις τίποτα. Μια ζωή θα έσω όπως ήσουν. Τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ είναι εχμάλωτος για να κλείνετε άλλες δουλίτσες. Αθηνών. Δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι όλοι εκεί μέσα, είναι κοιτάνε άλλες δουλειές εκτός από τον ΠΑΟΚ. Πάντα τα ίδια σφάλματα, πάντα τελευταία στιγμή μεταγραφές. Πάντα να πούμε αγκαλίτσες και φυλάκια. Σε βλέπω απαγοητευμένο. Δεν υπάρχει περιοχή απογοητευμένο. Δεν υπάρχει φίλε, ΠΑΟΚ αγόρι. Σήμερα ο Γούμενος πήγε για υπεξαίρεση 700.000 να πούμε. Δεν υπάρχει, εδώ πήγε δεν μια υπάρχει, τάξη να πούμε στον ΠΑΟΚ. Πήγε μια νοικοκυροσύνη να πούμε. Τίποτα ναι. Δεν πήγε βρε. Όλα τίποτα. Όλο στον πρώτο μέχρι ψευτοεπαναστάσεις και να είχαμε να λέγαμε. Εγώ καλά τις ψευτοεπαναστάσεις, ναι, αλλά. Τι είναι, στη βαθμολογία τότε να πούμε ντεμέ και κλίματα και αυτά, τίποτα. Όταν πάνε να χτυπήσει δεν υπάρχει σωτηρία. Ό,τι ΠΑΟΚ υπήρχε μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ όλοι. Φάγανε σούτια και μπούλου γιατί δεν αντέξανε μέσα εκεί τη σαπίλα που υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ αγόρι μου είναι πιο τρίπιος και από το όζοντος, από την τρύπα του όζοντος. Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το τα βλέπεις λίγο μαύρα, λίγο μαύρα, λίγο μαύρα.
Θα δεις εδώ και 20 χρόνια τα ίδια θα λέμε στα ραδιόφωνα. Δεν σε 20 χρόνια αναπαυμένοι θα είμαστε, Νικόλα, δεν ξέρω γιατί. Αγόρι μου, δεν υπάρχει σωτηρία. Τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ πέθανε. Και βγαίνουν και κάτι που ντεμέ και εκπαοξίδικες εκπομπές που πουλάνε σαν όρθιο κουσμάκου. Όπως ποια εκπομπή, ρε φίλε. Για ποια εκπομπή λες. Τώρα τι να σε πω, όλοι σαν όλα καλά και καλά πάμε και τρίχες κατσαρές και πάλι τέταρτη μας. Αγόρι μου, όταν σε πληρώνουν και σε αγοράζουν, ό,τι θέλουν σε κάνουν. Καλύτερα φτωχός να πούμε με τις φαγές στην Τούμπα, παρά να μπορεί να κερδίσει. Εσύ θες κατσαρζίδικες φαγή, ωραίος. Ναι, Αγγελόπουλο ακούω. Σε παρακαλώ. Μανώλη. Λοιπόν, Μανώλη Καψούρα, αφού το γνώρισα και προσωπικά, εντάξει. Μανώλη. Εχτάρας. Ναι, εντάξει. Τα σέγγου μου τα φυλάκια μου, αλλά να πάρουν χαπάρι παοξίδες, δεν υπάρχει σωτηρία ούτε σε 30 χρόνια. Τίποτα. Υπάρχει ένα τραγούδι, ρε Γιάννη, που λέει δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι, κάνα δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα τραγούδι, τα ψεύτικα τα λόγια το μεγάλο, άμα θέλω στο βάλω για να... Καλά, ρε, λοιπόν, καλό βράδυ, δεν έχω μονάδες. Πάμε στο τελευταίο, δεν έχει μονάδες. Πάμε, τελευταίος, καλημέρα. Άντε, άντε καλημέρα. Καλημέρα, έλα. Όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Όλα καλά, μπράβο ρε παιδιά. Εγώ να σας πω πέντε κουβετούλες έτσι γρήγορες. Εγώ από ποδόσφαιρο δεν σκαμπάζω βρή. Δεν ξέρω Χριστό. Κάθε βράδυ που γυρίζω από δουλειά τέτοια ώρα βάζω και σας ακούω. Μα τι και δουλειά κάνεις. Χαίρομαι, ναι. Και αυτό που χαίρομαι δεν είναι το ποδόσφαιρο. Είναι η πλάκα που κάνετε ρε γάμο το κεράτο μου. Είσαστε Κυπρίοι. Είναι σαν να βλέπω ελληνική ταινία στο ραδιόφωνο. Τον άνθρωπο. Είσαστε πραγματικά φατσόνια τρελά. Συνεχίστε έτσι, περνάτε καλά, γλεντάτε. Πού δουλεύεις ρε τέτοια ώρα σχολάς. Τέτοια ώρα σχολάω, γυρίζω από ταβέρνα φίλε μου. Ταβέρνα φίλε. Ταβέρνα, από ταβέρνα στη Νέα Πέραμο. Στη Νέα Πέραμο. Στη Νέα Πέραμο και γυρίζω στην Καβάλα. Α, Καβαλιώτης είσαι. Εκεί... Ναι. Δεν είμαι ακριβώς Καβαλιώτης, πριν 2,5 χρόνια βρέθηκα στην Καβάλα γιατί αγάπησα και με τήληξε μια Καβαλιώτης. Α, και ερωτικός μετανάστης. Οι Καβαλιώτησες λέει είναι καλές, ε. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Ξέρω εγώ, έτσι λένε. Έτσι λένε. Για να το λένε, έτσι λένε. Ναι. Μακριά, μακριά. Οπότε εγώ περνάω καλά γιατί έχω ελληνικό κινηματογράφο στο ραδιόφωνο μου. Να το. Είσαστε πρώτοι, είσαστε γαμώτα παιδιά. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, μόνο το. Έχει δουλειά η ταβέρνα καθημερινή. Έχει, έχει. Έχει. Άμα είσαι καλό, το περνά ωραία. Εκεί έρχεται ο Δανίλη, τρώει καμιά μπριζόλα, ο Βασίλη. Έχει ωραίο τσίπουρο εκεί. Πώς πέρα, περνά ωραία. Ο Δανίλη τρώει καμιά μπουγάτσα εκεί, κάνει αυτό, καμιά ταβέρνα πάει. Το βλέπει. Δεν χρόνο. Πάει αυτό τίποτα, δεν βλέπει κανένα. 79 είναι. Μικρό είναι. Να σε γερός, καλή ξεκούραση. Πάμε να σε τρίψει Καβαλιώτησα τις γάμπες, άντε. Να γελάτε και να περνάτε καλά. Πάρε ένα τελευταίο. Άντε, γεια χαρά. Φύγαν όλοι, φύγαν όλοι, φύγαν όλοι. Πάει, τελείωσε. Τι βιάζεσαι, Χατζινάκο, τι έχεις κάνα ραντεβού, υπόπτω. Δουλειές έχεις τέτοια ώρα. Το Χατζινάκο. Αλέκο καθηγητή λέγε. Παντρεύτηκες. Όχι ακόμα. Πόσο χρόνο είσαι. 34. Άλλα 10 χρόνια έχεις. Άλλα 10 χρόνια, στα 44 θα βρεις μια μουράκι, δύο παιδιά, δεν θα κάνεις, σκάνεις ένα τρίτο και τελείως. Μην κουράζεσαι κιόλας, η μέση σου πάει πέρα δόθε. Τέλος, Γιάννης Κυλητής, έχει τίποτα ειδικό σήμερα. Τίποτα, μίξε. Πάμε, καλό βράδυ, bye bye.